Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα λέγαμε και χτες, βέβαια. Χτες τα έλεγα μόνος μου. Αλλά σήμερα με λυπήθηκε ο Θεός. Έτσι. Και ο καλός φίλος και συνάδελφος Στάθης Νικολαίδης ήρθε εδώ παρέα. Έσπασε την άδειά του. Ναι, ρε φίλε. Έτσι, ναι. Να τα πούμε και αυτά. Γιατί σ' άκουσα χθες, ελπίθηκα. Ναι, λες τι κάνει αυτός μόνος εκεί πέρα, δεν το έχει. Άστο, να πάω σήμερα να πας και βγει τίποτα της προκοπής. Λοιπόν, αλληλούια είμαστε. Κυριολεκτικά σήμερα για τελευταία φορά τουλάχιστον. Καλό καλοκαίρι, λέμε. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Έτσι. Και θα τα πούμε, αν και εφόσον από την καινούργια σεζόν θα δούμε. Από... Κοίταξε να δεις. Θα έλεγα από τις βροχές του φθινοπόρου. Πέρα από αυτό, ναι. Αλλά φεύγουμε με βροχή. Τι, κάτσε ρε. Ακόμα δεν έχουμε δει καλοκαίρι. Δεν υπάρχει καλοκαίρι. Δεν υπάρχει καλοκαίρι. Το πουλήσαμε και αυτό. Τίποτα, πουλήθηκε. Δεν ξέρω πού. Επολύθη. Κανονικά και τι με τον νόμο. Γίνει, επίσης κάτι άλλο. Εμείς είμαστε σαν αυτούς τους παίχτες, τα λαβράκια τα λεγόμενα, που περιμένεις εκεί να φτάσει τέλος Αυγούστου κτλ. Και αρχές Σεπτεμβρίου και τους ελεύθερους τους παίχτες, κατάλαβες, να κάνεις μεταγραφή. Οπότε, αν και εφόσον θα μάθετε. Εντάξει, εμείς μεταγραφή δεν θα κάνουμε. Ναι. Αν και εφόσον αλλά μάθετε νέα μας. Πρέπει να δούμε το πώς το λένε. Πρέπει να γίνουμε restricted free agent. Έτσι. Ναι. Προκειμένου να δώσουμε, ρε παιδί μου, τη δυνατότητα στο Λίμπρο να μας κάνει relance. Έτσι, όπως, να μας δώσει τα τριπλά. Όπως κάνανε τώρα οι Houston για το ψηλέα. Τον Καπελά. Τον Καπέλα. Καπελά. Ναι. Καπελά είναι τι είναι. Κοίταξε, Ελβετός είναι. Λογικά Καπελά θα λέγεται. Ελβετός. Έτσι, 90, ναι. 90 μοίρια, μάλιστα. Ρε φίλε, τι είναι τα μοίρια εκεί στην Αμερική για το NBA. Ο Χάρντεν έχει συμβόλαιο τετραέτες 250 μοίρια. Φίξτε είναι αυτά, ρε. Τετραέτες. Αυτά τα συμβόλαια είναι στάνταρ. Περίμενε, 250 μοίρια. Δηλαδή αυτός καθαρίζει τη χρονιά 60 μοίρια. Μα αυτά βγαίνουν δίκαια, ρε φίλε. Από το να έχεις έναν παράγοντα να βγάζει τσέπη όλα τα καλά, λεφτά εντάξει, και να μην ναι. τα δίνει και να δίνει χαμηλά συμβόλαια στους παίκτες, θα βγαίνουν αυτόματα. Σου λέει ότι ο τάδε παίκτης έχει all star συμμετοχές, έχει εκείνο και το άλλο, παίζει την ομάδα τόσο αυτό. Αυτό είναι το συμβόλαιο που μπορεί να πάρει το maximum. Πω πω φίλε, εγγυημένο, πώς το λένε δηλαδή. Δεν είναι όλα εγγυημένα που ακούς. Okay, τώρα πέρα. Το καπελάς και εγγυημένα που είπες είναι εγγυημένο όντως. Είναι 4 χρόνια. Αλλά κάποια είναι, ξέρω εγώ, με οψιόν της ομάδας, με οψιόν του αυτό, παίκτη. Αλλά θέλω να σου πω, τα λεφτά βγαίνουνε. Εκεί είναι το... Τα λεφτά όχι απλά βγαίνουν, είναι ό,τι συμβόλαιο δίνεται έχει ήδη, πώς το λένε, δηλαδή, έχει ήδη βγει ναι, ότι χωράει τα επόμενα ναι, χρόνια. Δηλαδή σκέψου, έχει... όχι προαποφασιστεί, πώς λέγεται. Ναι, είναι προκαταβολικά τα λεφτά, ξέρουν ότι θα βγουν. Έχει 50 μοίρια συμβόλαιο πλάς ο Χάρντεν. Πώς είναι, τέλος πάντων. Δεν είναι, 35 το χρόνο, ναι. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα μου είναι το εξής, ότι όταν τρεις παίκτες παίρνουν 80 μοίρια και το salary cap είναι στα 100 κάτι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι γιατί νούμερα μιλάμε πλέον, έτσι. Μιλάμε για τρελά, κοίταξε, τρομακτικά νούμερα. 30 παίρνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, πλέον εντάξει, αυτό και λέω. Στο ποδόσφαιρο τα νούμερα είναι εκεί. Απλά στο ποδόσφαιρο υπάρχει το financial fair play, για να το φέρω έτσι στα μέτρα μας, ποδοσφαιρικά εννοώ. Αλλά δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε. Είναι φοβερό ο έλεγχος. Είναι φοβερό αυτό για που το έχουν κάνει στο NBA. Τι δικαιούται ο κάθε παίκτης. Και επειδή δεν παρακολουθούσα από παλιά και θέλω να με διαφωτίσεις αυτό, εσύ σαν μπασκετικός, έτσι, πιο μπασκετικός από μένα τουλάχιστον. Αυτό γινόταν και στις εποχές που εμείς, ας πούμε, ξεκινήσαμε να γουστάρουμε το άθλημα. Θα σου πω δηλαδή για εποχές 90s. Και τότε ήταν έτσι τα. Ευθύς εξ αρχής. Ναι, δεν μιλάω για τα ποσά, εννοώ κοιτάξε, για τους κανονισμούς. Από ανέκαθεν υπήρχε το μάλιστα. CBA, λέγεται, που είναι η ναι. Ομοσπονδία των καλαθοσφαιριστών. Άμα δεν συμφωνήσουν, γιατί έχουν γίνει 4-5 lockouts. Μάλιστα. Έτσι, άμα δεν συμφωνήσουν οι αθλητές για ανανέωση της σύμβασης, δεν κατεβαίνουν ένα πόσο. Α, είναι δηλαδή συλλογική σύμβαση εργασίας των καλαθοσφαιριστών στο NBA. Ό,τι τζιράρουν οι ομάδες, το 50% πρέπει να πηγαίνει στους παίκτες. Αναγκαστικά. Μάλιστα. Έτσι βγαίνει το σαλαρικά, να το πω χοντρά, δεν βγαίνει έτσι ακριβώς, αλλά εντάξει. Είναι πιο πολύπλοκο. Αλλά τα μισά λεφτά που τζιράρουν οι ομάδες από έσοδα, από δεν ξέρω εγώ τι, τηλεοπτικά αυτά κτλ. Πρέπει να πηγαίνουν εκεί. Τα έσοδα που τζιράρουν ως NBA. Κάθε ομάδα έχει μετά από εκεί και πέρα άλλα πράγματα. Που οι Lakers, παιδί μου, έχουν τηλεοπτικά εντός της Καλιφόρνιας. Μάλιστα, ναι. Άλλα είναι τα τηλεοπτικά στην Καλιφόρνια, άλλα στο Τέξας. Μπορεί να έχουν και δύο παρόχους, έτσι, για τηλεοπτικά. Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι, ρε παιδί μου, από εκεί και πέρα κάθε ομάδα, το marketing της τον πάει αλλού. Το κάνει extend. Αλλά όλα όσα περνάνε μέσα από την λίγκα, όσα περνάνε μέσα από εκεί, εντάξει, είναι δομημένη σωστά, γιατί
Γιατί μπορούσε να το κάνουν, μπορούσε να το κάνουν αυτό. Να σου πω ότι δεν ήταν κάθεν έτσι, ήταν δύο πρωταθλήματα στην Αμερική. Το NBA και το NBA. Και κάποια στιγμή ενώθηκαν. Κάποια στιγμή έγινε συγχώνευση. Για να ενωθούν, αναγκαστικά μπήκανε κανόνες. Αυτό λέω, αλλά μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, από τα 70's που έγινε αυτή η ένωση. Πρακτικά οι άνθρωποι είχαν αυτούς τους οικονομικούς κανόνες. Πρακτικά οι ομάδες δεν ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους, ανήκουν. Έτσι, αλλά νοικιάζουν κατά κάποιο τρόπο τη χρήση της τη χρήση ομάδας, του franchise. Της μίας είναι, πώς είναι τα ταξί. Τίμιο, ρε φίλε. Πώς είναι τα ταξί. Είναι ένα τα 30 σου λέει. Είναι τίμιο. Πάρε, φίλε, το μαγαζί να το δουλέψεις, να βγάλεις λεφτά, να ταΐσεις την οικογένειά σου. Λέμε τώρα. Ναι, κοίταξε, άμα κάνεις βλακία όπως είχε κάνει, θυμάσαι, πριν από 3-4 χρόνια. Ο, για τους Clippers. Για ιδιοκτήτη των Clippers που είχε βγει. Που αποβλήθηκε. Ναι, και έκανε και ναι, εντάξει, ναι, και αυτό το βρίσκω λίγο. Πώς λέγεται. Υποκριτικό. Υποκριτικό, εντάξει. Γιατί εντάξει, οκ. Okay. Απλά ήταν και θέμα, ξέρεις, τώρα όταν μιλάς υποτιμητικά για μαύρους, για μειονότητες, για δεν ξέρω εγώ τι, ενώ στην ομάδα σου έχεις τέτοιους ανθρώπους. Προφανώς να είσαι λίγο ηλίθιος. Και να συνεχίσεις να είσαι. Προφανώς. Βέβαια, πούλησε την ομάδα με κάτι δις. Ένα ακόμα κάτι δις. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν στην Αμερική, εκεί που όλα είναι έτσι κι αλλιώς φουσκωμένα. Όλα γίνονται. Έτσι, είναι ο καπιταλισμός στα καλύτερά του. Ναι, ή στα χειρότερα. Εδώ, από την οπτική γωνία που εδώ, το βλέπεις. Εδώ δεν ξέρουμε τι έχουμε. Καταλαβες. Τι σύστημα εννοείς. Εδώ δεν ξέρουμε τι στην Ευρώπη. Ναι, τι όχι, δεν ξέρουμε. Καταλαβες. Και γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε. Σε κάθε γιατί φορά δεν έχουμε διαφορετικό. Οικονομικά δεν έχουμε εθνική συνείδηση. Γιατί οικονομικά έχουμε. Ένα, τώρα το πάω εντελώς εκτός μπάσκετ. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε, τα πάντα όλα λέμε. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημά μας, ότι βρισκόμαστε στην ίδια οικονομική σύμβαση με όλους. Την Ομοσπονδιακή Ένωση μιλάς τώρα, ναι, έτσι. Ναι, ρε, τη ζώνη του ευρώ. Φέραμε το ευρώ, με το ευρώ η Ευρώπη αντικειμενικά, οικονομικά, το ξαναλέω, οικονομικά, εκτοξεύτηκε, έτσι. Και αναφέρομαι σε εξαγωγές, αναφέρομαι σε εταιρείες οι οποίες έκαναν μπάσιμο ακόμα και στην Αμερική, στην Κίνα, στην Αφρική, δεν ξέρω τι εγώ πού. Ευρωπαϊκές εταιρείες είναι, έτσι. Μην ακούσω τώρα το ποιος τις διαχειρίζεται και τις 5-10 οικογένειες. Εντάξει, ούτως ή άλλως έτσι γινόταν. Κάποιος θα τις διαχειριζόταν. Εγώ λέω για το πόσο δυνατό είναι το νόμισμα το οποίο παίρνεις. Ειδικά για εμάς εδώ πέρα, σίγουρα ήταν μια μεγάλη άνοδος. Αλλά δεν το χειριστήκαμε σωστά. Δεν το χειριστήκαμε σωστά γιατί πολύ απλά μείναμε στη λογική του δεν παράγω. Του αρχοντοχωριά. Απλά, ναι, απλά ζω δίπλα στους πλούσιους. Χαϊλίκια. Απλά ζω δίπλα στους πλούσιους. Και παίρνω κι εγώ κανένα ξηροκόμμα. Μπράβο. Και τρώω μαζί. Όπως με τα πακέτα Ντελόρ. Όταν λοιπόν κοπήκανε τα φαγοπότια κτλ. Και πεινάσαμε κι εμείς. Ναι. Και έπρεπε να βγάλουμε. Δώσε και εμένα ρε μπάρμπα να φάω. Δώσε και από εδώ, δώσε και από εκεί. Δανείστηκε, ναι. Έκανε ένα. Τι να κάνω. Έφτασε αυτό το. Τι είναι, ο άλλος τι είναι. Αδελφός σου είναι. Όχι, ή η μάνα σου και ο πατέρα σου είναι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο και γενικότερα. Δυστυχώς δεν έχουμε όμως εθνική συνείδηση. Έχουμε ένα κοινό νόμισμα. Έτσι. Αλλά δεν έχουμε συνείδηση γιατί ο Αμερικανός. Είτε είναι Αμερικάνος. Είτε μένει, ξέρω εγώ. Είτε είναι στο Τέξας. Στη μία άκρη. Είτε είναι στη Μασαχουσέτη. Έτσι. Είναι Αμερικανός. Θα σου πει ότι για την οικονομία της Αμερικής θα κάνουμε τα πάντα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει άλλη φορολογία. Μπορεί να έχει άλλους νόμους. Αλλά άμα θα κάνει υποτίμηση ο άλλος το δολάριο, ξέρει. Ότι είναι μια κρίση η οποία σε 2-3 χρόνια θα φύγει. Θα ξεπεράσει. Καταλαβες. Γιατί είναι τόσο μεγάλη αγορά. Στην τελική, άμα τους βγει, κάνουν και κάνα πόλεμο. Ναι, μπορούν να κάνουν, όχι κάνουν και κάνα πέρα πόλεμο, από αυτό. Ναι, αλλά έχουν το καλό που έχουν στην Αμερική είναι ότι μπορούν να κάνουν για το. Μιλάω για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Μπορούν να κάνουν μαγειρέματα μεταξύ πολιτιών. Το οποίο έτσι ναι. Τους βοηθάει που και που. Το οποίο όμως δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, με τη Γερμανία και την Ελλάδα. Ελλάδα. Ναι, αυτό. Γιατί είναι άλλα κράτη. Αυτό είναι όμως αδικία. Όταν κάνεις μια νομισματική ένωση, πρέπει να την κάνεις πλήρως οικονομικά εξαρτημένη. Ένα κοινό σύνταγμα και ένα κοινό Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, αυτά υποτίθεται τα έχεις. Ναι, αλλά υποτίθεται, το Eurogroup. Έχεις directives όμως. Κατάλαβες, δεν έχεις κοινό. Δηλαδή στην Αμερική μπορεί οι νόμοι να είναι λίγο διαφοροποιημένοι, αλλά κάποια πράγματα είναι fix για όλους. Ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι το εξής και σε αυτό, αν θέλεις, εγώ προσωπικά, επειδή είμαι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης, σαν Μιχάλης. Αλλά νομίζω, να γίνεται σωστά. Αυτό, νομίζω ότι αυτές οι directives που μπήκανε τορπιλίζουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Τις οποίες τις περισσότερες καλές τις έχουμε βάλει εμείς και δεν τις τηρούμε ούτε εμείς. Ναι, τορπιλίζουν γιατί θα έπρεπε να γίνει ένα νέο Υπουργείο Οικονομικών. Π.χ. ρε παιδί μου, είσαι ένας Γερμανός. Ξέρεις πόσοι Γερμανοί αυτή τη στιγμή δουλεύουν στην Ελλάδα. Είναι πολλοί.
ξέρεις πως οι Άγγλοι ζουν και δουλεύουν. Και πως οι Έλληνες. Ναι, ρε φίλε. Αλλά... Το θέμα είναι ότι ο Έλληνας στη Γερμανία παίρνει λιγότερα από το Γερμανό. Ακριβώς. Γιατί, να ισχύει αυτό το πράγμα. Είσαι ένας Γερμανός. Θες να μεταναστεύσεις σε ένα πιο θερμό κλίμα, ρε φίλε. Θες να πας στην Ελλάδα γιατί γουστάρεις τους Έλληνες, γιατί έχεις μια ξαδέρφη Ελληνίδα, γιατί ο προπάπους του προπάπου σου ήταν Έλληνας για τους χύψη λόγους. Δεν το εξετάζω. Θες να έρθεις να μείνεις στην Ελλάδα να μετακομίσεις. Γιατί να μην υπάρχει ενιαία οικονομική πολιτική, ενιαίο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό μεταξύ μας είναι ένα από τα πράγματα που με το φτωχό μου το μυαλό, γιατί δεν είμαι οικονομολόγος, και αν θέλει κανένας φίλος ο οποίος ξέρει πω σκαμπάζει από οικονομικά και δεν θέλει μπορείς, να την κάνουμε το αλληλούια οικονομοτεχνική ζώνη 2310-287-888. Γιατί... Όχι, γιατί δεν έγινε πλήρης ενοποίηση. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Αυτό, γιατί δεν μπορούσε να γίνει. Εξήγησε τον. Τώρα, οι πολιτείες της Αμερικής, ας πούμε, πώς ενώθηκαν. Γιατί τους συνέφερε όλους να είναι... Γίνανε ένα έθνος. Δεν ήταν ένα έθνος. Τους συνέφερε όλους να είναι με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο έξω. Ώστε ανάλογα με το τι γίνεται... Ναι, να εκμεταλλευτούν και τα λοιπά. Έτσι, είμαστε Ευρωπαίοι, μετά είμαστε Έλληνες, μετά είμαστε Ισπανοί. Ναι, έτσι. Και τα λοιπά. Μετά είμαστε Γερμανοί και Αλεμάνια ουμπεράλες. Γι' αυτό το ευρώ δεν είναι νόμισμα όπως το δολάριο. Συναλλαγματική. Έτσι. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Και τι εννοώ, το ευρώ έχει άλλη αξία στην Ελλάδα από ό,τι έχει στην Ελβετία. Τα 1000 ευρώ στην Ελλάδα έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχουν στην Ελβετία. Στην Ελβετία 1000 ευρώ δεν είναι τίποτα. Αυτό ακριβώς πάνω από. Καταλαβαίνεις. Ναι. Όταν στην Ελλάδα με 1000 ευρώ μπορεί να τη βγάλεις στην πρωτεύουσα ή στην συμπρωτεύουσα, στην Ελβετία δεν μπορεί να τη βγάλεις ούτε σε χωριό με δικά σου. Δεν τη βγάζεις. Ναι, δεν τη βγάζεις. Είναι. Σκέψου ότι. Άρα δεν είναι... Το επίδομα φτώχειας είναι 2.000 ευρώ. Άρα δεν έχουμε κοινό νόμισμα. Αυτό ακριβώς. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να αγοράσουμε τέτοια πράγματα τα οποία πολλούνται δυστυχώς τώρα λόγω παγκοσμιοποίησης. Εντάξει, το κινητό ρε φίλε που έχω αγοράσει εγώ ξέρω εγώ με 200 ευρώ. 200 ευρώ κάνει στην Ελβετία ρε φίλε. Στο παράδειγμα που λέμε. Καταλαβές. Άρα κράτη τα οποία είναι πιο μπροστά σε κάποια πράγματα έχουν υπεροχή. Ναι. Μεγάλη υπεροχή. Δηλαδή στον καταναλωτισμό, στο επίπεδο ζωής και τα λοιπά. Εξού και βλέπεις. Αλλά εκεί που είναι το πρόβλημα το μεγάλο, το χοντρό πρόβλημα για μένα, και θέλω να το συζητήσουμε αυτό, να έχουμε χρόνο, να το πούμε μετά. Θέλω να συζητήσουμε για... Δεν θέλω να πάμε δηλαδή οικονομικά καθαρά. Όχι, όχι. Αλλά θα το συνδέσω και κοινωνικά. Οικονομικά θα το πας. Ναι. Για τις φωτιές. Για τη φωτιά συγκεκριμένα που στην Αθήνα. Και θέλω να το πάμε λίγο... βασικά δεν τα έχουμε πει εκτός αέρα, δυο μας, όχι, δεν τα αλλά γενικά νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κάνει όλες αυτές τις μέρες συζητήσεις από εδώ από εκεί σε δουλειές. Πολλές άπειρες στον δρόμο, ναι. Το ερώτημα είναι το εξής. Στα τσάτια. Το ερώτημα είναι το εξής. Πώς προέκυψαν όλες αυτές οι καταστροφές τα τελευταία χρόνια? Τι, μας καταράστηκε ο Θεός? Άλλαξε το, πώς το λένε, το... Είναι άθεος ο Πρωθυπουργός. Ναι, καλά, το είπε και αυτό ο άλλος. Ναι. Άλλαξε το κλίμα της Ελλάδος. Άντε, εντάξει, φέτος έχουμε έναν περίεργο χειμώνα. Ένα περίεργο καλοκαίρι, συγγνώμη. Χειμώνα, εντάξει. Ναι, γλώσσα λανθάνουσα, λέει την αλήθεια. Έχουμε είναι ένα περίεργο καλοκαίρι. Okay. Συμβαίνει αυτό ανά 20-30 χρόνια, μα δεις. Θα συμβεί. Πάντα συμβαίνει ένα καλοκαίρι να είναι, ξέρω εγώ, πιο μικρό σε καλοκαίρι. Ένα χειμώνα, τέλος πάντων. Ναι, πάντα συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει. Έχουμε δει και χιόνια Απρίλιο μήνα. Ναι. Άλλες περιόδους. Πού είναι το πρόβλημα? Ξέρεις που είναι το πρόβλημα? Δεν έχουμε λεφτά να κάνουμε συντήρηση τα ήδη κατεστραμμένα πράγματα που έχουμε στις πόλεις μας. Γιατί βλέπεις ότι τα προβλήματα τα μεγάλα είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Βλέπεις την αφοέκθεση, θυμάσαι τι έγινε? Που τα πήρε όλα στην παραλία. Πόλη. 30 λεπτά έβρεξε η πλημμύρηση. Που είπε ένας, έλα μωρέ, εντάξει λέει. Ξέρεις γιατί. Θέλω να κάνουν βόλτα, λέει. Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια είχαμε κάποια λεφτά να κάνουμε καλά. Ερχόντουσαν τα λεφτά. Βάζαν στην τσέπη καμιά δεκαριά. Όσο τα είδε εσύ, αλλά τόσο ναι, εγώ. Αλλά κάνανε και για τα μάτια του κόσμου κάτι. Κάνανε. Το 20%. Πες το νούμερο αυτό εσύ. Αυτό είναι από πάπου προς πάπου στην Ελλάδα. Όποιο θες εσύ το νούμερο. Εγώ πιστεύω ότι γίνεται και στο εξωτερικό αυτό. Γίνεται. Κατάλαβε το να αλλά πω. Όχι σε... Δηλαδή δεν είναι τη Γερμανία παίρνουν 10.000 για να κάνουν έναν δρόμο και λένε και τα 10 εκεί. Ζήμενες, τρώνε και εκεί. Μην πα μακριά. Τρώνε. Οι άνθρωποι ξέρουν ότι για να γίνουν τα έργα πρέπει να λαδώσουν. Δεν είναι ιδιότυπο του Έλληνα το να τρώει. Ούτε επικροτούμε το φαγητό. Το χεράκι στο μέλλον. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, θα βάλεις το δάχτυλο. Μπράβο. Που είπε και μια ψυχή. Ναι. Έτσι το ξέρετε. Να βάλεις το δάχτυλο. Μη το φας όλο, ναι, ρε. Άστε τώρα. Μη βάζεις τη χερούκλα σε ολόκληρη. Ακόμα και αυτό, ακόμα και με το λίγο μέλι που έμενε, κάτι γινότανε. Τα τελευταία 10 χρόνια δεν γίνεται καμία συντήρηση. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Εύωσμος. Ανοίξανε να βάλουν οπτική ίνα. Έχουν κάνει γραμμές στο δρόμο Χαρακές. Όλοι οι άσφαλτος έχει χαργαληθεί. Έτσι.
Ναι. Και εσύ πες μου ότι αύριο μεθαύριο δεν θα έχει πρόβλημα η άσφαλτος. Και ποιος θα τη φτιάξει. Κάθε εταιρεία που βάζει από την Κίνα τις περνάει διαφορετική. Άρα, στιγμή. Ναι. Όχι. Ναι, δεν είναι ένας αυτό. Αυτό είναι καραντινή. Θες να περάσεις από την Κίνα, Wind, ΟΤΕ, Vodafone κτλ. Εμείς δίνουμε άδεια σαν πολεοδομία, σαν ξέρω εγώ δήμος κτλ. Τότε ελάτε να τις περάσετε όλοι μαζί. Στο ίδιο σημείο, να σκαφτεί ο δρόμος μια φορά. Μας τις περνάνε μια χαρά. Μας τον περνάνε κανονικά. Άκου, επειδή μας τον περνάνε όμως, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Σε 5-6 χρόνια λοιπόν σε αυτό το δρόμο, που θα λέμε πώς έσκασε αυτός ο δρόμος και έχει τρύπες και ανοίγουν κάτι αυτά και τα λοιπά. Τον έχουν πει, άντε μην πω ότι τον έχουν κάνει. Και πρόσεξε το αστείο ότι ούτε η οπτική να παίζει να χαλάνε οι οπτικές ίνες, μετά θα έχεις πριν από λίγα χρόνια κόσμο που θα παραπονιέται, δεν έχω, φυσικό δεν αέριο. Έχω δίκτυο. Φυσικό αέριο. Παλαιότερα είχαμε το αυτό με τη ΔΕΗ να αλλάξει τα αυτά της. Δηλαδή, ανά 5-6 χρόνια κάτι βρίσκουμε. Το μπάλωμα, στο μπάλωμα, στο μπάλωμα, στο τέλος δεν γίνεται καν μπάλωμα. Γιατί δεν έχουμε λεφτά για τον μπάλωμα. Να πω και κάτι άλλο εδώ στην πόλη. Πες. Η άθρα, φίλε. Φέτος. Καλά, φέτος φαίνεται φέτος, ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα χρήματα τα οποία φέτος κανονικά, φαγώθηκαν τα 30 προηγούμενα χρόνια, θα έπρεπε όλοι οι υπάλληλοι της ΕΙΑΘ και οι δικοί σας να επιστρέψουν τους μισθούς. ναι, ρε φίλε. Στους μισθούς, ρε φίλε. Τα λεφτά που παίρναν για προμήθειες. Τους μισθούς και τις προμήθειες. Όλα να τα επιστρέψουν. τα θέλουμε πίσω. 30 χρόνια μισθούς της ΕΙΑΘ τα θέλουμε πίσω. Φέτος. Κάθε εβδομάδα διακοπή νερού. Κάθε εβδομάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Κάθε εβδομάδα διακόπτω νερού. Κάθε εβδομάδα διακοπή νερού. Ναι. Είναι αυτό, αυτό είναι δείγμα τριτοκοσμικής χώρας. Δεν είναι δείγμα τριτοκοσμικής χώρας. Είμαστε αυτό. Εγώ απορώ που δεν έχουν μαζευτεί εκεί τα Καρντάσια στην Ευρώπη και να πούνε, ρε τι είναι τούτη ρε. Τι είναι. Γιατί τους έχουμε ανάγκη αυτούς. Μας έχουν ανάγκη. Γιατί? Αφού είμαστε οι φαπαδόροι. Α, εντάξει. Ο σάκος του μπόξ. Σε όλα τα σπίτια. Είναι το πειραματόζω. Σε όλα τα σπίτια. Έτσι. Χρειάζεται ένα παιδί για να κουβαλάει. Να τρώει το ξύλο. Για να τρώει το ξύλο, για να κουβαλάει ό,τι είναι να κουβαλήσει. Είμαστε το πειραματόζω. Όχι μόνο το πειραματόζω. Ο Τζανετάκος είμαστε. Ο καρπαζούλης πράκτορας. Ναι, και μην ξεχνάμε και το άλλο. Ότι μέσα από μια χώρα που έχει πρόβλημα, κάποιοι οικονομάνε. Εννοείται. Τι θέλω να πω. Στη Γερμανία, στην Γαλλία, στην οπουδήποτε πάει καλά μια χώρα, έρχεται ο καθένας και έχει δικαιολογία. Να, στην Ελλάδα πρέπει να σκύψουμε στο πρόβλημα της Ελλάδος κτλ. Παπ, να τα κονδύλια από εκεί πέρα. Κατάλαβες, διαχειρίζονται πράγματα για να βοηθήσουν η Ελλάδα, ναι. Πάντα δηλαδή χρειάζεται αυτός που έχει το πρόβλημα. Πάντα χρειάζεται αυτός που έχει το πρόβλημα. Πάντα, ένας πρέπει να υπάρχει. Έχει πρόβλημα. Ένας προβληματικός. Για να υπάρχει νόημα. Να έρχεται ο άλλος και να λέει: εγώ βοηθάω, κάνω έργο. Έτσι. Διαφορετικά δεν έχει λόγο ύπαρξη. Λοιπόν, εγώ εκεί ήθελα να το πάμε το θέμα. Στο κοινωνικό. Έτσι. Στο όχι μόνο στο κοινωνικό, να το πάμε κατά τόπους. Οι Δήμοι, χρεωμένοι σχεδόν όλοι. Και αυτοί που δεν είναι χρεωμένοι έχουν πρόβλημα. Γιατί δεν έχουν πολλά άτομα για τα σκουπίδια, γιατί έχουν παλιούς στόλους. Έτσι. Μιλάμε τώρα, έχεις δει τι γίνεται. Περνάει το πρωί η σκουπιδιάρα, νωρίς 7 η ώρα. Και ξυπνάνε μέχρι και άτομα τα οποία ξέρω εγώ ήταν βραδινοί και κοιμόντουσαν. Καλά, ναι. 80 χρονών άνθρωποι που δεν ξυπνάνε. Οι Τούρκοι άνθρωποι να πούνε. Με άνοια. Έτσι, ναι. και ξυπνάνε από τον ήχο που κάνει σκουπιδιάρικο, ρε φίλε. Τι θες να μου πεις. ότι κάνει ήχο και είναι καλό. αυτό κάτι λέει. Πέρα από, έτσι, αυτό. Πέρα από αυτό. Που έχουμε κάτι σκουπιδιάρικα να πούμε. Κάτι άλλο. Εκείνα εκεί με τη μανιβέλα που γυρνάει και μπαμπ. Μην πας μακριά. Τώρα, σήμερα. Για να μην πάμε αλλού. Είμαι σίγουρος λόγω της σημερινής νεροποντής αύριο η ΕΑΘ θα έχει διακοπή. Θα έχει. Για να καθαρίσουν το νερό. Λοιπόν, σήμερα έβρεξε για μία ώρα. Μισή, πώς ήταν, είχε μια νεροποντή. Για ένα μισά ώρα ρίξε καλά. Πλημμυρίσαν οι δρόμοι, ρε φίλε. Εννοείται ότι πλημμυρίσαν. Δεν υπάρχει. Δεν φταίει η ΕΑΘ γι' αυτό. Δεν φταίει. Φταίει. Όχι, κάτσε, ρε φίλε. Φταίει και θα σου εξηγήσω γιατί. Το πρόβλημα είναι. Δεν υπάρχει. Α, κάτσε. Η ΕΑΘ έχει και του. Ναι, ίδρυψε αποχέτευση. Και την αποχέτευση. Ίδρυψε αποχέτευση. Πληρώνει την αποχέτευση. Δεν ξέρω αν έχει το λογαριασμό τη ΕΑΘ. Ένα μεγάλο ποσοστό. Είναι η ίδια. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Σε συνεργασία με του Δήμου. Και στου Δήμου πληρώνει την. Πληρώνει και λεφτά για το Δήμο. Στην ΕΑΘ πληρώνει και λεφτά για το Δήμο. Γιατί αυτά είναι συνεργατικά. Και για την ΕΡΤ. Εννοείται καλά, άστο. Άστο, εκείνο είναι άλλο παραμύθι. Θα πάμε μετά και σε αυτό. Σήμερα θα κράξουμε απλόχερα. Λοιπόν, ρε φίλε, είναι δυνατόν ολόκληρος εύωσμος, πολιτεία,
η οποία έχει εγκαταστάσεις για 50.000 κόσμο και αυτή τη στιγμή αριθμεί πάνω από 150.000 κατοίκους. 150.000 είναι δημότες. Ναι, πάνω από 150.000 κατοίκους. Είναι δυνατόν οι κεντρικές οδικές αρτηρίες να μην έχουν λούκια, πώς το λένε, σχάρες για την αποχέτευση, να μην διοχετεύεται το νερό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει περίπτωση να, να είσαι πάνω βόρεια στον Εύρο και να κατέβεις με βάρκα. Κολυμπώντας. Κάτσε ρε, εμένα μου είχε αυτό. Τώρα πότε ήταν, αρχές Ιούνιου που είχε ρίξει τη βροχή την τρομερή, που είχε γίνει, τώρα λες για Εύωσμο, ναι. Γιατί συγκεκριμένα εκείνη τη μέρα είχα άδεια και πήγα να πιω καφέ στην πλατεία έρμε, του Εύωσμου. Έρμε Στάθη. Άκου και ρίχνει την αεροποντή, τώρα μιλάμε παιδιά 20 λεπτά, εντάξει, έριξε πράγμα. Και πήγες κολυμπώντας. Αλλά 20 λεπτά και ήταν μέχρι το γόνατο. Το καταλαβαίνετε. Μέχρι το γόνατο. Ένα παιδάκι θα πνιγότανε. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε. Έτσι. Ευτυχώς ένα θρυνήσαμε... παιδάκι θα πνιγόταν. Κοίταξε, μπορεί να μην θρυνήσαμε νεκρούς, αλλά είμαι σίγουρος. Κάποιοι καταστράφηκαν. Ότι κάποιοι είχαν πρόβλημα γιατί πληρώσανε σίγουρα από την τσέπη τους να. Πώς το λένε, χασούρα στο μαγαζί τους, στο σπίτι τους, στην είσοδο, στην οικοδομή, δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Παντού. Πού είναι η ΕΑΘ τόσα χρόνια, εγώ δεν μιλάω για τώρα. Ξέρεις, θα σου πω η ΕΑΘ. Οι προηγούμενοι κλέψαν. Τι κάνανε οι προηγούμενοι. Έτσι. Ναι. Δεν έχουμε τώρα λεφτά, θα σου πει. Κάτσε, η ΕΑΘ, ρε φίλε, δεν είναι οι προηγούμενοι. Θα σου πει. Και η ΕΑΘ αλλάζει διοικήσεις κάθε που αλλάζει κόμμα. Έρχεται, όχι, έρχεται ο ένας και θα σου πει. Ο προηγούμενος έπρεπε να πήρε αυτά τα λεφτά. Και τι με νοιάζει εμένα για τον προηγούμενο. Θα σου πει και ο προηγούμενος ο υποπροηγούμενος. Ναι. Έτσι πάει. Έτσι δεν πάει στην Ελλάδα. Όχι, κάθε φορά. Ναι, αυτό δεν θα έπρεπε να πάει έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, φτάσαμε και μισή. Θα κράξουμε. Επίσης θα σου πει η ΕΑΘ δεν φταίει ο Δήμος. Θα πας στο Δήμο να σου πει φταίει η ΔΕΗ. Θα πας στη ΔΕΗ να σου πει φταίει το Υπουργείο. Θα πας στο Υπουργείο να σου πει φταίει η Νομαρχία. Περιφέρεια τώρα. Θα πας στην Περιφέρεια να σου πει φταίει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι φταίει. Ναι. Στο τέλος θα σου πει εσύ φταίει, ρε φίλε. Έτσι. Και θα έχουν, που υπάρχει και εσύ. Και θα έχουν και δίκιο γιατί πραγματικά στην τελική όχι, εμείς φταίμε. Όχι, φίλε. Θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Όλοι αυτοί. Όλο αυτό το αυτομαστίγωμα που ξέρεις ότι εγώ είμαι από τους πρώτους, ειδικά στο οικονομικό, κομμάτι, που θεωρούσα και ακόμα θεωρώ ότι δικαιούμαστε. Όχι δικαιούμαστε. Το θέλουμε το αυτομαστίγωμα. Μας αξίζει να καθόμαστε και να μαστιγώνουμε τον εαυτό μας για τις λαλακίες που κάναμε. Στο κομμάτι της ανάληψης πολιτικών ευθυνών, εγώ δεν θεωρώ ότι χωράει αυτομαστίγωμα. Μαστίγωμα! Κανονικό. Αυτομαστίγωμα για σένα που έκανες το λάθος τόσα χρόνια να υπομένεις, να κάθεσαι να κοιτάς τον άλλο να τα τρώει, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά. Υπάρχει πολιτική αλλά ευθύνη. Θα πρέπει κάποιος να μπει φυλακή, κάποιος έφαγε λεφτά. Κάποιος να μπει φυλακή, να πέσουν κεφάλια. Δεν μπορούμε κάθε φορά που φτάνουμε έτσι στο παραπέντε να λέμε εμείς τον ψηφίσαμε αυτό, να, άρα εμείς φταίμε. Ναι. Όχι. Εμείς φταίμε, θα κάτσουμε να σκεφτούμε, εμείς θα πάρουμε την ευθύνη που έχουμε ως ψηφοφόροι. Ακριβώς. Ο άλλος αν έκανε έγκλημα, έτσι, θα πρέπει να πληρώσει. Υπάρχει μεγαλύτερη πλάκα ευθύνη. Κάνουμε. Έτσι. Και αν κύριε Καμένε, κάτσε, να το πούμε και αυτό. Το αν κύριε Καμένε παρανόμησε. Και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Όχι. Αν κύριε Καμένε παρανόμησε ο άλλος και μπάζωσε ρέματα, μάτρα κτλ. Φταίς εσύ που είσαι βουλευτής 30 χρόνια, έτσι. Και οι αόμοιοι σου και τα λοιπά που δεν κάνατε κάτι για να το απαγορεύσετε και να το σταματήσετε παρά, και τώρα θα το πω, από κυβερνήσεις Παπανδρέου, Σαμαρά και Τσίπρα έχουν περάσει 3 διαφορετικοί νόμοι νομιμοποίησης αυθαιρέτων. Όχι μόνο δεν κρεμίστηκαν αυτά που πρέπει να κρεμιστούν, έχουν νομιμοποιηθεί ήδη. Άκου, αυτά που καήκανε, δεν θα κρυθούν ως αναδασωτέα. Αναδασωτέα, πώς λέγεται. Δεν θα γίνει αναδασωτέα, τέλος πάντων, στην περιοχή εκεί. Γιατί? Γιατί αν κρυθεί κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι τα σπίτια και τα χωράφια που έχουν εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σπυρόπληκτοι, είναι παράνομο. Κατάλαβες το να σου πω. Δεν είναι. Ήτανε. Ήτανε. Τώρα όμως είναι πυρόπληκτοι. Κατάλαβες που είναι το πρόβλημα τώρα εδώ πέρα. Τώρα να τους αγγίζουμε. Δηλαδή πρέπει να παρανομήσεις για μια παρανομία που έγινε παλαιότερα. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Κάθε φορά για να σβήσουμε μια παρανομία. Κάνουμε ακόμα μία. Και αυτό το πράγμα γυρνάει σαν τη λερναία ύδρα συνέχεια και άλλες και άλλες και άλλες. Φαύλος κύκλος. Παρανομίες και παρατυπίες. Φαύλος κύκλος λέει. Εννοείται αυτό. Λοιπόν. Έπιπλα Παπαϊωάννου, ναι, τα βρίσκεται στην Ευκαρπία και στο έπιπλο παύλαπι.gr για να φτιάξετε τα έπιπλα των ονείρων σας. Προσφορά του Αλληλούια, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Πήραμε τις ανάσες μας, ήπιαμε το νεράκι μας, τραβήξαμε δύο τζούρες καφέ, έχουμε τη δροσά.
εδώ στο στούντιο του Λίμπερο 107 και 4 στα FM για το τελευταίο αλληλούια της σεζόν 17-18. Και Στάθης Νικολαίδης στα μικρόφωνα, Βασίλης Καβαδίας στην κονσόλα του ήχου. Είναι το η τριάδα, η τριπλέτα για τελευταία φορά σήμερα, τουλάχιστον για φέτος. Οι βασικοί, οι starters. Έτσι, είμαστε οι starters. Είμαστε the big three. Ξεκίνησαν για το απλώς. The big three. Έτσι, έτσι, the big three. Πόσες big three είχε το NBA πέρσι. Καλά, εντάξει, πλέον θυμάμαι, έχει γίνει σούπα. Είναι πραγματικά. Και εντάξει, μεταξύ μας, πώς είναι big πια. Δεν είναι όλοι. Πώς είναι big πια. Δηλαδή έχει ξεφτυλιστεί η έννοια του big three. Τώρα ο LeBron, ο LeBron το χάλασε αυτό με τους hit. Πήγε ο Cousins. Γιατί μέχρι τότε δεν ίσχυε αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, παίκτης ο οποίος ήταν ο παιχταράς της ομάδας δεν έφυγε. Δεν έφυγε. Τέλος πάντων, μην το πάμε στον μπάσκετ ακόμα. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους. 23-10-287-888 είναι στη διάθεσή σας και γράφετε FM. Και ενώ το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54-526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Μπράβο, Γιώργο, θα σε απέξω το θυμάσαι. 23-10-287-888, να το ξαναπώ εγώ το τηλέφωνο. Δεν έχουμε θεματολογία. Σε ένα πράγμα που θα η κυβέρνηση κατευθείαν. Ναι. Σωστό αυτό όμως, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ας μην το κράξουμε γι' αυτό. Για το επίδομα, όχι για το επίδομα, είδα το οικογενειακό επίδομα. Για το επίδομα και τους πυρόπληκτους. Αυτό εντάξει, πάντα γίνεται. Υπάρχει άμεση ανάγκη, οπότε. Ναι, βέβαια, δεν θα ξεχάσω τι πανηγύρι είχε γίνει με τα τριχίλιαρα του Καραμαλή το 2007. Έτσι. Αντίστοιχα τώρα. Θα γίνει πάλι πανηγύρι. Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, δεν θέλω να μπούμε σε πολιτικά σχόλια. Όχι γιατί δεν μου άρεσε να το κάνω στο ραδιοφωνό. Γιατί πολύ απλά. Θεωρώ ότι μια τραγωδία είναι τραγωδία. Και ας είμαστε ειλικρινείς, τη φωτιά δεν την έβαλε η κυβέρνηση, τη φωτιά την έβαλε πυροσβέστης και αστυνομία. Όμως χειρίστηκαν με άσχημο τρόπο. Με άσχημο τρόπο. Εγώ δεν θα πω αν το χειρίστηκαν με σωστό ή λάθος τρόπο, γιατί δεν ήμουν εκεί. Θέλω να είμαι δίκαιος. Εκ του αποτελέσματος όμως, και το αποτέλεσμα είναι οι 88 νεκροί ταυτοποιημένοι αυτή τη στιγμή. Class. Και άλλοι τόσοι αγνοούμενοι, οι οποίοι ναι, λογικά θα είναι πολύ περισσότεροι. Εμένα κάποια πράγματα μου έδειξαν ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω. Θα το συνεχίσω σε αυτό που έλεγα πριν. Είμαστε πάρα πολύ πίσω στο κομμάτι της οργάνωσης ως χώρα. Και σε αυτό δεν φταίει το γεγονός ότι είναι ο χαρακτήρας μας τέτοιος ή ότι φταίει αποκλειστικά η τωρινή κυβέρνηση κτλ. Και δεν θέλω να το πάω πάλι ότι φταίνει η προηγούμενη. Όλοι φταίνε, αλλά το πιο σοβαρό είναι ότι δεν υπάρχει φράγκο. Δεν υπάρχει φράγκο. Όταν δεν ξέρεις ως Υπουργείο πόσοι είναι οι αγνοούμενοι, για παράδειγμα, και όταν δεν βγαίνεις καν να πεις για αριθμό αγνοούμενων. Και βγαίνει ιδιωτική ιστοσελίδα. Ναι, και κάνει ένα, πώς το λένε, μπείτε μέσα και ουσιαστικά έγινε από τα social media. Ναι. Από τα social media, ρε παιδιά, θα βγει όλη η δουλειά. Πάμε καλά. Τα οποία social media, άμα δεις τις εφαρμογές οι οποίες φτιάχνονται για πρόληψη καταστροφών κτλ., χρησιμοποιούνται. Αλλά δεν είναι δυνατόν να αφήνεις χήμα την κατάσταση έτσι. Να αφήνεις χήμα τον οποιονδήποτε να μιλάει για ανάγκη το τάδε πραγμάτων. Δηλαδή, το πάμε και σε άλλα πράγματα. Καλά. Χρειαζόμαστε λεφτά. Χρειαζόμαστε εκεί κτλ. Πώς τα λένε, τρόφιμα, δεν ξέρω. Τρόφιμα, πενταντίν, γάζες, ιστορίες κτλ. Δεν διαφωνώ. Είναι, πώς θα το πω, είναι θεάρεστο το έργο των ανθρώπων οι οποίοι εθελοντικά πρόσφεραν και την χείρα βοηθείας, αλλά με την παρουσία τους εκεί ας πούμε ως εθελοντές, αλλά και στο κομμάτι του να δώσεις αίμα, του να πάρεις τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται και να το στείλεις εκεί, ακόμα και λεφτά. Θεάρεστο και πραγματικά δείχνει που μεταξύ μας δεν είναι ιδιότυπο του Έλληνα, γιατί το διάβασα αυτό πάρα πολύ. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει. Είναι ιδιότυπο του ανθρώπου. Είναι ανθρώπινο. Αυτό, έτσι. Ανθρώπινο. Όταν βλέπεις ειδικά κάτι το οποίο προβάλλεται από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί αν δεν προβαλλόταν τόσο πολύ, δεν θα κατανοούσαμε πόσο μεγάλη τραγωδία το ήταν. Έβρος, άμα δεν είχες εικόνα, αυτό, τα βίντεο που είδαμε, τις φωτογραφίες που είδαμε με ανθρώπους να είναι μαύροι από τον καπνό και να προσπαθούν να φύγουν, ξέρω εγώ, στη θάλασσα για να γλιτώσουν. Πράγματα τα οποία τα βλέπεις σε κάτι καταστροφές, δηλαδή ταινίες, φωτογραφίες από την καταστροφή της Σμύρνης. Που και εγώ ήταν η παραλία, άμα θυμάσαι, και ναι, φεύγανε ο κόσμος πάνω στα καράβια. Πηδούσε στη θάλασσα. Ναι. Κάτι τέτοιο, δηλαδή, τραγικές στιγμές. Είναι τραγικό. Το βλέπεις, πιάνε την καρδιά σου και λες να βοηθήσω όσο μπορώ. Εξ αποστάσεως. Ναι, εξ αποστάσεως. Αυτό είναι ανθρώπινο. Εντάξει, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος.
Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια δίκαιη μια αρχή. Θέλεις, μια δίκαιη μοιρασιά. Ακριβώς. Έτσι, γιατί να μην ξεχνάμε, για όλη αυτή την αντιμετώπιση κρίσης υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί. Οι οποίοι έχουν ανάγκη ο άλλος πολύ, άλλος λίγο. Κάποιος πρέπει να το κρίνει αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι μείζον το ζήτημα. Το ποιος θα μαζέψει τα περισσότερα μπεταντίν και το ποιος θα έχει τα περισσότερα νερά. Προς Θεού. Όχι, αλλά πρέπει να υπάρχει. Αλλά ναι, ρε φίλε, από τον πρέπει να υπάρχει δηλαδή, έλεγχος. Αυτή τη στιγμή ο Ερυθρός Σταυρός μπορεί να μάζεψε ένα χι ποσό για να βοηθήσει με τους εθελοντές του κτλ. Μπορεί όμως μια άλλη οργάνωση να έχει μεγαλύτερη ανάγκη και να προσφέρει περισσότερο αυτή τη φορά. Ή την επόμενη φορά, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δηλαδή, είδαμε, ξέρω εγώ. Να το πω καλύτερα. Γιατί ίσως θα παρεξηγηθώ. Είδα, ξέρω εγώ, λογαριασμούς από το Δήμο Τάδε. Δήμος Ραφίνας. Δεν ήταν ο μοναδικός Δήμος ο οποίος είχε φωτιές. Ο οποίος επλήγει. Ναι. Δεν θα σου πει ο άλλος ότι κάτσε, ρε φίλε, πάνε και άλλοι Δήμοι. Κατάλαβες το να σου πω. Καλά, εδώ είδαμε λογαριασμούς. Ούτε καν από δίμους λογαριασμούς. Ψεύτικους, οι οποίοι. Έτσι. Και μπήκε ο κόσμος, ρε εγώ, παιδιά, όσα να βάλε και 500 και 1000 ευρώ είναι, να βγάλε. Και δεν είναι μόνο λογαριασμός. Αυτό είναι και το κομμάτι ανθρώπων οι οποίοι μαζεύουν λεφτά για να τα κάνουν δωρεά. Έτσι, διάφοροι, όχι μόνο celebrities, εντάξει, και διάφορα τυπάκια τα οποία είναι, πώς λέγονται αυτοί, opinion makers και social media celebrities. Σαν τον Ενές Καντέρ. Έτσι. Καλά, ναι, ο Καντέρ τι μάζεψε, 5.000 κάπου εκεί πέρα. Μπράβο του. Μπράβο του. Μπράβο. Και 7 ευρώ να μάζευε, μπράβο του. Αλλά το ζήτημα είναι ότι. Ναι, πού πάνε αυτά τα λεφτά. Αυτό ακριβώς. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος. Δεν είναι το σημαντικό αυτό. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν ζωές οι οποίες χάθηκαν και είναι. Αυτό που είπαμε, ρε φίλε, 6 δεν και μισή. 6 και μισή τη Δευτέρα. Και κάτι άλλο, και κάτι άλλο. Οι άνθρωποι ζούσαν. 7 η ώρα δεν ζούσαν. Ναι, και το δεύτερο τέλος. Είναι. Αυτό είναι ξεχνάμε το σημαντικό κάτι πολύ. Ξεχνάμε κάτι. Εμείς λέμε τώρα ότι υπάρχουν οι νεκροί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχασαν δικούς τους ανθρώπους, έτσι. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να χάσουν ένα πόδι, ένα χέρι. Έτσι. Ναι, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Το καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι το ίδιο τραγικό. Φυσικά. Και το ίδιο σημαντικό. Φυσικά. Και. Γιατί το λέω αυτό. Παράδειγμα. Στον πόλεμο. Ένα πολύ μεγάλο. Όχι. Ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στην ψυχολογία των στρατευμάτων είναι οι τραυματισμοί. Έτσι το ξέρεις αυτό. Προφανώς. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιούν οι περισσότεροι στρατοί πλέον. Αν δεις. Μικρότερου διατρήματος και. Πώς το λένε. Σφαίρες που κάνουν με μικρότερη ζημιά, να το πω έτσι απλά. Γιατί προτιμάνε οι αντίπαλοι. Και καλά, αυτό είναι ανθρωπιστικό, αλλά εντάξει. Προτιμάνε να μην πεθάνει ο απέναντι, αλλά να είναι τραυματίας. Γιατί έτσι χαλάει και το ηθικό του δίπλα του, αλλά έτσι αναγκάζει και τους δίπλα να πέσουν επάνω και να τον βοηθήσουν. Καταλαβες. Είναι άρρωστα πράγματα αυτά για πόλεμο. Αλλά όταν δεν έχεις πόλεμο, πρέπει να έχεις ένα κράτος να είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή. Μην πας μακριά, Στάθη. Θες να σου πω όχι, κάτι. Όχι, φίλε. Είναι ένα, κάθε καλοκαίρι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει χάσει, ξέρω εγώ, τα πόδια του. Ναι, ή κάηκε τέλος πάντων. Μπορεί αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος να του δώσει. Σύνταξη. Σύνταξη ή μια νορμάλ ζωή. Όχι. Κατάλαβες το να πω. Η τραγωδία είναι πολύπλευρη. Η τραγωδία είναι για τους ανθρώπους δίπλα του. Οι διαστάσεις της τραγωδίας δεν είναι μετρήσιμες. Αυτό είναι ασύμετρο. Αυτό. Και όχι η απειλή. Που είπανε ο Πρωθυπουργός και τα λοιπά. Ασύμετρες είναι οι διαστάσεις και οι προεκτάσεις της τραγωδίας, οι οποίες δεν είναι μετρήσιμες. Έτσι, είναι ιστοδυναικές. Αλλά δεν είναι αυτό. Εντάξει, αυτό που λες, okay, εγώ θα σου πω το εξής. Είναι δυνατόν. Πώς να το πω τώρα, δεν λέγονται και εύκολα αυτά τα πράγματα. Αλλά κάθε χρόνο στην Ελλάδα έχεις 200 πυρκαγιές, τουλάχιστον, και μπορεί να λέω μικρό νούμερο. Έτσι, είσαι μια χώρα η οποία είναι θερμό το κλίμα, έχει ξερή βλάστηση, κουκουναργές, ιστορίες κτλ. Έτσι, είσαι τι θες να πεις, χώρα υψηλού κινδύνου. Θα έπρεπε να έχουμε δασοπυροσβέστες και δασοφύλακες κτλ. Με τι λεφτά να τους έχεις. Πάμε πάλι σε αυτό που έλεγα πριν. Ωραία. Με τι λεφτά να τους έχεις. Και με φτάνει στην ουσία του ζητήματος. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί αυτή τη στιγμή να υπάρχουν οργανισμοί όπως είναι η ΕΡΤ, και δεν σου λέω να μην υπάρχει η ΕΡΤ,
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η ΕΡΤ να έχει 2.500 άτομα προσωπικό. Έτσι, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορώ να καταλάβω για να μην το πάμε στην ΕΡΤ. Να τα κόψουμε όλα. Έτσι. Να τα κόψουμε όλα. Όχι να τα κόψουμε όλα. Να τα εξορθολογήσουμε. Να κόψουμε όλα τα περιτά. Πιστεύεις ότι θα έχουμε λεφτά. Όχι ρε φίλε, αλλά. Πιστεύεις ότι θα έχουμε λεφτά. Δεν θέλω να κόψουμε λεφτά από το δημόσιο. Να διανεμηθούν σωστά. Στην Ελλάδα. Όταν έχεις μια χώρα. Δυστυχώς θα βλέπεις όπως βλέπουμε τώρα εδώ. Γιοταχή προηγμένα στις λάσπες. Το βλέπω. Απίστευτα πράγματα. Όταν έχεις μια χώρα η οποία κάθε καλοκαίρι έχει 200 πρικαγιές. Κάθε καλοκαίρι, έτσι, πρέπει να κάνεις κάτι γι' αυτό. Κάτσε ρε το φίλε. Τι θα κάνεις μια υπηρεσία. Αλλά κοροϊδεύουν τους πυροσβέστες. Άλλος λέει τζάμπα λεφτά δίνουμε στους πυροσβέστες. Κάθονται και παίζουν τάβλο όλη μέρα. Έτσι λένε κάποιοι. Ωραία. Άμα το λες. Αλλά άμα πάρει φωτιά το σπίτι σου, τους... ελάτε πυροσβέστες να με κατευθεία. Κάνετε. Δεν είναι έτσι και δεν λειτουργούν με βάση το θυμικό το τι πρέπει να γίνει. Δεν είναι το τι τέτοιο έχει στην Εύρω, έχει εκείνη τη στιγμή για να πει τι πρέπει να γίνει. Αυτά γίνονται σε ενημεία ψυχική και πρέπει να γίνονται από οργανισμούς. Αλλά όχι, αυτό που λες για τα λεφτά. Ωραία, θεωρώ αυτό, ότι μπορεί να γίνει αναδιανομή. Να εκεί. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει αναδιανομή. Διαφωνώ κάθετα. Και πώς θα φάνε. Δεν έχουμε λεφτά. Πώς θα φάνε. Να μην φάνε, ρε. Οι βουλευτάδες και τα ψηφοφόροι τους. Συγγνώμη τώρα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δημόσιοι οργανισμοί οι οποίοι είναι προσχηματικοί. Πηγαίνουν άνθρωποι, κάθονται μπροστά σε έναν υπολογιστή, δουλεύουν. Να μην σχολιάσω για το ποσοστό της ανεργίας αντίστοιχα σε ανθρώπους κτλ. Και δεν προσφέρουν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν και ο μισθός πέφτει κανονικά. Την ίδια στιγμή που η χώρα σου έχει ανάγκη σε πυροσβέστες, έχει ανάγκη σε δασοφύλακες, έχει ανάγκη. Σε υπαλλήλους, ξέρω εγώ, αποχέτευση και τα λοιπά, έχει ανάγκη διάφορα πρέπει πράγματα. Πρέπει να γίνουμε όλοι αυτό που κάνουν στα σοβαρά κράτη. Πρέπει να γίνουμε όλοι αντιπρόσωποι του κράτους. Ξέρεις πώς μπορείς να γίνεις αντιπρόσωπος του κράτους. Δεν ψηφίζεις μόνο κάθε 4 χρόνια. Έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό το δικαίωμά σου. Υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνεις αναγκαστικά. Ξέρεις ποιο είναι αυτό. Όταν πηγαίνεις έξω για να φας, να πας ένα σάντουιτς, να ζητάς την μαμημένη την απόδειξη. Κατάλαβες. Και δεν κλέβεις τον άλλον. Θα σου κάνω καλύτερη τιμή. Τι καλύτερη τιμή, ρε. Άμα θες να κάνεις καλύτερη τιμή, κάντε να. Εντάξει. Την απόδειξη θα την κόψεις. Τέλος. Γιατί αν δεν κόβεις την απόδειξη, θα τα πάρεις από μένα και από σένα. Καταλαβες. Θα τα πληρώσουμε όλοι μαζί. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί να λες ότι θα ζητήσω απόδειξη γιατί ο άλλος θα κλείσει ή ξέρω εγώ γιατί εντάξει για το ποσό ή γιατί να πληρώσει μωρέ ο άλλος. Τι γιατί να πληρώσει. Γιατί πρέπει να πληρώσει για να έχουμε ρε φίλε όλοι μας. Να έχουμε υγεία, να έχουμε παιδεία, παροχές. Να έχουμε υπηρεσίες, να έχουμε πυροσβεστική, να έχουμε αστυνομία. Διαφορετικά πώς. Γιατί ρε φίλε το 2,5 ευρώ σάντουιτς που άλλος το δίνει χωρίς απόδειξη, το έχει ήδη στο μυαλό του κοστολογήσει με το φόρο μέσα. Έτσι. Και έρχεται και βγάζει και κέρδος χωρίς το φόρο μέσα. Γιατί το δίνει χωρίς απόδειξη. Όχι ρε φίλε. Να σου το πω και διαφορετικά. Δεν μπορείς. Βάλ το 3,5 ευρώ το σάντουιτς, φίλε. Βάλ το 3,5. Προτιμώ να έχω ένα ευρώ στο κράτος, όπου όπως λες εσύ θα μοιράζομαι τα λεφτά δίκαια. Δίκαια. Γιατί πολύπλευρο είναι το ζήτημα. Ναι. Αλλά δεν σου λέω τι μπορούμε να κάνουμε εγώ και εσύ. Εγώ και εσύ μπορούμε να το κάνουμε. Προτιμώ αυτό. Να μου έχεις 3,5 ευρώ το σάντουιτς και να πάρω μεταξύ δύο φορές λιγότερα σάντουιτς. Ναι, ρε παιδί μου, ένα νούμερο είπα αντί για 2,5. Ναι, ναι. Εντάξει. Προτιμώ να το έχεις 3,5 ευρώ το σάντουιτς αντί για 2,5 και αντί να πάρω δύο φορές την εβδομάδα, πάρω μία φορά την εβδομάδα σάντουιτς. Εντάξει, προτιμώ αυτό. Παρά να έχω ρε φίλε, στην τελική θα τα χρειαστώ. Παρά να μην έχω. Γιατί άμα τρώω κάθε μέρα να μην σάντουιτς απ' έξω. Έτσι, θα γίνει. Μετά θα πάω στο νοσοκομείο να πούμε και θα χρειάζομαι. Η χοληστερίνη θα πάει 300. Και δεν ξέρω εγώ τι. Και τα τριγλυγερίνη, αλλά τόσο. Ένα παράδειγμα. Γιατί κουνάτε το κεφάλι σας σκοπτικά, κύριε Ραπτόπουλε. Εντάξει. Γιατί νομίζω ότι όλα αυτά είναι ουτοπίες. Άσε, εντάξει, τους ξέρουμε όλους. Τους ξέρουμε όλους. Γιατί, κοίταξε, εγώ κοιτάω τον καθρέφτη. Δεν λέω ότι το κάνω. Σου λέω όχι, ότι θα έπρεπε να κάνω. Εννοείται. Ξέρεις γιατί δεν το κάνω. Γιατί έχω τη δικαιολογία και λέω. Έλα, μωρέ. Όχι, ξέρεις τι λέω. Και να τα μαζέψω για το κράτος, πάλι θα τα φάνε. Και έχω και δίκιο. Έχω και δίκιο. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω είναι πολύπλευρο το είναι σύστημα. Πολύπλευρο, είναι πολύπλευρο, αλλά... Εδώ και συνέχεια πάμε ποιος έκανε η κότα. Ποιος να... έκανε η κότα, ναι, το αυγό ή το αυγό την κότα. Άκου, χρειάζεται... Να μαζέψει λεφτά το κράτος. Ναι, θα τα άκου. Φάνε. Και πού θα τα μοιράσει. Μετά λες να μοιράσει πρώτα και μετά να μαζέψει. Η πολιτική είναι αίμα από το αίμα του λαού. Έτσι, αίμα από το αίμα μας και σάρκα από τη σάρκα μας. Ό,τι είμαστε εμείς,
είναι μια αντιπροσώπευση δική μας εκεί. Ο πολιτικός βρίσκει και κάνει. Ακριβώς. Εντάξει, ο πολιτικός, αν δει, ο οποιοδήποτε είναι αυτός, είναι Κογκολέζος, είναι Σουηδός, είναι Έλληνας, Σουηδέζος, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Αν δει ότι το συμφέρον της καριέρας του, γιατί καριερίστες είναι, είναι. Όπως είμαστε όλοι μας στη δουλειά μας, αντίστοιχα. Θα μου πεις αυτοί, έχουν παρατήσει τη δουλειά τους για να πολιτευτούν. Ε, αντίστοιχα. Καριέρα κάνουν, πολιτική. Προφανώς. Έτσι. Και δεν είναι αθέμητο. Ότι... θεμητό. Ναι, ναι, θεμητό είναι φυσικά. Πλάκα κάνεις. Αλλά αν το να κρίνεται ότι είναι καλός από το να συμβαδίζει αυτό που κάνει με το συμφέρον του λαού. Αν δουν ότι η καριέρα τους θα πάει μπροστά, είναι σαν τους ποδοσφαιριστές, τους μπασκετμπολίστες κτλ. Αν δουν ότι η καριέρα τους πάει μπροστά κάνοντας καλά πράγματα σε εισαγωγικά, δίκαια πράγματα, όχι καλά, συγγνώμη, λάθος. Δίκαια. Δίκαια πράγματα, αν δουν ότι κάνοντας δίκαια πράγματα η καριέρα τους πάει μπροστά, το ξαναλέω, τότε φίλοι θα το κάνουν. Αν δουν ότι η καριέρα τους πάει μπροστά, μοιράζοντας αδικία και λαμογές, και γιατί εμείς το ζητάμε αυτό, έτσι. Έτσι, τότε θα το κάνουν αντίστοιχα. Γιατί όταν πας, αν κύριε χωρικέ μου ή κύριε πολίτη μου, στο γραφείο του Υπουργού για να ζητήσεις να σου διορίσει το παιδί σου ή να σου σβήσει το πρόστιμο που έχει στην εφορία κτλ. Ενώ αυτό είναι παράτυπο και παράνομο, εσύ ζητάς από τον Υπουργό, τον βουλευτή κτλ. Και τον επιβραβεύεις να κάνει, να ανελιχθεί πολιτικά κάνοντας το λάθος πράγμα. Άμα όμως δεν έκανες τέτοιες παρεμβάσεις, δεν απαιτούσες ρουσφέτια, έτσι, δεν ήθελες να μπει έτσι θελικά το παιδί σου στην υπηρεσία μπροστά από κάποιους άλλους που πιθανότατα το αξίζανε, έτσι, και ο πολιτικός θα ακολουθούσε εσένα. Δυστυχώς ή ευτυχώς οι πολιτικοί ακολουθούν τους πολίτες και αυτά που ζητάνε οι πολίτες, έτσι. Σε αυτό, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδιαμφισβήτητο. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, αλλά επειδή δεν θέλω να λέω για μαύρη μαυρίλα πλάκωση, μαύρη σαν καλιακούδα, θέλω να βγάζω και ένα θετικό έτσι, συμπέρασμα σε, όλα τα, σε όλες τις συζητήσεις μου. Υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή που πραγματικά σκέφτεται με το σωστό τρόπο και θεωρώ ότι υπάρχουν και πολιτικοί εκεί πέρα, οι οποίοι σκέφτονται με τον σωστό τρόπο. Αυτό που πρέπει να κάνει ο χύψη. Δυστυχώς, φίλε, στη δημοκρατία. Αυτό, έτσι, άσε με να το ολοκληρώσω. Ο χύψη πολίτης πρέπει να βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη και να λέει: δεν θα ψηφίσω. Γιατί κάθε αυτός έχει τον καλό και τον κακό του χαρακτήρα, έτσι. Και εμείς οι ίδιοι, ο καθένας μας μέσα έχει το καλό και το κακό. Να λέει: δεν θα ψηφίσω αυτόν ο οποίος μου βγάζει τον κακό μου χαρακτήρα ή μοιάζει περισσότερο με τον κακό μου χαρακτήρα. Θα ψηφίσω αυτόν ο οποίος είναι καλύτερος από μένα. Αυτή είναι η λογική που θα έπρεπε να ψηφίζουμε. Ή όταν θες να σκεφτείς αν θα κάνεις μια παρανομία, τι θα κάνεις. Δεν πρέπει να σκέφτεσαι, φίλε Έλληνα πολίτη, όπως και εγώ, και εγώ το σκέφτομαι, ότι έλα μωρέ, και οι άλλοι κλέβουνε, και οι άλλοι παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους διπλό παρκάρισμα, να τα αφήσω κι εγώ, και οι άλλοι κλέβουνε την εφορία, και αυτοί δεν πληρώνουν τη ΔΕΗ κτλ. Θα πρέπει να σκεφτείς τους καλύτερους από σένα και να παραδειγματιστείς από το παράδειγμά τους. Πάντα θα υπάρχουν καλύτεροι από σένα, έτσι, εκτός αν είσαι ο Τσίπρας. Γιατί αν είσαι ο Τσίπρας, έχεις το αλάθητο της αριστεροσύνης και την αγιοσύνη του τοτέμ της ελληνικής αριστεράς, όπως ήταν αντίστοιχα το τέμ για την ελληνική δεξιά, Κώστας Καραμαλής. Πρέπει λοιπόν, σαν πολίτες, και δεν το πάω προσωπικά σε Τσίπρα και Καραμαλή, στα παραδείγματα αυτών σαν πολιτικούς το πάω, πρέπει σαν πολίτες να φύγουμε από τέτοια παραδείγματα πολιτικά αντιδών. Πώς θα φύγεις όταν, εμείς είμαστε στα 30 πλάς, okay. Ναι. Όταν οι 50 πλάς είναι όλοι κομματικοποιημένοι, όλοι, κομματόσκυλα, όλοι ρε παιδί μου, δεν τους παραδεί ο άλλος, πώς να σου πω, προτιμάει να μην πάει να ψηφίσει, από το να ψηφίσει κάτι το οποίο έχει ορκιστεί ποτέ να μην το. Δηλαδή είναι. Έχω τρεις ψήφισε επιλογές. Η μάνα μου Νέα Δημοκρατία. Αυτό. Που έλεγε και ο Μπουλάς. Είναι. Τρεις επιλογές. Αυτό είναι. Τέλος. Κόκκινο, πράσινο, μπλε. Αυτά. Δεν τους κρίνω. Θα τους κρίνει η ιστορία. Όταν λοιπόν οι 50 πλάς είναι έτσι. Και όταν οι 20 μείον. Είναι στα φρύδια τους. 100%. Τότε πώς θα το πας, φίλε Μάικ. Όταν το 60% του πληθυσμού, μπορεί να λέω λίγο, είναι αυτό που λέμε
Έχει συνηθίσει σε ένα σάπιο. Είναι φαύλο, όχι και... σάπιο, πώς θα το πω, ρε παιδί μου. Είναι μια. Δεν είναι τη ίδια, αλλά είναι μια συγκεκριμένη λογική. Μια αρρωστημένη νοοτροπία. Δεν ξέρω αν είναι αρρωστημένη, ρε φίλε, αλλά είναι μια ίδια. Είναι. Για να αλλάξει κάτι, θα πρέπει να είσαι ανοιχτό σε αλλαγή. Είναι. Να σε ξέρω εγώ να ψήφισε σαν αντάμ, παπαντάμ, Νέα Δημοκρατία. Και δεν έχει να κάνει. Και να πει, δεν πάει το χέρι μου, ρε φίλε, κέντρο και αριστερά. Δεν πάει. Πάει δεξιά ή δεξιότερα. Λέμε τώρα. Τι σημαίνει πάει το χέρι μου και δεν πάει. Αυτό... Τι είναι, ρε φίλε. Φανατική ποινή. Θες να σου πω ένα παράδειγμα. Έτσι, θεία, Θεός χωρέστηνα. Τώρα και να σου καταλάβει, να σου δώσω να καταλάβει την παλιά λογική. Την έλεγε, ξέρω εγώ, ο πατέρας μου, θεία, θα ψηφίσεις αυτές τις εκλογές. Πασόκ. Ο σύζυγος της θιάς, δεξιός, νεοδημοκράτης, ανατάμ παπαντάμ, έτσι. Ναι. Από προπολεμικά που λέμε, που έλεγε και ο Ζήκος. Αυτά, έτσι, ρε φίλε, με τις οικογένειες. Πρόσεξε. Ήταν... Και τι απάντηση έδωσε. Θρυλική, τίμια απάντηση. Ναι, ναι, έτσι, αλλά... αγνή. Δεν μπορώ να απατήσω τον άντρα μου. Α, έτσι πήγαινε. Κατάλαβα. Ό,τι δηλαδή. Δεν μπορώ να απατήσω τον άντρα μου. Πρέπει να ψηφίσω και εσύ, επί δύο. Αυτό. Δημοκρατία, φίλε. Και αυτό. Εντάξει, τώρα το λέω με μεγάλη αγάπη προς το άτομο. Απλά αυτό σας το δίνω για να καταλάβετε. Είναι, ρε, την νοοτροπία. Αυτό είναι η νοοτροπία. Ναι. Είναι. Δεν ήταν η μόνη, φαντάζομαι. Προφανώς. Προφανώς. Έτσι. Προφανώς ήταν μια καθεστική ατάξη. Στην ελληνική όπως κοινωνία. Όπως αυτό που είπες, το αναντάμ παπαντάμ. Ναι. Ο γιος θα κληρονομήσει γιος, το πολιτικό προφίλ του πατέρα. Του, τι λέτε. Του νεοδημοκράτη να ψηφίσει Πασόκ, Κουκουέ και τα λοιπά. Ναι, ή ανάποδα. Ή ανάποδα. Ναι. Όπως έλεγε ο Μπουλάς, ψήφισε η μάνα μου. Θεός χωρέωσε και το λέω. Πολύ συγχωρεμένος πιάσαμε. Νέα Δημοκρατία, ο οποίος ήταν Πασόκος στο τέτοιο. Αυτό είναι η αρρωστημένη νοοτροπία. Αυτό είναι που πρέπει να ξεπεράσεις. Δεν πρέπει να σκέφτεσαι το παρελθόν, δεν πρέπει να σκέφτεσαι το κακό σου αυτό. Μπαγάσα να πούμε. Εγώ δεν ήθελα να το πάμε εκεί πέρα. Είναι ατομικά. Όχι, είναι ατομικό. Αυτά τα ξέρουν όλοι. Ρε, κοιτάς τον εαυτό σου τον καθρέφτη. Ωραία, εγώ, είναι ατομικό. Εγώ. Πώς να το πω, να το πάμε στον αθλητισμό. Έχουμε χορηγοράς. Τσέκαρε, Βασίλη. Να το πάμε στον αθλητισμό. Θες να γίνεις επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Πάμε να ακούσουμε το χορηγόρας, γιατί άμα θες να γίνεις επαγγελματίας πρέπει να ακούς τους χορηγούς, ναι, γιατί σε πληρώνουν. Πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι και να επιστρέψουμε. 23-10-287-888, αν θέλετε να παρεύετε. Επειδή έχει ανάψει κουβέντα, δεν θέλω να πάμε σε διάλειμμα φουλ. Γιατί. Γιατί. Αυτό που ήθελα να πω πριν και διακόψαμε, θα με αφήσεις να το πω. Άντε, πες το. Δεν θέλω να το πάμε όμως πολιτικά, γιατί. Γιατί είναι φαύλος κύκλος η συζήτηση. Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Έτσι. Ή επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής. Ποιον θα έχεις πρότυπο, δεν θα έχεις ένα πρότυπο αθλητή, δεν θα έχεις τον LeBron James, ξέρω εγώ, άμα θες να γίνεις μπασκετμπολίστας. Ναι. Δεν θα έχεις τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα έχεις κάποιο κακό πρότυπο. Θα κοιτάξεις τον καθρέφτη τον εαυτό σου και θα πεις ότι εγώ θέλω να πάω προς τα εκεί. Okay. Κατά εκεί θα πας. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Αυτό είναι προσωπική όμως η ευθύνη. Θα μπορούσε να γίνει, αλλά επειδή τώρα έχουμε να κάνουμε με κοινωνίες, είναι δύσκολο να αλλάξουν μαζικά οι κοινωνίες. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά, αν εσύ και εγώ. Θέλουμε να αλλάξουμε, να έχουμε μια άλλη λογική, να έχουμε λογική Σουηδία. Ξέρω εγώ, πήγαμε Σουηδία κάτι άλλο και θέλουμε να πάρουμε αυτόν τον τρόπο ζωή. Δεν μπορούμε να έρθουμε να το κάνουμε στον Εύωσμο, ρε φίλε. Όπως και το κάνουμε. Είναι μια κοινωνία η οποία κουβαλάει. Θα παρελθόν. Σε πνίξει το ναι. Υπόβαθρο. Το, ναι. Πώς άρα θα πρέπει. Δηλαδή, όλα τα κράτη, όλες οι κοινωνίες καλύτερα έχουν, ρε παιδί μου, κάποια. Όρια. Κάποια όρια. Και κάτω και πάνω. Έτσι. Να είμαστε δίκαιοι. Δεν είναι βαρέλι χωρίς πάτο. Έχει. Κάθε. Διαφορετικά πράγματα. Τα οποία τα κουβαλάνε με βάση παραδόσεις, με βάση την ιστορία τους κλπ. Εγώ αλλού το πάω. Δεν το λέω ως μάντης κακών, δεν το λέω επειδή θα ήθελα να γίνει και είμαι χερέκακος, αλλά τέτοιες τραγωδίες, δυστυχώς, δεν το προβλέπω. Είναι αυτονόητο. Το βλέπω. Έρχονται κι άλλες. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε στο πρώτο μισάωρο. Έχουμε δρόμους, έχουμε γειτονιές, έχουμε γενικά εγκαταστάσεις, αν θέλεις, οι οποίες είναι παλιές, είναι ακατάλληλες, δεν τηρούν βασικά πράγματα, βασικούς κανόνες ασφάλειας. Πόσο μάλλον αυτό που λέμε μοντέρνους. Καλά, άστο. Και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Που άλλαξε το ΙΚΑ σε ΕΦΚΑ. Και αλλάξανε μόνο την πινακίδα, ρε φίλε, έξω από το τέτοιο. Ναι, άστο. Ναι, άμα πας, να σου πω κάτι. Πάνε, ρε φίλε, παράδειγμα. Πάνε σε αυτούς που ελέγχουν, ρε παιδί μου, το υγειονομικό.
ας πούμε έτσι, που πάει στα μαγαζιά και ελέγχει αντίστοιχα. Πάνε εκεί που δουλεύουν αυτοί να δεις. Τι υγειονομικές εγκαταστάσεις. Αυτό κατάλαβες, θέλω να σου πω. Δηλαδή, έχουμε... Πετυχημένο ήταν αυτό, γιατί έχω πάει. Έχω πρόβλημα, ναι. Έχω και πάει. Εγώ. Και είναι πραγματικά από τα χειρότερα ρημάδια. Το ξέρω γιατί. Που έχω δει σε έχω άτομο που δουλεύει. Ή το ΙΚΑ που είναι οργανισμός υγείας. Υγιεινής και τα λοιπά. Και είναι μέσα στα χαρτιά. Μπαίνεις μέσα, μέσα στο ΙΚΑ και λες, τώρα και να μην έχω κολλήσει κάτι, ξέρω εγώ, κάτι θα κολλήσω. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι το πιο σημαντικό από όλα δεν είναι ούτε να βγούμε και να πούμε φταίτε, παραιτηθείτε, ναι, ούτε, ούλος, ούτε αυτά είναι πολιτικά, θα πρέπει. Καταρχάς, πολιτική ευθύνη που πήρε ο Πρωθυπουργός. Καλά. Παίρνουν μόνο τρομοκρατικές οργανώσεις. Ναι. Εντάξει, μου έκανε εντύπωση. Και επίσης και κάτι άλλο. Δεν πήρε ευθύνη. Πολιτική ευθύνη, ξέρεις ποιος πήρε τα τελευταία 10 χρόνια. Τρία, ας πω εγώ, κάτι 17 Νοέμβρη και κάτι τρομοκρατικές οργανώσεις. Η Χρυσή Αυγή για το. Για το θάνατο του Φίσα. Μπράβο. Και τώρα πήρε. Δηλαδή, κατάλαβες που το πάω. Ότι. Ήταν φάουλ που είπε ότι παίρνω την πολιτική ευθύνη. Μα δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη σε κάτι τέτοιο. Υπάρχει απλά ευθύνη, δουλειά. Ανικανότητα. Κατάλαβες. Α, πάω στη δουλειά μου και να πω ότι κοιτάξτε, έκανα μια βλακεία, χάσατε, ξέρω εγώ, κάποια λεφτά, κάτι εκατομμύρια, ναι, κτλ. Παίρνω όμως την πολιτική ευθύνη γιατί το έκανα ως, ξέρω εγώ, αριστερός ή ως δεξιός. Τι λέτε, ρε. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δουλέψανε. Μέσα δεν σε μια τραγωδία καλά πρέπει να αξιολογηθεί αν έκαναν σωστά ή όχι τη δουλειά τους και πολύ απλά ή να πάνε σπίτι τους ή να επιβραβευτούν ή να συνεχίσουν στο να κάνουν δουλειά. Το μόνο που συμφωνώ είναι ότι δεν μπορεί να αξιολογηθεί μέσα σε 2 ώρες. Έτσι. Όπα, περίμενε. Αλλά θα αξιολογηθεί προφανώς. Πρέπει να αξιολογηθεί. Το θέμα είναι γιατί δεν υπήρχε παρέτηση. Ναι. Ή μάλλον υπήρχε παρέτηση, η οποία δεν έγινε. Η παρέτηση είναι θέμα ευτυχίας. Αυτό. Η παρέτηση είναι προσωπικά. Δηλαδή, πάλι ευθύνη θα αξιολογηθεί. Πώς να σου το πω. Είσαι φάνταρος. Έτσι. Και έχεις σκοπιά. Και την ώρα της σκοπιάς σου κλέψανε όπλα από το στρατόπεδο. Λέμε ρε παιδί μου. Θα βγεις στην πρωινή αναφορά, φίλε, και θα φας ναι, την καμπάνα σου. Πέρα από αυτό, δεν θα βγεις. Θα τη φας την καμπάνα. Όταν καίγονται 100 άνθρωποι στη σκοπιά σου, Τόσκα. Εντάξει, μην το πάμε. Ή Δούρου ή κτλ. Ναι, ναι, ναι. Βγείτε ρε κερατάδες. Άκου, εκεί θέλω να μείνουμε σε αυτό που θέλω. Έλα. Συγγνώμη. Θεωρώ ότι πέρα από όλα αυτά. Πέρα από τα οικονομικά προβλήματα τα οποία έχει η χώρα, πέρα από τα οικονομικά προβλήματα που έχουν οι κάτοικοι, η πλειοψηφία μάλλον καλύτερα των κατοίκων, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός, πώς να πάει το υπεχοδέ, έτσι. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός ο οποίος θα πρέπει να δει σε τι κατά κοινωνίες και σε τι γειτονιές ζούμε. Ξέρεις, μου δεν δίνεις, θα πρέπει, δηλαδή. Μου δίνεις ωραία πάσα. Τι θα μου πεις τώρα, αυτή τη στιγμή. Ο Δήμαρχος και ο Δήμος θα το πει αυτό. Πες μου λίγο. Η περιφέρεια. Πες μου λίγο, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν θα το πούνε. Μένεις όπως και εγώ, άλλωστε στον Εύωσμο. Αυτή τη στιγμή, σε περίπτωση σεισμού ή πλημμύρας ή κάποιας καταστροφής. Ναι. Ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω. Αν υπάρχει κάποιο σχέδιο εκένωσης. Αν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Αυτό είναι το τελευταίο που με απασχολεί. Όχι, είναι σημαντικό όμως. Αλλά είναι το τελευταίο. Είναι σημαντικό. Γιατί πριν αν από γίνει αυτό, πόλεμος, αν βομβαρδιστεί. Ναι, ρε φίλε, είναι κάτι. Υπάρχει καταφύγιο. Έχει φτάσει όμως στο high level. Ναι. Ας το πάρουμε από χαμηλά. Από low level. Εντάξει. Τι υγιεινή τηρείται στους δρόμους μας. Εντάξει. Σίγουρα. Με τα σκουπίδια που είπα πριν. Σίγουρα. Να δούμε πού έχουμε τα σκουπίδια μας. Τι γίνεται με τα αδέσποτα ζώα. Εντάξει, ψυχή έχουν και αυτά. Τι γίνεται λοιπόν, με τα πάρκα. Κοιτάξουμε τι γίνεται με τα αυτοκίνητα. Με τα παρκαρισμένα. Τα πετάει ο καθένας όπου γουστάρει. Όπου γουστάρει. Τι γίνεται με τα, πώς τα λένε, με τα μαγαζιά. Που έχουν βγάλει τα τραπεζοκαθίσματά τους. Μακάρι να ήταν μόνο τραπεζοκαθίσματα, ρε φίλε. Τα σκουπίδια τους βγάζουν, ρε φίλε. Έτσι. Είναι χειρότερο πράγμα. Δίπλα από εκεί που προσφέρουν την υπηρεσία που προσφέρουν, ναι. Έτσι. Τι γίνεται όλα αυτά, τι γίνεται. Ποιος τα ελέγχει αυτά, ο Δήμος. Άντε και πες ότι εγώ έχω τον καλύτερο δήμαρχο. Έχω το πιο εύρο στο Δήμο. Τεχνικά μπορεί να το κάνει αυτό κάποιος. Υπάρχει κάποιος εκεί όπως ξέρει να το κάνει αυτό. Εγώ είμαι, ξέρω εγώ, προγραμματιστής. Ξέρω να αξιολογήσω πράγματα στον προγραμματισμό. Δεν ξέρω να αξιολογήσω, ρε φίλε, περιβαλλοντικά ζητήματα. Προφανώς. Υπάρχουν κάποιοι στους Δήμους οι οποίοι ξέρουν από τέτοιου είδους πράγματα. Ότι μπορεί να προσελήφθει κάποιος για να κάνει αυτή τη δουλειά, σίγουρα μπορεί να προσελήφθει. Προφανώς.
Το αν κάνει τώρα τη δουλειά. Για να δικαιολογηθεί μια θέση. Ναι. Πρέπει να υπάρχει και μια. Το αν κάνει τώρα τη δουλειά για την οποία προσελήθη, αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν οι πόροι, κατ' εμέ. Θα δούμε πολύ άσχημα πράγματα. Αλλά ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Ότι έχουμε έφτασε δυστυχώς η περίοδος τώρα, μετά από 30-40 χρόνια. Όχι, ας το δούμε λίγο χοντρά. Ασυδοσίας. Δες λίγο τα αυτοκίνητα, το στόλο του Έλληνα. Τα αυτοκίνητά του. Παλιά. Είναι όλα δεκαετίας και πάνω. Και στην Ευρώπη, μην το πάμε Αμερικές και τα λοιπά. Στην Ευρώπη, πληρώνεις ο πρόστιμο. Μέσος όρος είναι 7-8 χρόνια. Και πληρώνεις πρόστιμο. Ο άλλος το αλλάζει το αυτοκίνητο του. Κατευθείαν. Δεν σου λέω ότι εμείς να αλλάξουμε τα αυτοκίνητα μας. Ζούμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Εντάξει. Αλλά θα πρέπει, όταν έχεις παλιά αυτοκίνητα λοιπόν, να προσέξεις ακόμα περισσότερο το δρόμο σου, να προσέξεις ακόμα περισσότερο το πώς οδηγάνε οι νέοι και οι παλιοί Έλληνες οδηγοί. Θα πρέπει, δηλαδή, έχω να δω ρε φίλε τροχονόμα να πούμε. Πότε βλέπεις τροχέα. Έχουν ανάγκη από ανθρώπους. Τι να σου πω, ένα έχουν φανάρι ανάγκη. Χάλασε στον Εύωσμο, τους παράλασε ένα κεντρικό φανάρι. Στην Ενδροποτάμα, αυτός ο δρόμος που χωρίζει Εύωσμο και Αμπελόκηπους, Μενεμένη. Έτσι, το οποίο είναι κεντρικό φανάρι. Είναι ο δρόμος ο οποίος είναι υψηλής ταχύτητας. Ναι. Με ταχύτητες 60-70 κτλ. Επικίνδυνο δηλαδή. Ναι. Και για 7 ώρες, το λέω γιατί είδα, το είδα ας πούμε, τη μία ώρα και το είδα και τη δεύτερη ώρα που πήγα να κάνω μια άλλη δουλειά, ήταν χαλασμένο το φανάρι. Ναι, γιατί θα σου πήρε φίλη τροχέα. Και τροχονόμος δεν υπήρχε. Ναι, θα σου πήρε φίλη ότι. Έχω. Όλοι μου οι τροχονόμοι είναι κάπου αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν το μόνο πρόβλημα. Και δίκαια θα έχουν, προφανώς. Να το πω διαφορετικά. Δικαιολογίες υπάρχουν πολλές, πάντα. Το θέμα είναι τι κάνουμε, ρε φίλε. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Και πάνω στο και βλέπεις πλημμύρες. Δεν είναι ότι ήρθαν, ρε φίλε, οι κατάρες, να πούμε, του Φαραώ. Του Φαραώ. Πλημμύρισαν τα αυτά. Πήρανε φωτιά κτλ. Πάντα συνέβαιναν αυτά. Απλά τώρα. Απλά όταν έχεις έναν ακόμα χειρότερο δρόμο, όταν έχεις ένα ακόμα πιο παλιό πυροσβεστικό όχημα, όταν έχεις λιγότερους ανθρώπους να το κάνουν αυτό. Όταν σε αντιπυρική ζώνη όπως η Λεωφόρος Μαραθώνος φυτεύεις κουκουναριές. Οι οποίοι όλοι ξέρουμε ότι η κουκουναριά εκτινάσεται. Βόμβες είναι. Με τη φωτιά είναι βόμβα. Τα κουκουνάρια από εδώ και από εκεί. Χιλιόμετρα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Επί της ουσίας καταργείς την αντιπυρική ζώνη. Γιατί το κάνεις αυτό. Ήταν πιο φθηνό. Το πιο φθηνό. Ας μην βάλεις καθόλου, έτσι. Ρε φίλε. Ας μην βάλεις καθόλου. Να, ορίστε, κάηκε τώρα. Και δυστυχώς κάηκαν και άνθρωποι. Ήταν πιο φθηνό. Α, επειδή ήταν πιο φθηνό. Και για αυτό που ήταν πιο φθηνό και κάποιος έβαλε τσέπη πόσα χρόνια πριν, αυτή τη στιγμή θρυνούμε. Αυτό να δεν μπορούμε να τον βρούμε, φίλε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μπορούμε. Δεν μπορούμε να το βρούμε. Δεν μπορούν να αποδοθούν ευθύνες με βάση τη λαϊκή, να το πω έτσι απλά, απέτηση. Ή με βάση την κοινή λογική, δυστυχώς. Γιατί υπάρχει, ρε φίλε, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν πράγματα τα οποία όλα πρέπει να γίνουν στον καιρό τους. Από τη στιγμή που ρωτάς δεν μπορούμε. Αν το κάνει νόμιμα. Νόμιμα το κάνει. Όχι, ναι, τι να πεις. Νόμιμα έβαλε κουκουναριές. Ναι, αφού μπορούσε. Σου είπε, βάλε δέντρα. Το μόνο μπορείς να κάνεις είναι να πεις ότι κοίταξε. Από εδώ και πέρα απαγορεύονται οι κουκουναριές σε τέτοιες περιοχές. Ναι. Αυτό μπορείς να το κάνεις. Αλλά δεν έχει νόημα. Αυτό που έχει νόημα είναι να πεις πού έχει κουκουναριές αυτή τη στιγμή. Γιατί θα υπάρχει ένας κάποιος τρόπος. Να πας και να πάρεις επιπλέον. Θα υπάρχει κάποια δεσική υπηρεσία. Να πας να πάρεις επιπλέον μέτρα. Δεν σου λέω, ρε, εσύ πάλι φωτιά θα πιάσει. Όπως είπες. Είναι αναπόφευκτο. Και πάλι θα έχουμε εμπριστής τραγωδίες. Και εμπριστής να μην υπάρχει σε μια χώρα με ξερή βλάστηση όπως είναι η Ελλάδα. Δεν είναι όλα εμπρισμοί, παιδιά. Ναι. Μην βλέπουμε παντού συνωμοσίες. Ναι, εντάξει. Πολλά είναι εμπρισμοί. Θα ανάψουμε φωτιές. Υπάρχουν και κάποια τα οποία δεν είναι. Ένα γυαλί το οποίο ήταν ρε φίλε και άναψε το είναι, χόρτο. Ένα ζώο ρε φίλε, κάτω οτιδήποτε, κάτι μπορεί να έχει γίνει. Πολλά πράγματα έτσι. Συμβαίνουν για να ανάψει φωτιές, εντάξει. Δεν σου λέω ότι θα ξαναγίνει, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το κράτος υπάρχει για να προβλέψει την επόμενη φορά να μην έχουμε 88 νεκρούς, να έχουμε 87, έστω. Να έχουμε 86, να μην έχουμε κανέναν, προφανώς αυτό είναι ο στόχος. Αλλά αν κερδίζεις έστω και έναν επειδή έχεις κάνει κάτι, είναι κέρδος. Ξέρεις τι θα πεις. Χαλάλι ρε φίλε, όλα που έχω δώσει, αυτό είναι το μήνυμα. Καταλαβες. Και δυστυχώς δεν το παίρνουμε το μήνυμα σωστά. Δεν το παίρνουμε γιατί δεν μας συμφέρει, γιατί ο καθένας κοιτάει το τώρα. Ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, κοιτάει που είναι το σπίτι μου, εντάξει, δεν κινδυνεύω από εδώ, δεν κινδυνεύω από το άλλο. Ναι,
Το αυτοκίνητό του να είναι προστατευμένο. Ο κάθε πολιτικός σου λέει ότι εγώ τώρα τη θητεία μου κοιτάω, δεν μπορώ να κοιτάξω σε 10 χρόνια τι θα γίνει, τι με νοιάζει. Ναι, όπως αυτοί που υπογράψανε για το ευρώ και για τα δάνεια. Όπου δεν είναι, φυσικά. Έτσι. Φυσικά, πάντα έτσι. Πάντα έτσι υπογράψανε είναι. Στα κοντινά, χωρίς να σκεφτούν τι θα γίνει σε 10 χρόνια. Και σε 10 χρόνια, ναι, αλλά κοίταξε. Και η γη είναι δίκαιη. Έτσι. Και ο Θεός είναι δίκαιος. Κάποια στιγμή. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε Θεός και δαίμονες. Ακριβώς. Κούρασε αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Κούρασε να παίζει η όλη φάση θεομηνίες. Όχι, τι θεομηνίες. Πώς το λέω και τα λοιπά. Ανθρωπομηνίες είναι αυτά. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ακριβώς. Δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση, δεν μπορείς να τα βάλεις με κακούς ανθρώπους. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, ότι επειδή είμαστε κάργα απροετοίμαστοι, είμαστε τα μαμ και για άλλες καταστροφές. Μα εγώ έχω πάθει φέτος. Φέτος, το 2018, μιλάμε για τους 6 μήνες που έχουν κυλήσει. Έχουν γίνει μαζεμένα όσα πράγματα δεν είχαν γίνει 20 χρόνια. Και δεν μας φταίει ότι βρέχει. Στην προσωπική σου λες. Γενικά, σε αυτά, στη δική μου. Σε αυτά που έχω δει εγώ με τα ματάκια μου. 20 χρόνια είχε να διακοπεί. Ναι, ρε φίλε, γιατί sorry τώρα. Το νερό. Ο Βόθρος, ρε φίλε, να πούμε κάτω. Εντάξει, είχε φτιαχτεί πριν από 30 χρόνια. Δεν θα έπρεπε να ξαναφτιαχτεί. Μπάλωμα, 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 μπάλωμα. Κάποια στιγμή θα σκάσει, ρε φίλε. Και τώρα δεν, όταν σκάει και δεν έχει λεφτά να το κάνει, πα να κάνει μπάλωμα πάνω στο σκάσιμο. Ακόμα χειρότερα. Κατάλαβες. Ναι, αλλά αυτό λέω όταν. Τι να κάνουμε, τα γκρεμίσουμε όλα, δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται, αλλά αυτό που γίνεται είναι ότι δεν είναι δυνατόν να κοροϊδεύει τον κόσμο. Κάτω στο κέντρο εδώ, Θεσσαλονίκη, πάμε να το πάρουμε. Πες μου χρονολογία σπιτιών. Μιλάμε τώρα για. Είναι σίγουρα όλα από το 50-60. Ναι. Είναι πάνω από 50. Άμα χτυπά ξύλο, ρε φίλε, γίνει ένα σεισμό. Όλα αυτά τα κτίρια έχουν κάνει συντήρηση για κάτι τέτοιο. Άγνωστο. Είμαστε σίγουροι. Δεν είμαι. Τουλάχιστον προσωπικά δεν είμαι. Και δεν ξέρω με ποια λογική έχουν χτιστεί. Δεν είναι μόνο πράγματα, φωτιές και τα λοιπά. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη η οποία κατά ένα μεγάλο μέρος έχει χτιστεί πάνω σε θάλασσα. Το ξέρεις αυτό, άρα το υπέδαφος δεν είναι και τόσο σταθερό. Προφανώς. Και νούμερο 2 έχει πάρα πολλά αρχαία, άρα υπάρχουν υποστρώματα. Γενικότερα δηλαδή έχουμε επικίνδυνο. Θέματα σε αυτό το θέμα. Για το κέντρο, μιας και ανέφερες. Και πόσα άλλα ζητήματα τα οποία. Χωρίς πολεοδομικό, όπως το δηλαδή. Χωρίς σχέδιο. Ανθρώπους οι οποίοι. Άμα χτυπά ξύλο γίνει κάτι. Το βλέπεις. Αυτό γίνεται ένα. Πώς το λένε, ένα συλλαλητήριο, κάτι γίνεται, μια πορεία. Το βλέπεις. Βλέπεις το πόσο επικίνδυνο είναι ακόμα και αυτό να περπατάνε άνθρωποι πολλοί. Το βλέπεις ότι είναι επικίνδυνο. Χτυπάει κόσμος από μόνος του. Γιατί πρέπει να περάσει μέσα από στενάκια. Λίγο κάπου εκεί πέρα ζορίζει ένα στενό, ξέρω εγώ. Και πάνε όλοι, ξέρω εγώ. Σαν... Το ξέρω ότι ο όχλος λειτουργεί σαν. Πώς το λένε, είναι θεωρία. Η ψυχολογία του όχλου. Ναι, αλλά ο όχλος λειτουργεί ως ρευστό, το ξέρεις αυτό. Ναι. Πώς το νερό βλέπεις ότι πάει και πιέζεται σε κάποια σημεία. Ακριβώς έτσι λειτουργεί ο όχλος. Έτσι δεν είχαν σκοτωθεί και στο Χίλσμπορο. Ναι, στο γήπεδο. Στο Χίλσμπορο ή στο. Σε ποιο λες. Στον τελικό του. Τη Λίβερπουλ. Ναι, τη Λίβερπουλ με την Γιουβέντους. Ναι, ναι, ναι. Στο Χίλσμπορο ήταν. Όχι, δεν πρέπει να το κάτω, Χίλσμπορο. Στην Αθήνα είχε γίνει κάτι. Και στην Αθήνα είχε γίνει. Τώρα κάτι. Μου διαφεύγει. Ναι, στην θύρα 7 του Ολυμπιακού, βέβαια. Έχουν τα γήπεδα, άντε να το πάμε εδώ. Άστο τώρα. Πιάνει μεγάλη. Έχουν πάει. Άστο, πιάνει μεγάλη. Μεγάλη συζήτηση έχουμε, τώρα. Άστο. Καταρχάς, ποια γήπεδα. Πας στην Τούμπα. Που πας στο γήπεδο. Πας στην Τούμπα και στο Χαριλάου. Είσαι σε μια θύρα. Στο πέταλο, ας πούμε, που έχει πολύ κόσμο. Έτσι. Και ρε φίλε, κοιτάς δεξιά και αριστερά και λες ότι αν τώρα γίνει χτύπα ξύλο κάτι και πρέπει να εκενωθεί το άμεσα. Γήπεδο μέσα σε 5-10 λεπτά. Πραγματικά. Αν. Ας το πάω αλλιώς. Αν ένας άνθρωπος πάθει κάτι. Και πρέπει άμεσα εκείνη τη στιγμή να φύγει μέσα από το γήπεδο. Ένα άτομο. Ένας άνθρωπος, επειδή πάθει κάτι, να λιποθυμήσει, κάτι γίνει. Πώς ρε φίλε θα φύγει. Πώς ρε φίλε. Που είναι ο ένας πάνω στον άλλο. Μα δυστυχώς έχουν υπάρξει και απώλειες. Και έχεις θύρες. Σε αυτό το θέμα. Μία ξέρω εγώ στη μέση του πετάλου. Και άλλες δύο από εδώ και από εκεί. Έχουν υπάρξει απώλειες σε αυτό το θέμα. Και στα δύο γήπεδα που ανέφερες. Έτσι. Στα δύο γήπεδα που ανέφερα, οι οικοδόμες είναι δίπλα-δίπλα. Μιλάμε τώρα για στενάκια, τα οποία είναι από τις πίσω μεριές του γηπέδου.
στο γήπεδο Χαριλάου από την πίσω μεριά. Από τη μεριά που είναι η θύρα 3. Α, καλά, μιλάς. Έτσι. Ναι, κατάλαβα. Που ρε φίλε, να στο πω διαφορετικά. Ναι. Εκεί πέρα, μα πάνε να φύγουν ρε φίλε, καμιά 2.000 άτομα μαζεμένοι όλοι. Θα ποδοπατηθούν σίγουρα. Ένα θα σκοντάψει. Ασφυξία, ένα θα σκοντάψει. Εντάξει. Έτσι. Και έτσι τώρα μιλάμε, πώς παίρνουν αυτά τα γηπεδάδια, ρε φίλε. Πώς παίρνουν αυτά τα γηπεδάδια. Ξέρεις, θα μου πεις, όπως άδεια παίρνουν τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, όπως άδεια παίρνουν τα δικά μας τα αυτοκίνητα, έτσι. Όπως άδεια παίρνουν γενικά όλα τα μαγαζιά τα οποία πας και βλέπεις και λες, πω ρε φίλε, αυτό το μαγαζί πώς προσφέρει εδώ πέρα φαγητό, να πούμε. Έτσι. Όπως άδεια, όπως όλοι παίρνουν άδεια σε αυτή τη χώρα. Πώς, ανοχή. Ανοχή σε όλα. Ανοχή, λάδωμα. Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο. Λάδωμα. Ναι, έλα μωρέ τώρα, μωρέ, έλα μωρέ τώρα. Να κάνει τα στραβά μάτια ο Χ. Αυτή είναι η λογική. Υπάλληλος, πάρε τώρα 100 μπροστάτζα. Ναι. Έρχεται ο άλλος και σου λέει πρόστιμο, κύριε. Και λες, έλα, εγώ τώρα από μένα θα τα πάρεις. Εμένα το πάω φτωχό. Πάω να είναι χειρότερη. Έτσι, και όχι μόνο αυτό. Και έρχεται και ο δεύτερος, σου λέει ένα πρόστιμο. Πόσο είναι το πρόστιμο, 10 χιλιάρικα. Και του λες, δεν έχω, με κλείνει, θα κλείσω το μαγαζί μου. Και έρχεται ο άλλος υπάλληλος και λέει, δώσε με εμένα ένα. Τώρα και θα στο κάνω το πρόστιμο άλλο ένα με 2.000 καθάρισης. Αυτή είναι η. Δεν τα ξέρω αυτά. Αυτά κάτι έχει στο μυαλό σου. Έχω πολλά στο μυαλό μου και ξέρω ότι λειτουργούν έτσι. Και χίλια δυο άλλα. Με τη ΔΕΗ, με τα ρολόγια κτλ. Δεν ξέρω. Δεν κατά πλειοψηφία η αλήθεια είναι και ας το παραδεχτούμε συνέλληνες που καταγόμαστε απευθείας από το Μεγαλέξανδρο. Και είμαστε very ντούροι Μακεδόνες και καταγόμαστε και από τον Περικλή και είμαστε απόγονοι του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη. Ξέχασες κανένα 2.000 χρόνια διάμεσα. Ναι, δεν 2000, ναι, είναι ο μαύρος Μεσαίωνας, δεν υπήρχε αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, από όλους αυτούς λοιπόν. Από όλους αυτούς που καταγόμαστε. Έχουμε καταβολές, αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι, από όλους αυτούς που καταγόμαστε στις Έλληνες είμαστε οι πιο απατεώνες στην ψυχή μας. Ξέρεις, νομίζω. Στο βάθος της ψυχής μας, αν ανοίξεις την καρδιά του Έλληνα, και εκείνη τέτοια θα βρεις, ήτανε. Και εκείνη τέτοια, ήταν, αλλά έχουν περάσει τα χρόνια. Ξέρεις τι είχαν καταλάβει. Είχαν καταλάβει ότι για να πας μπροστά, όταν χρειάζεται να πας μπροστά, θα πρέπει να μην βάλεις όλο το χέρι στο μέλι. Αυτή είναι η διαφορά. Κατάλαβες, στις κοινωνίες πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, πάντα θα υπάρχουν τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Ανοίξει την ψυχή του Έλληνα. Είπες για τον Περικλή την χρυσή εποχή. Καλά. Χρυσή εποχή τώρα 15 χρυσή χρόνια. Εποχή. Να, με δούλους. Ναι. Με ομοφιλοφιλία. Ναι, ρε φίλε. Έτσι, τέλος πάντων. Αυτά που λες τώρα είναι. Τότε δεν ήταν. Δεν θεωρούν. Άλλη ηθική. Άσχημα. Το δέχομαι. Δεν είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός. Βρε, ούτε δεν είναι θέμα μόνο ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορεί να συγκρίνει το τώρα με 2.000 χρόνια πριν. Πώς το πήγες εκεί, αλλά άλλο θέλω να πω ότι. Τα πάντα όλα. Ναι, ρε, τα πάντα όλα λέμε, αλλά και εκεί τα ίδια προβλήματα είχαν. Και εκεί τους απατεώνες τους είχαν. Και εκεί τους λαοπλάνους είχαν. Και εκεί. Έτσι. Και εκεί τους βρώμικους πολιτικούς είχαν. Και τα τσιράκια τους και τα κομματόσκυλά τους. Μπορεί να μην ήταν κόμματα, αλλά ήταν προσωπολάτρες εκεί που το πηγαίναν αλλού. Έτσι. Όχι, σε αυτό που λέτε. Τα είχαν. Γιατί όμως προκόψανε. Γιατί ξέρανε η διαφορά του απατεώνα με το λαμόγιο είναι ότι ο απατεώνας ξέρει ότι ρε παιδί μου. Ότι για να συνεχίσει να κάνει την απατεώνια μπράβο, πρέπει να έχει λίγο μπράβο, μέτρο. Θα φάει λιγότερο φέτος για να φάει και του χρόνου. Ενώ το λαμόγιο τρώει ό,τι βρει. Είναι αδιφάγος. Ό,τι βρει ορμάει, τα τρώει φτύνος, και φεύγει. Γιατί φτύνος. Δεν τον ενδιαφέρει το αύριο. Είναι χαζός. Και με φέρνεις για το λαμόγιο, γιατί αυτό που θέλω να πω πριν. Γεμίσαμε λαμόγια, ρε φίλε. Και παρακαλάμε να έρθουν απατεώνες, ρε φίλε. Αν ανοίξεις την ψυχή του Έλληνα, γιατί πιστεύω ότι τα στοιχεία αυτά είναι μέσα στην ψυχή μας, την ψυχή του Έλληνα, μα την ανοίξεις, θα βρεις δύο στοιχεία μέσα. Την ελιά και μαζί. Το... Όχι, άσε. Μην με πας την ελιά και τη βάρκα του Ουελίτη και την μπορεί να χαναχτεί στην Ελλάδα. Θα βρεις τη λαμογιά και το σκατοφιλότιμο. Έτσι. Αυτά τα δύο. Πώς πάνε παρέα αυτά τα δύο. Δεν είναι αυτό. Είμαστε ψυχασθενείς. Μια ανομαλία. Είμαστε ψυχασθενείς. Υπάρχουν και τα δύο μέσα μας. Αλλά ορθολογισμό που είναι αυτό που εγώ προσωπικά το έχω κάνει πλέον σημαία. Έτσι. Ορθολογισμό δεν έχει κανένας. Σε αυτή τη χώρα, εντάξει, πιστεύω στο Θεό, έτσι, είμαι χριστιανός ορθόδοξος και πώς να σου πω, και στην εκκλησία θα πάω και γενικότερα πιστεύω και εντάξει, όσο μπορώ ασχολούμαι. Δεν το λέω για αυτό, κάνω την εισαγωγή για να καταλάβω ότι δεν χρειαζόμαστε
παπάδες σε αυτή τη χώρα. Καλοί είναι και οι παπάδες και χρειάζονται και αυτοί. Ούτε χρειαζόμαστε όταν θα γίνει καταστροφή, σαν αυτό που είπε ένας πυροσβέστης ή ένας αστυνόμος. Κάντε το σταυρό σας, λέει. Σε αυτούς που καιγόταν οι άνθρωποι. Και λέει, κάντε το σταυρό σας. Άμα φτάσει το σημείο που δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ναι. Και εγώ θα κάνω το σταυρό μου, ρε φίλε. Εντάξει. Να πάει η ψυχή μου εκεί που πρέπει να πάει. Αλλά ζούμε. Υπάρχει αίμα, κυλάει στις φλέβες, υπάρχει σάρκα. Πρέπει να βάλουμε το ξερό μας στο μυαλό να λειτουργήσει. Αυτή η κοινωνία, αυτό που χρειάζεται πάνω απ' όλα, είναι ορθολογισμός. Ένα και ένα κάνουν δύο. Το είπε και ο Παπάζογλου. Έτσι. Ο Νίκος ο Παπάζογλου, ο συγχωρεμένος. Λοιπόν, ορθολογισμός. Άμα δηλαδή βάλεις το χέρι σου πάνω από τη φωτιά, θα καείς. Δεν θα σε σώσει ο Ιησούς Χριστός. Άμα κατουρίσεις τη θάλασσα, θα το βρεις στο αλάτι. Και χίλια δυο άλλα. Πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας να σκέφτεται. Ορθολογισμό, λογική χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ούτε σωτήρες με ράσα, ούτε σωτήρες χωρίς γραβάτες ή με γραβάτες χρειάζεται. Λογική. Λογική δεν μπορεί να βρεις σε κάποιον ο οποίος έχει... βασικά όχι, μην απαιτείς να βρεις λογική σε κάποιον ο οποίος, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή... Σαν κοινωνία μιλάω. Ναι, πάλι δεν μπορεί σαν να κοινωνία. Ρε φίλε, σε μια κοινωνία η οποία έχει γεμίσει με αδικίες και ταυτόχρονα βρίσκεται σε περίοδο οικονομικής κρίσης, δεν μπορεί να έχει λογική. Άρα τι, ρίχνεις νερό στον ίδιο μήλο. Θα πρέπει να κηρυχθεί η χώρα. Πώς κηρύσεις τη χώρα σε έκτακτη ανάγκη. Έκτακτη ανάγκη. Ναι, να κηρύξεις τη χώρα σε ανάγκη αναδόμησης. Πώς να σου πω. Να πεις ότι, παιδιά, αυτό που κοιτάμε αυτή τη στιγμή είναι τη γειτονιά μας. Κοιτάμε το, πώς το λένε μας, την υγεία μας. Να σώσουμε, ρε παιδί, με αυτό που λέμε. Να έχουμε... υπάρχουν τόσα πολλά, ας πούμε, παραδείγματα εκεί έξω. Που, δηλαδή, κοίταξε. Ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει τα πάντα όλα. Δηλαδή, και με την καλή έννοια και με την κακή έννοια. Και σεισμούς έχουμε, και πυρκαγιές έχουμε σε θερμό κλίμα. Και ήλιο και θάλασσα. Και ψηλοδύσκολους χειμώνες έχουμε. Εντάξει, δεν έχουμε χειμώνα τύπου Καναδά. Όχι. Εντάξει, αλλά εντάξει, τα έχουμε όλα. Είμαστε πάνω στο πώς το λένε, στον ισημερινό. Τα έχουμε όλα. Τι να κάνουμε. Αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Καταλαβές. Εγώ θέλω να δω ένα υπουργείο, θα είναι, δεν ξέρω πώς θα βαφτιστεί, ρε φίλε. Ανασυγκρότηση. Ανασυγκρότηση, το οποίο όμως θα είναι διακομματικό. Έτσι. Εντάξει, να πούνε άνθρωποι που νιώθουν να πληρωθούν σωστά, δίκαια και να προσφέρουν τη δουλειά τους. Μακράζουμε την Τρόικα, συγγνώμη τώρα που θα το πω, και τον, πώς λεγόταν εκείνος που, που με βάση αυτόν έκανε πολιτική καριέρα ο Καμένος, ξέχωρα από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα δεν θυμάμαι το όνομα. Ένας Γερμανός με μουστάκι που είχε έρθει για την ανασυγκρότηση της χώρας. Ναι, δεν θυμάμαι. Ούτε εγώ το θυμάμαι. Ραμάχερ, τέλος πάντων, κάπως λεγότανε. Και τα λοιπά. Και τον έλεγε συνέχεια ο Καμένος τότε που ήταν αντιπολίτευση. Είχε έρθει ο άνθρωπος αυτός, πληρωμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να βοηθήσει τις ελληνικές αρχές. Χαρτογιακά τον λέγανε. Ναι, να ανασυγκροτήσει τη χώρα. Όλους αυτούς χαρτογιακά. Και τον λιδωρήθηκε. Προφανώς και λιδωρήθηκε. Όσο τίποτα. Από ποιους λιδωρήθηκε. Από αυτούς που είναι κυβέρνηση σήμερα. Όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και από αυτούς που είναι κυβέρνηση τότε. Από αυτούς που είναι κυβέρνηση δεν μπορούσαν τότε να κάνουν τίποτα. Έτσι. Γιατί έρχεται, ρε φίλε. Καλά. Λέμε για τρόικες. Ήταν δική τους ανικανότητα. Λέμε για τρόικες και δεν ξέρω εγώ τι. Έρχεται, ρε φίλε, το πρώτο πράγμα που ήρθε εδώ πέρα να πούμε η Τρόικα στην Ελλάδα, ξέρεις τι ζήτησε. Φέρε μου εδώ πέρα όλο το κτηματολόγιο της Ελλάδος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, κύριε, τους είπαν. Το καταλαβαίνεις αυτό. Εν έτη 2000, πότε ήταν, 13, 14, 19. Το 11 ήρθανε, το 9 το κτηματολόγιο έγινε, εντάξει. Τι δεν έγινε. Ολοκληρωμένο. Τι έγινε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο καθένας δήλωσε ότι θέλει. Εντάξει, δεν είναι διασταυρωμένο. Είναι ακριβώς όπως είναι το... όπως είναι η φορολογία. Δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύει 100% αυτό. Γιατί ξέρω ότι χρησιμοποίησαν χάρτες από το Google. Ναι, ήρθανε το 2011. Ήρθε ο άλλος και σου λέει: έχετε κρίση. Ωραία. Δώστε μου να δω εδώ πέρα στα χωράφια σας. Πιανού είναι τι. Για να μπορέσω να πω. Να σου δώσω ρε φίλε. Να εκτίμησα, να σου πω ότι αυτό φταίει. Και εσύ είπες: δεν έχω. Και σου. Ξέρεις τι πρέπει να σου πούνε τότε, εκείνη την ώρα. Αλλά υπάρχουν δύο δρόμοι. Έπρεπε να σου πούνε. Πώς έλεγε ο τύπος, πώς το λένε, τη σύντρα 7, ο Τσουκαλάς. Εγώ με ανώμαλους δεν μιλάω. Έτσι, θα έπρεπε να. Εγώ με ανοργάνωτους δεν ασχολούμαι. Δεν κάνω. Δεν ασχολούμαι, φεύγω.
Άντε, αλλά για. Είπε το ακριβώς ανάποδο. Αυτούς θα τους δαγκώσω. Έτσι. Κατάλαβες γιατί είναι ηλίθιοι. Αυτό είπανε. Βασικά νομίζω το πρώτο πράγμα που ζήτησε η Τρόικα ήταν η χαρτογράφηση των δημοσίων υπαλλήλων. Για να είμαι ειλικρινής. Φαντάζομαι και αυτό το είχαν έτοιμο. Ούτε ξέραμε. Έτσι. Προφανώς ρε φίλε. Τότε γίνανε αυτά. Μα το κάθε... Τότε ξεκινήσαν να γίνονται. Η κάθε δημόσια υπηρεσία είχε δικό της, πώς το λένε, νούμερο. Το οποίο δεν το ήξερε η άλλη δημόσια Εννοείται. Υπηρεσία. Δεν υπήρχαν πουθενά. Τέλος πάντων. Διάλειμμα, δεν κάναμε και έτσι, πριν. Ναι. Να το πάμε διπλό. Θα επιστρέψουμε τελείως διαφορετικοί. Αυτά τα θέματα δεν κλείνουν δυστυχώς. Απλά νιώσαμε την ανάγκη να πιούμε ένα καφεδάκι εδώ, έτσι παρέα μαζί σας κιόλας που μας ακούτε, να τα πούμε. Παιδί μου, όλοι είχαν την άποψή τους. Ας το πούμε κι εμείς, ρε παιδί, ας πούμε κι εμείς κάτι διαφορετικό. Εντάξει. Όχι να επιρρύψουμε ευθύνες ο ένας στον άλλο κτλ. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το τι γίνεται από εδώ και πέρα, το τι γίνεται στην καθημερινότητά μας. Στο παρελθόν δεν μπορούμε. Πώς μπορούμε στην επόμενη τέτοια τραγωδία να γλιτώσουμε έστω και έναν άνθρωπο περισσότερο. Δηλαδή να γλιτώσουμε ανθρώπους. Γιατί μακάρι να μπορούσαμε να γλιτώσουμε τελείως την τραγωδία. Μακάρι. Με ένα κλικ να έσβηνε όλη η φωτιά. Μακάρι. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Μακάρι όμως την επόμενη φορά μην μείνουμε στους μακαρισμούς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί αυτό τώρα παίζει για κανένα εβδομάδα. Άμα μένουμε στους μακαρισμούς, κάνετε το σταυρό σας, πηγαίνετε και στην εκκλησία, κάνετε καμιά παράκληση. Παίζει για κανένα δεκαήμερο τώρα, μετά τα μπάνια του λαού και μετά τέλος. Μετά πάμε πολιτικό παιχνίδι πάλι. Τέλος. Πόλωση και τα λοιπά. Μετά προεκλογική περίοδος. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έπειτα από Παπαϊωάννου. Θα καθαρά, θα κάνουμε κουβεντούλα για μπασκετικό Άρη που έκλεισε και ο Πάοκ παίκτη. Θα τα πούμε. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ εδώ πέρα, κυρίως Άρη που ψιλοέκλεισε το ρόστερ του, αλλά και με ΠΑΟΚ να δούμε εκεί τι φτιάχνει. Επιστρέψαμε λοιπόν, 8 και 40 είναι, μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ για το τελευταίο αλληλούια της σεζόν. Μετά λέμε καλό καλοκαίρι και εις το επανειδήν. Μετά λέμε διευχών. Διευχών, πολύ καλό, πολύ καλό. Πολύ καλό. Λέμε πάρτε αντίδωρο και φύγετε. Αντίδωρο, φιλήστε το χέρι του παπά. Αφήστε και κανένα τάλιρο στο παγκάρι. Στο παγκάρι και τα λοιπά. Αφήστε κανένα τάλιρο όμως γιατί έχουμε σφίξει. Ναι. Πολύ άσχημα. Έχουν σφίξει. Διακοπές νομίζω... έρχονται και. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κόσμος που τα τελευταία χρόνια, είναι πολλά τα τελευταία χρόνια, έχει κόψει τις διακοπές. Ναι. Ναι. Και είναι τραγικό να συμβαίνει αυτό σε μια χώρα όπου οι διακοπές θα έπρεπε να είναι πάμφθινες, γιατί υπάρχει πλουραλισμός απίστευτος και θα έπρεπε να υπάρχει αυτό που λέμε και η δυνατότητα να οικονομήσεις και από αυτό. Έτσι, όταν στη Θεσσαλονίκη στα 50 και στα 100 χιλιόμετρα έχεις τόσες πολλές επιλογές για να πας να βρέξεις το κορμάκι σου, είναι τραγικό να πρέπει, μάλλον να μην έχεις την δυνατότητα να πας ένα πενθήμερο να περάσεις κάπου, να αλλάξεις, να κάνεις restart τα λαμπάκια σου. Ισχύει. Αυτό δείχνει πτώχευση. Είναι σημάδια πτώχευσης αυτά. Αυτά και πολλά άλλα. Λοιπόν. Και δεν έχεις εναλλακτικές επιλογές, έτσι. Θέλω να πω, δεν είναι ότι έχει ανθίσει ο χειμερινός τουρισμός. Ο εσωτερικός τουρισμός. Γενικότερα δηλαδή. Έχει μειωθεί η και δυνατότητα. Και δεν φαίνεται αυτό τόσο πολύ, γιατί έχουμε αύξηση τουρισμού, ο οποίος όμως είναι για τον Έλληνα επιχειρηματία είναι πολύ καλύτερα τα λεφτά, αλλά είναι τουρισμός χαμηλού budget. Εντάξει, δεν έρχονται εδώ πέρα λεφτάδες, εκτός από κάποια εξαίρεση νησιά, έτσι. Στη Χαλκιδική δεν έρχονται λεφτάδες. Εντάξει, όχι. Έρχονται μεσοαστοί από Βουλγαρίες, Βαλκάνια γενικότερα, Ρωσίες, Γερμανίες. Αυτά είναι. Αυτοί που ερχόντουσαν πάντα. Απλά πλέον έρχονται πολύ περισσότεροι. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ότι έρχονται πολύ περισσότεροι. Δεν είναι όμως ότι έρχονται λαοί που έρχονται και σκορπάνε λεφτά. Όχι, έρχονται λαοί οι οποίοι είναι σε μικρότερο ή ίσο. Καλύτερα από εμάς είναι. Φαίνεται ότι αφήνουν πολλά περισσότερα από ότι ο Έλληνας. Γιατί και οι τιμές είναι μεγαλύτερες. Για το δικό τους επίπεδο μπορεί όχι. Για εμάς όμως ναι. Όταν έρχεται ο Ρώσος και στα Sky. Θα σου πει κάποιος όταν έρχεται όμως ο Σέρβος και δεν στα Sky. Υπάρχει και η και άλλη. Τι στα Sky ρε φίλε, εδώ μου έχει τύχει να πούμε φάση να παίρνεις τηλέφωνο να ζητήσεις. Στα ελληνικά να μιλάς ρε φίλε, να παίρνεις τον άλλο να του πεις πόσο κάνει το δωμάτιο. Και σου λέει 80 ευρώ. Και βάζω
φίλο, το έχω ξαναπεί εδώ στον αέρα. Βάζω φίλο οικογενειακό, ο οποίος έχει ζήσει 10 χρόνια στη Γερμανία και παίρνει τηλέφωνο μιλώντας στα γερμανικά και του το δίνει 60, ρε φίλε. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή. Την ίδια μέρα. Ναι. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Εσχρό. Εσχρό. Δεν έχω να πω, δεν έχω να σχολιάσω κάτι και άλλο. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει. Εντάξει. Δεν θα του δώσει απόδειξη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Γιατί σε εμάς θα δώσει. Γιατί σε εμάς θα δώσει. Τι είναι αυτά που λες. Έχω δει ανθρώπους τώρα να βγάζουν πιστόλια να πούμε, για να μην δώσουν απόδειξη. Άστο τώρα. Τέλος πάντων. Έλα, μην το πάμε εκεί πάλι το θέμα. Γιατί λοιπόν, οι φετινές διακοπές πραγματικά προμηνύονται. Μας πονάνε. Μας πονάνε. Καταρχάς μας πονάνε γιατί δεν έχει καλό καιρό. Δεν έχει καλό καιρό. Κατά δεύτερον μας πονάνε γιατί... Γιατί πονάνε οι τσέπες μας. Έτσι. Λοιπόν, στο προκείμενο τώρα, μιλήσουμε και λίγο για... Είπαμε μπαλίτσα. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Θα μιλήσουμε για μπάσκετάρι. Για μπάσκετάρι, ο οποίος... Έχει και ψωμί. Ο οποίος Άρης. Γιατί έκλεισε Μποχορίδη, γι' αυτό έχει ψωμί. Έκλεισε Μποχορίδη, έχει ήδη πάρει... Δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια. Εντάξει, όχι. Βιντεάκι στο YouTube. Γιατί έχει ανακοινωθεί. Επίσημα, συμβόλαιο. Μια-δύο μέρες καθυστερούν πάντα στις ανακοινώσεις. Μάλιστα. Είναι και Σαββατοκύριακο τώρα. Λογικά θα ανακοινωθεί αύριο. Επίσημα. Α, λες γι' αυτό το λόγο να έγινε. Κάζω ότι αυτό είναι. Εγώ την προηγούμενη Κυριακή είχα εδώ και παρέα, μπασκετική παρέα, και τους είπα κάτι για τον Αγγέλου. Ο Αγγέλου φέτος, αυτό το καλοκαίρι, στα μεταγραφικά του Άρη και στη στελέχωση του Άρη, παίζει πόκερ. Έχει κάτι στο τραπέζι, έχει απέναντί του όλους τους ατζέντιδες και όλους τους παίκτες οι οποίοι είναι διαθέσιμοι, γιατί είναι συγκεκριμένοι παίκτες που ήταν διαθέσιμοι για τον Άρη, παίζει με ανοιχτά χαρτιά, ανοιχτά χαρτιά παίζει. Ο Μποχορίδης ήξερε ότι ο Άρης δεν έχει καλύτερη επιλογή στη θέση του για Έλληνα παίκτη. Δεν έχει κάνει mind games. Αυτό. Εγώ θεωρώ ότι. Κάνει mind games. Πολύ επικίνδυνο. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε βγει ανακοίνωση του Άρη που είπε δεν θα κάνουμε μεταγραφές. Βέβαια δεν είχε βγει ανακοίνωση που έκραζε το Φιόν ότι δεν. Ναι, δεν σέβεται. Και με το που. Και δύο μέρες μετά. Ναι, και με το που. Ανακοίνωνε το παίκτη. Που βγήκε αυτή η ανακοίνωση μετά ανακοινώθηκαν 5 παίκτες. Εγώ θεωρώ ότι το επικοινωνιακό έχει χρησιμοποιηθεί από την ΚΑΕ Άρης. Πρόσεξε τι θα πω. Άσχημα. Δηλαδή, τα βιντεάκια αυτά και τα λοιπά στο YouTube και έρχεται ο Τάδε, έρχεται ο Δίνα και ποιος έρχεται και θα μείνει ο αρχηγός, θα φύγει ο αρχηγός, δεν ξέρω εγώ τι. Τα βρίσκω λίγο kitsch εγώ προσωπικά. Είναι και λίγο ερασιτεχνικά. Οι ανακοινώσεις που λέγαμε πριν περί κάτι αποφθέγματα τη Τάδε. Μάγια Αγγέλου και τα λοιπά. Ναι, και εκείνα τα βρίσκω άκυρα για να βρίσκονται ως επίσημες ανακοινώσεις ενός οργανισμού ή ενός προπονητή και μιας ομάδας που έχει την ιστορία του Άρη. Εντάξει, δεν τις έβγαλε η ομάδα της γειτονιάς μου, ο Άρης έβγαλε αυτές τις ανακοινώσεις. Άρα τις θεωρώ όλες φάουλ επικοινωνιακά. Αλλά πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Αυτά τα φάουλ επικοινωνιακά βοήθησαν στον Αγγέλου να κερδίσει την παρτίδα. Γιατί για να κερδίσεις μια παρτίδα πόκερ πρέπει να μπλοφάρεις κιόλας. Για να κερδίσεις την δύσκολη παρτίδα που ξέρουν όλοι τα χαρτιά σου, πρέπει να πουλήσεις και τρέλα. Για να μπλοφάρεις πρέπει να δείξεις τρελός. Πρέπει να δείξεις ότι δεν θέλω καν ομάδα εγώ, ρε φίλε. Κατάλαβες τι να σου πω. Ο Αγγέλου το ήξερε. Και οι άνθρωποι του Άρη ξέρανε όταν βγάζαν αυτές τις ανακοινώσεις το πόσο τρέμανε. Να το πω σε εισαγωγικά τρέμαν, έτσι, στο να μην το παρεξηγήσετε. Σε περίπτωση που δεν έβγαινε η μπλόφα. Ο Μποχορίδης, ο κάθε Μποχορίδης να πει ότι έλα μωρέ φεύγω τώρα. Φεύγω, πάω να κλείσω ξέρω εγώ στη Λίμνο. Εντάξει, με περισσότερα λεφτά. Έμπλεξα τώρα να πούμε με τους άλλους που βγάζουν ανακοινώσεις και εκείνο και τ' άλλο. Γιατί να μπλέξω να σου πει. Έτσι, αλλά ήξερε τι παρτίδα έπαιξε. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ επικίνδυνο αυτό που έκανε. Έπαιξε πάρα πολύ. Πόνταρε πολλά, να το πω έτσι απλά. Και φίλε, την παρτίδα την κρίνεις όταν τελειώνει. Αυτή τη στιγμή ο Αγγέλου και ο Άρης φεύγει από την παρτίδα έχοντας ένα τίμιο ρόστερ με βάση αυτό που μπορούσε να κάνει. Γιατί δεν φταίει ο Αγγέλου και ο Γουλιέλμος για την κατάσταση που βρίσκεται έτσι. Ο μπασκετικός Άρης και για τις επιλογές που έχει.
Άρα, εγώ θεωρώ ότι έκανε το 101% που μπορούσε να κάνει. Είχε χι μάρκες, έφυγε με αυτά που, να το πω διαφορετικά, μπήκε στην. Συν. Στην. Στην μπήκε στο τραπέζι, ναι. Εντάξει, και έβγαλε και τσέπη και κάνα δύο ποτάκια. Ναι. Τύπου κράτησα τον Μποχορίδη, τύπου κράτησε έφερα τον Lucky Jones από τον ΠΑΟΚ, έπαιξε επικοινωνιακά έτσι, αυτό. Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Του τύπου ότι θα προσπαθήσω να παίξω και Ευρώπη. Έτσι. Γενικά, πόνταρε πολλά ο Αγγέλου και νομίζω ότι δικαιώνεται εκ του αποτελέσματος. Προσοχή, γιατί αν δεν έκλεινε ο Μποχορίδης και είχε μια πρόταση, για παράδειγμα, από την Ισπανία να πάει κάπου με 200 χιλιάρικα, έφευγε. Αν δεν έκλεινε ο Lucky Jones και επέλεγε να πάει κάπου αλλού με περισσότερα λεφτά, αν δεν έκλεινε ο Δίνα ή αν δεν είχε... Αν ο Φλιώνης είχε καλύτερη πρόταση ή αν δεν είχε προσωπικά θέματα και επιλογές να μείνει στον Άρη, αν ο Μποχορίδης δεν ήταν αριανός, να το πω έτσι απλά, αν ο Φλιώνης δεν πόνουσε την ομάδα ή την πόλη, γιατί είναι φοιτητής εδώ, αν ο Τάδε δεν ήθελε να έρθει, ξέρω εγώ, να τον προπονεί ο Αγγέλου, πολλά αν, έτσι, μαζεμένα. Ναι. Αλλά όλα αυτά τα αν θα μπορούσαν να έχουν και άσχημη κατάληξη. Τελικά είχαν όλα. Και αυτό είναι το φοβερό. Έναν-έναν τους τελείωσε ο Άγγελου. Τους τελείωσε γιατί έπαιζε με ανοιχτά χαρτιά και τους πουλούσε τρέλα και τους έλεγε: εμένα τα χαρτιά μου είναι σούπερ. Τα βλέπαν αυτοί. Αλλά τους πουλούσε τρέλα. Τους πουλούσε τρέλα. Δεν είναι αυτά που βλέπεις. Δεν είναι αυτά που βλέπεις. Εγώ έχω καλύτερα χαρτιά. Κατάλαβες. Και το σημαντικότερο είναι ότι ο Άρης έπρεπε να κλείσει πολύ νωρίς το ρόστερ. Ναι. Και το έκανε αυτό. Εξού και το κλείσε νωρίς. Ναι. Να το πούμε. Γιατί. Αλλιώς θα μειωνόταν δραματικά οι επιλογές. Γιατί οι παίκτες θα κλείναν αλλού. Έτσι. Απλά τα πράγματα. Ή γιατί οι παίκτες θα πηγαίνανε στη λογική του. Κοίταξε, δεν έχεις πολλές επιλογές. Εμένα έχεις. Εμένα έχεις ακριβώς. Σου βάλε και άλλα 5-10 χιλιάρικα στο συμβόλαιο. Γιατί... Κάνε και εκείνο, κάνε και το άλλο. Θα ξεκινήσει προετοιμασία χωρίς παίκτες. Έτσι. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή φτάνει σε ένα σημείο που εγώ θεωρώ ότι έχει ένα. Να το δούμε λίγο το ρόστερ του Άρη. Έχουμε κάπου... Τώρα όλο μαζί δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε. Έστω και πρόχειρα. Εννοώ με την έννοια ότι στον Άσο π.χ. Έτσι, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Φλιώνης. Κάτσε τώρα να δούμε ποια ανακοινώθηκαν για να το έχουμε μπροστά μας, γιατί νομίζω ότι δεν παίζει το site να έχει το ρόστερ το συνολικό. Όχι. Εντάξει, ακόμα τον... πες τον να έχει. Ακόμα τον... Το Ζάρα. Το Μούρτο. Λοιπόν, κοίταξε, ο Άρης τον κράτησε. Να τις πάρουμε μία-μία τις μεταγραφές για να δούμε και τι έχει. Κάτσε, γιατί με έπιασες και... Λοιπόν, κράτησε καταρχάς τον Φλιώνη, που είπες. Ο οποίος τα τελευταία χρόνια βοηθάει... Δεν είναι ο παίκτης που θα αλλάξει όλη τη λογική του Άρη. Όχι, αλλά είναι αυξανόμενη χρήσιμη δύναμη. Είναι μια χρήσιμη επιλογή για τη θέση του Άσου. Τον έμπειρο Βεργίνη, για Πόιγκα, έτσι, ο οποίος γενικά είναι ένα παιδί δουλευταράς, εντάξει, είναι πλέον στα 31 πόσο είναι, 32. Το ξέρουμε, είναι στάνταρ, ξέρεις ναι, τι να περιμένεις. Ναι, μεταξύ μας τώρα δεν περιμένει πολλά. Όχι, αλλά περιμένει τα στάνταρ, το στάνταρ 5-6 που δίνει ο Βεργίνη σε κάθε μάτς. Μπράβο. Αλλά αυτό. Να το πω χωρίς να θέλω να συγκρίνω τους διαφορετές. Από τον Μπουλιανίτη, ας πούμε, πέρυσι, ο οποίος είχε απειρία. Έτσι. Εδώ έχεις. Εδώ φέρνεις ένα διπλό. Πολλά χρόνια έτσι. Έχει περάσει από πολλά. Και από ομάδες. Και δύσκολα. Πολλές, ναι. Και εύκολα έχει περάσει και από τον Άρη. Το οποίο είναι και αυτό σημαντικό, να έχεις μια εμπειρία. Ο Άρης έκανε κάτι που δεν κάνουν συνήθως πολλές ελληνικές ομάδες. Και δύο Άρες. Κράτησε Αμερικανό. Κράτησε τον Μπέλ. Μου είναι ο διάστατος παίκτης. Έχει αρκετά προβλήματα στην άμυνα, αλλά έχει ένα καλό ποσοστό στο τρίποντο. Γενικότερα ένα παίκτης, ναι, ο οποίος θα βοηθήσει στο σκοράρισμα. Τώρα, όλοι οι παίκτες, και το λέω αυτό για να μην φανεί το λέω σε έναν-έναν, δεν έχουν αυτό που λέμε consistency, ρε παιδί μου. Δεν έχουν συνέπεια σε αυτό που κάνουν. Δηλαδή, λες ότι ο Μπέλ, ας πούμε, είναι καλός σουτέρ. Ναι, μεταξύ μας τώρα δεν θα βάζει 4 τρίποντα κάθε μάτσο. Υπάρχουν όμως κάποια μάτσα που θα βάλει 4 τρίποντα. Άμα βάζει 4 κάθε μάτσο, δεν θα πέσει στον Άρη και δεν θα είχε αυτό το budget. Δεν θα είχε αυτό το χασέ.
Πήρε το Σλαφτσάκι ο Άρης, ο οποίος είναι ο αντιμούρτος. Μάλιστα. Έτσι, είναι ίδιο στυλ παίκτη. Εντάξει, τριάρι μπορεί να ανεβοκατεύει ανάλογα τον αντίπαλο. Ο οποίος είναι και Θεσσαλονικός. Ναι, έτσι. Δεν το ήξερα αυτό. Ο Σλαφτσάκης. Okay. Πήρε τον Νταλό από τον, τον Πανιόνιο, νομίζω. Ο οποίος επίσης είναι τριάρι. Ένα παιδί το οποίο πρόσκειται τώρα. Είναι, έχει σώμα τριαριού. Αλλά επειδή τον έψαξα, η αλήθεια είναι ότι δεν τον θυμόμουν πέρυσι στην περσινή του θητεία. Απλά κλείνοντας τον Άρη, μου κίνησε την περιέργεια, ρε παιδί μου, να τον δω. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κατά βάση δημιουργός είναι. Αλλά είναι δημιουργός από το 3. Ας το πω έτσι απλά. Περίπτωση του τύπου παίκτης προπονητή. Έτσι. Δεν είναι παίκτης που θα βγει μπροστά με νούμερα κτλ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει αυτό. Ένας παίκτης προπονητή είναι ο Lucky Jones. Καθαρό τριάρι. Ο οποίος, να τα λέμε όλα, και στον ΠΑΟΚ και στον Προμηθέα δεν είχε ρόλο πρωταγωνιστή. Όχι. Ήταν όμως ο παίκτης πασπαρτού. Παίκτης που μπορεί κατά συνθήκη να παίξει και στο 4, να παίξει και στο 2, να μαρκάρει στο 2-3-4. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Αγγέλο αυτή τη στιγμή είναι να επιλέξει παίκτες που είναι παίκτες ομάδας. Παίκτες δηλαδή που θα παίξουν για όλη τη χρονιά. Δεν θα παίξουν για την πάρτη τους, για τα νούμερα. Σε ένα μάτς, ξέρω εγώ, με τον Παναθηναϊκό θα κάνουν παπάδες και θα δώσουν το 100% και σε ένα άλλο μάτς θα πάνε στο 20%. Έτσι. Lucky Jones λοιπόν. Άρα, στο Νάσο, Φλιώνης Βεργίνης. Στο 2, ο Μπελ. Υπάρχει κάποιος άλλος. Και Μποχωρίδης στο Άσο 2. Και Μποχωρίδης, σωστό. Έτσι, γιατί... Μια τετράδα... Για μένα διάρρη είναι ο Μποχωρίδης. Αλλά ναι. Είναι από τα λεγόμενα 1,5. Εντάξει, ναι, όπως και ο Αθηναίος αντίστοιχα. Μπορεί να κατεβάσει. Ούτε πόγκαρ είναι, ναι. Ούτε σούτιγκαρ. Μπορεί να κατεβάσει. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Ναι. Άρα έχει μια τετράδα η οποία είναι... Εγώ και τον Νταλό βάζω εκεί. Νταλό... Στο 3 έχει τον Lucky Jones με τον Σλαφτσάκι που μπορούν να πάνε και στο 4 θεωρητικά. Έτσι. Και στους ψηλούς ο Άρης πήρε τον Μαγκή και τον Κάιζερ. Και τον Κάιζερ. Δύο παίκτες οι οποίοι είναι παίκτες ομάδας. Τι σημαίνει αυτό? Είναι καλή αμυντική, αλλά επιθετικά δεν είναι αυτόφωτη. Να το πω έτσι κάποιος ποιητικά. Θα κολλήσουν σε κάποιο σύστημα, κάποιο pick and roll. Να στο πω διαφορετικά. Δεν είναι παίκτης που θα πάρει την μπάλα και θα κάνει το τάγκ. Το πώς θα πλάτη τον αντίπαλο, ούτε είναι παίκτης ο οποίος θα σουτάρει από τα 4-5 μέτρα. Όχι. Είναι παίκτης ο οποίος θα του βγει το σύστημα της ομάδας και θα παίξει ένα pick and roll, θα πάρει την μπάλα ψηλά, θα πάρει ένα επιθετικό rebound να κάνει ένα follow κτλ. Παρ' όλα αυτά αμυντικά και οι δύο έχουν καλά νούμερα. Έχουν πολύ καλά νούμερα. Απλά για όλοι αυτοί οι παίκτες που πήρε ο Άρης, φτηνοί Αμερικανοί να το πω έτσι απλά, οι οποίοι όμως είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι δοκιμασμένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρουν δηλαδή και οι ίδιοι τι θα περιμένουν και είναι δοκιμασμένοι στο περσινό ελληνικό πρωτάθλημα που το είπαμε πολλές φορές όλη χρονιά. Ότι άλλαξε. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το στυλ του. Ακριβώς. Έτσι. Όλοι αυτοί έρχονται και με τη λογική να δοκιμαστούν σε ομάδα που παίζει 2 παιχνίδια την εβδομάδα. Και σε ομάδα η οποία έχει πίεση. Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Και σε ομάδα η οποία και έχει, σε ομάδα που έχει πίεση. Αλλά ταυτόχρονα έχει και φανέλα για να ανεβάσει επίπεδο, ναι, παίκτης. Γιατί έτσι τον Μαγκή, ο οποίος είναι πόσο, 30-31, δεν θυμάμαι, δεν είναι μικρός πάντως, όταν φέτος θα πάρει ένα χι ποσό. Του χρόνου. 30-40 χιλιάρικα. Του χρόνου θα πάρει 100. Αυτοί οι Αμερικανοί. Αν καταφέρει να παίξει σε μια ομάδα που προβάλλεται και να διακριθεί, εύκολα, να παίξει και στην Ευρώπη, δηλαδή να παίξει όχι 20 μάτς, να παίξει 40 μάτς, 45 μάτς, κάλλιστα να τον δει μια ομάδα από τη Γερμανία, μια ομάδα από τη Β' Ιταλίας, μια ομάδα από τη Γαλλία, έτσι, που δεν δίνουν 40, μια ομάδα από την Τουρκία που δεν δίνουν 40 και 30, δίνουν 100. 150. Εντάξει. Ναι. Αλλάζει επίπεδο παίκτης. Καταλαβες. Και το κάνουν αυτό πολλοί Αμερικανοί. Στους ψηλούς, πέρα από Μαγκή και... Θα πάρει. Θα πάρει σίγουρα και τεσσάρι. Κλασικό τεσσάρι. Ακούγεται ο Λένζελ Σμιθ. Οι επιλογές είναι περιορισμένες. Όλοι οι παίκτες. Μα, ο Αγγέλου του είπε από την αρχή. Έχουμε μιλήσει με όλους τους παίκτες. Πριν τη λίστα. Πώς είναι οι παίκτες, 60. Δεν είναι περιορισμένοι, δεν είναι πολύ. Τόσοι. 60, 50. Από αυτούς τους 10 τους εξαιρείς, γιατί είναι παίκτες οι οποίοι δεν μένουν καν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι. Έτσι. Δεν πάει να πας να κάνεις τώρα στο Μούντι πρόταση. Sorry. Έτσι. Μίλησε με όλους. Έκανε διερευνητικές επαφές με όλους. Αλλά θεωρώ ότι σε κάποια σημεία επέλεξε
στις πρώτες του, δηλαδή στη λίστα του, ας πούμε, την πρώτη του επιλογή πήρε. Και αυτό είναι κατόρθωμα. Είναι κατόρθωμα γιατί το κάνεις νωρίς και γιατί το κάνεις κάτω από πίεση. Το να κρατάς δηλαδή τον Ποχορίδη είναι κατόρθωμα. Το να παίρνεις τον Lucky Jones είναι κατόρθωμα. Έτσι, ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι μπάσκετ θα παίξει ο Άρης. Δεν ξέρω αν θα είναι ελκυστικό. Αν θα μπορέσει να κάνει κάποια επιτυχία ή οτιδήποτε, που επιτυχία για μένα με αυτό το ρόστερ θα είναι να μπει στην πρώτη εξάδα. Θα είναι τρομακτική επιτυχία. Τρομακτική. Θα τα ακούσει κάποιος και θα λέει ναι, εσύ για να βγούμε και στο Λευκό Πύργο. Θα είναι μεγάλη επιτυχία, παιδιά. Αν δείτε τι μεταγραφές και τι ρόστερ έχουν. Ένατος κατέληξε. Ναι, αν βάλεις Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Αν βάλεις ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Προμηθέα. Που είναι δυνατός. Έχουν πολύ καλύτερες επιλογές σε Αμερικανούς. Αν βάλεις και Λαύριο μέσα, καληνύχτα. Είναι ήδη 6 ομάδες. Εγώ θεωρώ ότι στόχος του Άρη θα πρέπει να είναι να παίξει στην Ευρώπη. Πρόσεξε που έφτασε ο Άρης, έτσι. Να λέει παίζω Ευρώπη. Ναι, γιατί όταν παίζεις προγραμματικά, αναγκαστικά, αυτός είναι ο στόχος σου. Πρέπει να παίξει στην Ευρώπη και νομίζω ότι και ο Αγγέλη το ήθελε αυτό, έτσι, για να είναι ελκυστικός και για την επόμενη σεζόν. Και ένα χρόνο μετά, αν βγει η χρονιά, όπως έχει πολύ νοπές τις μνήμες του Αριανός από μπανς. Το έλεγα με φίλο μου, το έλεγα με φίλο μου Αριανό χθες και του έλεγα τα τελευταία 20 χρόνια ο Άρης έχει τουλάχιστον 4-5 φορές όπου είχε πτώχευση και πήγαινε με ομάδες ειδικών συνθήκων. Είναι τρομακτικό αυτό. Ανά 4 χρόνια, ρε φίλε. Ανά 4 χρόνια έρχεται και σου λέει ότι φέτος, παιδιά, το budget είναι περιορισμένο. Πρέπει να κάνουμε διακανονισμούς κτλ. Επιλογές από εδώ. Τέλος, φτηνοί παίκτες να βγει σεζόν. Έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον 4-5 φορές. Έτσι. Γίνεται την επόμενη σεζόν μια ψιλοκαλή ομάδα φτηνή με καλές επιλογές. Την Τρίτη. Ξοδεύουν τα πρωταθλήμα, πάμε για πρωτάθλημα double και διπυρωτικό κτλ. Και μετά ξανά το ίδιο. Και μετά ξανά. Πριν ακόμα δηλαδή μπορέσεις να ξεχρεώσεις την τετραετία, έρχεται η χρονιά που σε χρεώνει τα ίδια και περισσότερα. Καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Τι μπάσκετ πιστεύεις θα παίξει ο Άρης, για να το γυρίσουμε από τα οικονομικά στα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί όλοι αυτοί οι παίκτες δεν είναι δοκιμασμένοι οι περισσότεροι. Για τους Αμερικανούς αναφέρομαι. Ναι. Στα δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Μόνο ο Lucky Jones ήταν πέρυσι που έπαιζε. Έπαιξε 50 κάτι παιχνίδια. Θα παίξει καλό μπάσκετ. Τι στυλ μπάσκετ πιστεύεις. Αυτό που έπαιζε και ο Γιαννάκης πέρυσι, που δεν του βγήκε λόγω άλλων προβλημάτων. Αυτό που έπαιξε και ο Αγγέλου τα τελευταία. Άμυνα. Ναι. Χαμηλό σκορ και τα λοιπά. Αναγκαστικά. Πάθος στην ομάδα. Ναι, αυτό, αυτό. Θα κοιτάξει να πάρει κάποιες νίκες οι οποίες θα είναι ξεαγχωτικές για περιπέτειες και τα λοιπά. Γιατί να θυμίσουμε ότι πέρυσι είχε ήδη πέσει μια ομάδα. Είχε διαλυθεί πρακτικά μια ομάδα, επειδή κατέβαινε με 6 παίκτες. Και χωρίς 4 και 5. Τα τρίκαλα. Έτσι, ουσιαστικά μετά ήταν 4 ομάδες οι οποίες παλέψανε για να πέσει ένας. Και τελικά αυτός ο ένας που έπεσε αυτοκτόνησε. Ακούστηκαν πολλά. Έτσι. Αυτά έτσι για τον μπασκετικό Άρη. Νομίζω ότι θα πρέπει ο κόσμος να στηρίξει. Αυτό ήταν κάτι που είπα και εγώ χτες. Γιατί καλώς ή κακώς την επικαιρότητα της εβδομάδας την έχει μονοπολίσει ο Άρης με τις μεταγραφικές κινήσεις. Καλά, αυτό συνέβη γιατί. Το οποίο συνέβη λόγω του μπαν. Έτσι. Λόγω του ότι έπρεπε να κινηθεί να γρήγορα. Και θεωρώ ότι τώρα που έκλεισε αυτό που λέμε, και άμα κλείσει και ο τότε Σάρι που λες, μετά θα μπορεί να κάνει προσθήκες έξυπνες. Εφόσον προκύψουν. Ναι. Έτσι, από Έλληνες παίκτες που μπορεί να ξεμείνουν. Από μεγάλες ομάδες εννοείς, φυσικά. Ναι. 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 Από Αμερικανούς που. Ποτέ που δεν θα βρουν το συμβόλαιο. Που δεν θα κάνει και μια αλλαγή. Το θέμα είναι, ο Άρης αυτή τη στιγμή ήθελε να έχει ένα ρόστερ για να μπορεί να πάει την επόμενη σεζόν. Να κινηθεί άνετος. Έτσι είναι. Έτσι. Κινείται άνετος. Γιατί τέλος Ιουλίου, με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα ξεκινούν τέλος Αυγούστου. Έχει 8 επαγγελματίες. Έχει 8 επαγγελματίες στο ρόστερ. Έχει ένα βασικό rotation που μπορεί να στηριχθεί για να παίξει. Θα είναι δύσκολο να παίξει Ελλάδα-Ευρώπη. Αντικειμενικά θες μεγαλύτερο rotation και πολλούς περισσότερους παίκτες. Δηλαδή θες 11 παίκτες, ας πούμε.
Για να πας. Εδώ είναι που πρέπει ο κόσμος της ομάδας να στηρίξει την όποια προσπάθεια. Τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Με εισιτήρια. Ο Αγγέλου έκανε ό,τι μπορούσε. Είναι αυτό που είπα στην αρχή. Βασίλη Χορηγόρας, μην ξεχάσουμε. Ο Αγγέλου έκανε ό,τι μπορούσε. Μάζεψε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Πήρε παίκτες που ήθελε σε χαρακτηριστικά. Και νομίζω τα δύσκολα έρχονται από εδώ και στο εξής. Πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι και θα μιλήσουμε για τα δύσκολα. Λοιπόν, τα δύσκολα ποια είναι για τον μπασχετικό Άρη. Είναι ότι έχει έναν άνθρωπο ο οποίος τρέχει την ομάδα, ο οποίος δεν έχει πει, δεν έχει συστηθεί. Μιλάς για τον κύριο Γουλιέλμο. Ναι. Μη λέμε τώρα ψέματα. Δεν υπάρχει εταιρεία που χρωστάει και να απαιτεί οποιοδήποτε να βγει και να πει τι χρωστάει και πού χρωστάει. Αυτά που διαβάζω δηλαδή του τύπου να βγει ο Γουλιέλμος να πει πόσα χρωστάει για να ξέρει ο λαός. Τι λέτε ρε παιδιά, αυτά δεν λέγονται. Αυτά δεν λέγονται. Λες μόνο χρωστάμε, μιλάμε... βοηθήστε. Ναι, δεν μιλάμε για ένα πιστωτή. Μιλάμε τώρα για πολλούς. Δεν είναι δυνατόν να ξέρουν όλοι το μέγεθος των... δηλαδή είναι απόφαση και τακτική το τι θα βγάλεις προς τα έξω. Μπορεί να σε συμφέρει να ακούγεται ότι χρωστάς πολλά. Μπορεί να σε συμφέρει να ακούγεται ότι χρωστάς λίγα. Δεν ξέρω. Αυτά είναι αποφάσεις οι οποίες παίρνει αυτός που έχει το όνομά του στα χρέη. Παρόλα και αυτός που έχει αποφασίσει να τα κόψει στα χρέη. Τώρα, δεν ξέρω τι προσπάθειες γίνανε, αλλά ο κύριος Γουλιέλμος ήρθε στον Άρη με τη λογική ότι θα αναλάβει έχοντας από πίσω του επιχειρηματίες και χορηγούς οι οποίοι θα καλύψουν, θα πληρώσουν χρέη. Κοίταξε, έτσι. Για να έρθουν, πάντως συγγνώμη που θα το πω, για να έρθουν 5 παίκτες ή 6 όσοι ήρθαν. Δόθηκαν κάποια χρήματα. Προφανώς δόθηκαν προκαταβολές. Ναι, αλλά κάτσε, περίμενε. Όταν έχεις ένα μπάτζετ 350 και 400 χιλιάρικα και το τηλεοπτικό σου είναι 250. Εντάξει, δίνεις προκαταβολές, θα τα πάρεις. Δεν είναι κάτι. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω όμως ότι δόθηκαν προκαταβολές. Ναι, οι προκαταβολές που δόθηκαν όμως είναι, να το πω και διαφορετικά, από το μία τσέπη θα μπει, από την άλλη θα βγει. Έναντι. Δεν είναι ότι τα χάρισε κάποιος. Όχι, δεν είπα ότι τα χάρισε. Το λέω όσον αφορά την. Επίσης, οι προκαταβολές που δόθηκαν δεν έφερε το LeBron James. Προφανώς. Για να του δώσει προκαταβολή ενός εκατομμυρίου. Προφανώς. Εντάξει. Οι προκαταβολές που δόθηκαν είναι. Μπορεί να δοθήκαν, ξέρω εγώ, και 50 χιλιάρικα στο σύνολο. Α, δοθήκανε, οκ. Τον Άρη όμως αναλαμβάνει κάποιος. Δεν αναλαμβάνει τον Αστέρα Μαγούλας, που και εκεί προκαταβολές χρειάζονται. Έστω παντού. Και σε σουβλάκια. Εντάξει. Έλα να παίξει το σουκερνά το σουβλάκι μετά το μάτς. Δεν γίνεται, φίλε. Δεν γίνεται να λέμε τώρα και αυτονόητα πράγματα. Όχι, δεν λέω αυτονόητα. Λέω ότι πρέπει ο κύριος Γουλιέλμος, εάν και εφόσον θέλει να έχει. Δεν πρέπει να βγει και να πει, ζητώντας διαρκείας. Τη βοήθεια, ναι. Αυτό πρέπει να ζητήσει τη βοήθεια του κόσμου. Γιατί φέτος είναι μια περίεργη χρονιά. Φέτος ο Αριανός ακόμα δεν έχει δείξει την έμπειρα της στήριξής του στο ποδόσφαιρο. Που είναι λαοφιλέστερο άθλημα. Που είναι ένα άθλημα το οποίο του έλειψε. Που επιστρέφει μετά από 4 που χρόνια. Που έχει πολλά ντέρμπι. Που υπάρχει. Είναι αλλιώς να παίζεις Άρης Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Και αλλιώς να παίζεις Άρης Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Όπου ξέρεις ότι στα 10 μάτς το πιθανότερο να χάσεις και τα 10. Που, που υπάρχουν Latin ποδοσφαιριστές, έτσι, που Latin προπονητής. Ναι, που λες, θα δω κάτι διαφορετικό, θα δω μπάλα για κάτω, πονέσω τα όχι, ματάκια όχι, μου και μπάλα με τα πόδια, όχι στον αέρα. Καλά, και εκεί όλοι, μικρό καλά θες κρατήσουν. Προφανώς, απλά αυτό ακριβώς. Δεν θα πρέπει όμως να γίνει μια συνέντευξη ή τέλος πάντων κάτι, μια τοποθέτηση, όπου θα αναφέρει ποιο είναι το πλάνο της ομάδας. Της χρονιάς, γενικότερα. Άμεσο, μακροπρόθεσμο. Τι θα κάνουμε με τα μπαν, με το ένα, με το τι άλλο. Τι έγινε, με ποιους τα βρήκες, με ποιους δεν τα βρήκες. Εδώ θέλουμε να βοηθήσεις, φίλα, θέλει, ας πούμε, με την αγορά διαρκείας και τα λοιπά. Έχουμε και μια μπουτίκια, έχει τα προϊόντα και τα λοιπά και από εκεί. Δεν βγαίνουν, ρε φίλε, δεν βγαίνουν, δυστυχώς δεν βγαίνουν. Δεν θα βγουν πολλά. Όταν δεν έχεις marketing και δεν έχεις και προϊόν να πουλήσεις, δεν πουλάει αυτό το πράγμα. Αυτό το παραμύθι, καταρχάς, ότι οι ομάδες εδώ πέρα όλες είναι μπάσκετ... γωνία μαγαζιά, γωνία μαγαζί είναι Juventus. Έτσι. Που πούλησε 200.000 φανέλες σε μία μέρα. 500.000. 500, πώς πούλησε. Γωνία μαγαζί, ο Άρης, ο Πάο, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός βάζω μέσα, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Γιατί και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μέσα μπαίνουν. Μέσα μπαίνουν. Βάζει ο άλλος εκατομμύρια ευρώ, τα πετάει σε πάτο χώρο. Τα πετάει σε γιατί γουστάρει να τα πετάξει. Ναι, γιατί γουστάρει να έχει τον Νίκ Καλάθης στο πόνικα. Ναι, έτσι φίλε. Εντάξει, αλλά έχει και από πίσω και τα. Μην τρελαθώ την γωνία μαγαζί. Και τα πλοία και τα πετρέλαια. Ναι, αλλά με και 15.000 διαρκείας να έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν βγαίνουν τα λεφτά που παίρνει ο Καλάθης, φίλε. Όχι. Δεν είναι γωνία μαγαζί, λοιπόν. Όχι. Άρα δεν είναι μαγαζί γωνία ούτε ο Άρης. Όχι, προφανώς. Που μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Προφανώς και δεν είναι.
Και να το πω και διαφορετικά, πριν είπες για το marketing, ποιο marketing? Τα βίντεο που βγαίνουν είναι στην καλύτερη ερασιτεχνικά, αλλά και ο ερασιτέχνης βάζει λίγο από την τέχνη του μέσα, ρε παιδί μου. Δεν επιτρέπεται, συγγνώμη θα το πω τώρα αυτό, δεν επιτρέπεται ο Κοτζάμ Καεάρης. Εντάξει, άστο αυτό. Να βγάζει τέτοια αυτό, βίντεο άστο. Το marketing στο είναι επίσημο κανάλι. Λούσα πλέον. Έτσι, εδώ σου λέει ο άλλος δεν θα είχαμε παίκτες. Πάλι καλά που αποκτήσαμε ένα roster normal. Έτσι. Για μένα το μεγάλο. Μην γελάς καθόλου. Το μεγάλο πρόβλημα του Άρη είναι το τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Γιατί ξέρεις τι μου φαίνεται. Ότι θα τη βγάλει άλλη μια χρονιά ο Αριανός με τον Αγγέλου, θα βγάλει και μια δεύτερη και μετά θα ονειρεύεται πάλι. Ξέρεις τι θα ονειρεύεται. Πώς ονειρευόταν κάνει την ομάδα πάλι πρώτη Παναγιώτη. Με τον Γιαννάκη. Θα ονειρεύεται πάλι κάτι David Blatt και δεν ξέρω εγώ τι παικταράδες και Ευρωλίγκες. Αυτά θα ονειρεύεται για κανένα τρίμηνο. Ρένο Χαραλαμπίδη. Γιατί μετά. Ρένο Χαραλαμπίδη εννοείς. Ποιο Χαραλαμπίδη. Το David Blatt. Α, ναι. Το σωστό, 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 ναι. Είναι, μοιάζει πάρα πολύ με τον ηθοποιό. Η αλήθεια είναι ότι όντως δεν υπάρχει μέτρο. Δηλαδή δεν μπορεί από τη μία να ξεκινάει η χρονιά και να λες... Ο Αριανός περιμένει μπασκετικά να μάθει το πλάνο της επόμενης πενταετίας. Ναι. Και αυτό το πλάνο δεν θα είναι πρωταθλήματα και αυτά, ούτε οικονομικό πλάνο. Φιλοσοφία ομάδας θα θέλει να μάθει. Όπου φτωχός και η μοίρα του θα σου πει κάποιος. Εδώ δεν έχουμε λεφτά. Άμα δεν έχετε λεφτά κύριε Γουλιέλ μου και έχετε μόνο για προκαταβολές παικτών ενός budget 350.000 ευρώ, τότε... Δηλώστε το. Ας το δηλώσει ο ίδιος. Δηλώστε το. Να ζητήσει βοήθεια, άμα δεν μπορεί να έρθει κάποιος άλλος να αναλάβει. Γιατί. Ακριβώς. Θα το πω. Εγώ είμαι αυστηρός με όλους. Έτσι. Άνθρωποι που έρχονται ως διαχειριστές θα έχουν 10 φορές μεγαλύτερη κριτική από μένα από ότι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται και βάζει λεφτά έτσι. Θα έχει μεγαλύτερη κριτική από μένα διαχειριστής γιατί πολύ απλά έρχεται και κάνει και τη λεζάντα του. Έτσι. Αν αναλάβω εγώ ένα μαγαζί το οποίο δεν μπορώ να το τρέξω να το μόνος αγοράσω. Μου. Τι, δεν κατάλαβα. Τι, φιλότιμο έχω. Οκ, okay, καλό παιδί. Να μου χτυπήσετε την πλάτη, να μου πείτε μπράβο, είσαι μεγάλο Αργανό, είσαι μεγάλο Παοκτή, είσαι μεγάλο δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει. Αλλά δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν μπορεί. Μικραίνει την ομάδα. Και μακροπρόθεσμα μικραίνει ακόμα περισσότερο. Αν δεν μπορεί να καλύψει χρέη. Ω τι ανέλαβε τον Άρη, δεν μπορεί να καλύψει χρέη. Ο Σωτήρας. Οκ. Okay. Μόλι σώθηκε η ομάδα, δώστε στον επόμενο. Διαφωνείς. Αν είσαι διαχειριστής, φυσικά και πρέπει να τη δώσεις. Τα ίδια λέει, δεν έκανε ο Άρης στο ποδόσφαιρο. Που είχε να κάνει μια δεκαετία με διαχειριστές και στο τέλος χρωστούσε περισσότερα από ό,τι χρωστούσε όταν είχε πέσει την προηγούμενη φορά. Που είχε ιδιοκτήτη. Ό,τι γίνεται στο μπάσκετ κάθε 4-5 χρόνια, στο ποδόσφαιρο γίνεται κάθε 8-10 χρόνια. Πρέπει επιτέλους. Μήπως θα πρέπει να γίνει. Έτσι. Μια κάτι να κάνετε εσείς οι Αριανοί εκεί πέρα. Κριτική λέγεται. Έτσι. Κριτική. Ναι. Λέγεται όχι μην αρρωστημένη είστε, αντιπολίτευση. Να μην είστε τόσο ευκολόπιστοι. Λέγεται όχι αρρωστημένη αντιπολίτευση, ούτε αρρωστημένη προσωπολατρία. Λέγεται κριτική. Λογική. Εντάξει. Τι κάνεις, ποιος είσαι, οκ. Okay. Να βγει ο κ. Βουλέμος να πει ότι εγώ αυτό είναι το μπάτζετ που μπορώ να υποστηρίξω τον Άρη. Μπορώ να υποστηρίξω ένα μπάτζετ μέχρι 500.000 ευρώ. Ώστε να ξέρει ο Γιάννος, όσο υπάρχει ο Γουλιέλμος εκεί πέρα επάνω, αυτό θα είναι το budget. Τέλος. Γιατί αν. Τώρα έπιασα το Γουλιέλμο, αλλά αυτό είναι. Τι να κάνουμε. Γιατί αν μια χρονιά ο Γουλιέλμος κάνει ένα budget 2 εκατομμυρίων. Κάτσε ρε φίλε, πού πας. Θα πρέπει κάποιος να του πει κάτσε ρε φίλε. Εσύ μας είπες 500.000 και μπορείς. Έτσι. Αντίστοιχη είναι η περίπτωση Λάσκαρη. Ναι, μα εκεί το πάω. Εκεί το πάω. θα έρθει και να του πει πού τα βρήκες αυτά τα παραπάνω λεφτά. Μήπως θα χρεώσει την ομάδα. Ε? Γιατί αν τα βρήκες από ένα χορηγό, άγαλμα να σε κάνουμε. Που βρήκες τέτοια χορηγάρα. Αν πέσανε από τον ουρανό και τα βάλεις στον Άρη, θα σε κάνουμε όχι άγαλμα. Ανδριάντα. Πύργο θα σε κάνουμε, ολόκληρο. Πυργοδέα. Θα σε σηκώσουμε στα χέρια που λέει. Καταλαβαίνεις. Αλλά δεν θα πρέπει να πούνε να υποθούν τέτοια πράγματα. Σίγουρα. Όχι με νούμερα. Σίγουρα. Τα νούμερα τώρα είναι καφενιακά. Τα λέμε εδώ πέρα στα ραδιόφωνα. Καφενιακά είναι τα νούμερα. Να βγει και να πει ότι εγώ μπορώ να υποστηρίξω αυτό. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ομάδες έναν Άρη ο οποίος θα διεκδικεί ναι. Να σπάσει ξέρω εγώ, το κατεστημένο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αυτονόητα πράγματα, αλλά πρέπει να υποθούν. Πρέπει να υποθούν.
Ο λαός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ειδικά στον Άρη, και αυτό είναι η μεγάλη διαφορά με το δίπλα, με το σύμπολο. Με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια κάποια συνέντευξη απολογιστική, συνέντευξη στόχων, συνέντευξη που να βγει κάποιος ιδιοκτήτης και λοιπά, για να πει ρε παιδιά. Γιατί δεν είπε κανένας στο Λάσκαρη τη χρονιά που έκανε χρέη, τα πρόπερση μάλλον, έτσι, γιατί πρόπερση γίνανε τα πολλά χρέη. Ναι, η χρονιά με τις κακές επιλογές. Ναι, με Ντραγκίσεβιτς. Με... Και με ένα μπάτζετ το οποίο ήταν πολύ μεγάλο για τα έσοδα τα οποία έχει ο Άρης. Δεν του είπε κανένα τι κάνει εδώ πέρα. Ξέρετε τι λέγανε όλοι. Έχει λεφτά. Έχει λεφτά. Είναι λεφτάς. Α, οκ, okay, είναι λεφτάς. 6 μήνες δεν είχε πληρώσει τους παίκτες. Πώς είχε λεφτά. Είχε, λέει, δικαστήριο. Δεν μπορούσε να βρει τα λεφτά. Αυτό άμα θέλουμε να πιστεύω. Να σας πω, μεταξύ μας τώρα. Οι λεφτάδες, όσα προβλήματα και να έχουν, έχουν και φίλους λεφτάδες. Και οι φίλοι λεφτάδες, επειδή ξέρουν ότι τα φιλαράκια τους έχουν λεφτά, τους δίνουν. Εντάξει, αν ο Στάθης έχει λεφτά, πολλά. Θα έχει και ο Μιχάλης. Έτσι, και ο φίλος του Μιχάλης είναι και αυτός λεφτάς. Αν ο Στάθης κάποια στιγμή δεν έχει, ο Μιχάλης θα του δώσει. Μπράβο, θα του δώσει γιατί ξέρει γιατί ότι είναι ξέρει κάτι προσωρινό. Ναι. Αν είναι, εντάξει, προσωρινό. Αν εγώ έχω λεφτά και έχω πρόβλημα και δεν έχω άλλους φίλους λεφτάδες, κάτι συμβαίνει. Απλά τα πράγματα. Έτσι, απλά τα πράγματα. Sorry δηλαδή που τα λέω τόσο χύμα. Τόσο χοντρά, ας πούμε, και τόσο απλοϊκά, αλλά έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Δυστυχώς, ευτυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Και οι ομάδες και οι οπαδοί. Περίμενε, Γιάννη, πρέπει να. Από φήμες που βγάλανε κάποιοι εδώ πέρα που το παίζουν και μεγάλο δημοσιογράφοι. Περί τουρκικών. Για την Τουρκία, ναι. Λες. Άμα, αυτό καταρχάς, αυτοί που βγαίνανε πέρσι. Που βγαίνανε πέρσι, επί ένα εξάμηνο βγαίνανε και κάνανε και συνεντεύξεις. Για τους Τούρκους, για τα διαμάντια. Πού είναι τώρα όλοι αυτοί. Άμα σας πω, πού εξαφανίστηκαν. Άμα σου πω πώς βγήκε ποια αυτή τρύπα φήμη, άνοιξε. Άμα σου πω πώς βγήκε αυτή η φήμη, κάποιοι θα πρέπει να. Όχι, να, πες το. Να κυνηγηθούν. Πες το, σήμερα είναι τελευταία εκπομπή. Δεν λέγεται στον αέρα. Άστο. Θα μας κυνηγήσουν και εμάς. Εντάξει, άμα είναι. Θα μας κυνηγήσουν και εμάς. Άμα είναι τότε, μην το πεις. Θα μας κυνηγήσουν γιατί, ρε φίλε, δεν έχω αποδείξεις γι' αυτό. Μάλιστα. Okay. Άστο, τότε μην το πεις. Θέλω να πω, δεν έχω ντοκουμέντο ηχητικό. Εντάξει, να το είχα να το βάζα. Τότε να σας πω, να πάρτε να δείτε πώς κάνουν κάποιοι ρεπορτάζ. Αλλά έτσι είναι. Καλά, έτσι είναι. Το πώς κάνουν κάποιοι ρεπορτάζ. Άμα το πω εγώ και εσύ, σήμερα είμαστε καραγκιόζοι. Διάβασα στο άμα το πει ο άλλος, είναι δεν είναι αλήθεια, είναι δεν είναι διασταυρωμένο, είναι είδηση. Είναι είδηση. Σήμερα διάβαζα στο Nova Sport και λέω και το site γιατί άμα θέλουν να με διαψεύσουν. Ναι, ότι εδώ έχουμε ντοκουμέντο. Ακούγεται, ναι, ο Τσόρι Ντομίνγκες, 37 ετών. Παρακαλώ, για τον Άρη. Ναι, okay. Κινδυνεύω να ξεφτυλιστώ τώρα αν έρθει. Αλλά λέω εγώ. Εδώ... Ο Τσόρι Ντομίνγκες να έρθει στα 37 του σε ομάδα της Ελλάδος, ναι, ως παίκτης. Ως παίκτης, ναι. Α, οκ. Okay. Έπαιζε μπάλα φέτος. Στη Ράγιο Βαγιακάνο. Μάλιστα. Ναι. Δεν διαφωνώ ούτε γιατί να σου πω κάτι, και μέχρι τα 40 του μπορεί να παίζει άμα είναι σωστός αθλητής. Περίπτωση Μπουφών και τα λοιπά. 100%, αλλά έτσι. Εντάξει, μεταξύ μας τώρα ο Τσόρι, αλλά... ο Τσόρι πολύ ποιοτικός παίκτης. Πολύ ποιοτικός, αλλά... Αλλά φάνηκε ότι τα κιλάκια του δεν, ναι, τον βοήθησαν. Και σύν της άλλης, εδώ κόπηκαν άλλοι και άλλοι παίκτες, οι οποίοι τα είχαν βρει σε όλα με τη δίκηση λόγω ηλικίας. Στον Άρη. Όπως π.χ. ο Μπούρμπος. Καλά, τώρα δεν συγκρίνω τον Μπούρμπο με τον Τσόρι. Μεταξύ μας τώρα μπορεί θα να. Θα πέσει το ταβάνι να μας φλακώσει. Μπορεί να βρήκανε και δικαιολογία, ρε φίλε. Για όχι, την ηλικία. Όχι, εντάξει. Μπορεί να μην είναι ηλικία το πρόβλημα. Προφανώς. Να έπρεπε να βρουν κάτι για να. Προφανώς. Κάτσε, ο Τσόρι όμως δεκάρι δεν είναι. Ναι. Ο Άρης δεν έχει αποκτήσει τον Κολάσο. Εγώ άκουσα ότι ψάχνει δεκάρι. Ψάχνει δεκάρι. Κολάσο τι είναι, αμυντικό χαφ. Εξάρι. Αριστεροπόδαρο ο οποίο παίζει χαφ. Όχι δεκάρι. Χαφ. Και αριστερό μπακ και αριστερό, όχι εξτρέμ, αριστερό χαφ. Μάλιστα. Μάλιστα, οκ, εντάξει. Ο Άρης θα παίξει 4-3-3 λογικά φέτος σε κάποια παιχνίδια. Άρα χρειάζεται δεκάρι. Θα παίξει ένα, ναι, ένα περίεργο στιματάκι με τρεις, δηλαδή χαφ. Με τρεις χαφ, χαφ. Χαφ, όχι χαφ, χαφ. Χαφ, χαφ. Ναι, ναι, με τρεις μέσους. Ξεκάθαρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι τουλάχιστον διαβάζω στα ρεπορτάζ. 4-1-2-3 πρακτικά. Αυτό εννοείς.
Βρε, όπως θες, πες το τώρα, δεν κολλήσουμε τους αριθμούς. Θα παίξουμε τρεις καθαρόιμους μέσους. Μάλιστα. Όχι extreme. Ναι, κατάλαβα τι λες. Στο κέντρο. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι δεν ευστάθει αυτό το δημοσίευμα για Τσόρι Ντομίνγκες. Νομίζω δηλαδή ότι είναι. Καλά, το πρώτο δημοσίευμα τώρα φήμης παίκτη που ναι, βγαίνει προς τα έξω. Είναι από αυτά τα δημοσίευματα από τέλος πάντων που λες, εντάξει τώρα. Θα τώρα το ήθελες τον Τσόρι Ντομίνγκες στον Άρη, θα κολλούσε. Εγώ πιστεύω κολλάει, άσχημα. Κολλάει. Αργεντίνος θα. Γιατί φτηνή η πλογή δεν είναι πλέον. Τι 37 ρε φίλε, αυτού που παίξει και 47 του φέρνει. Για άλλου λόγου. Για άλλου λόγου. Αυτή τη στιγμή ο Τσόρι Ντομίνγκες θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Άρης έχει και τον Γκαρσία και τον Κολάσο. Εννοείς από άποψη ψυχολογίας. Το... εγώ διαβάζω στα ρεπορτάζ ότι για παράδειγμα βοηθάει πάρα πολύ στην προσέγγιση των ποδοσφαιριστών ο Πέστονα. Μπράβο. Μπράβο. Προφανώς και γι' αυτό... Είναι ένας παίκτης αναγνωρίσιμος, όπως και το κάνουμε. Είναι όνομα. Γαλάκτικος. Εννοείται. Είναι για τους παίξ... Ισπανούς και τους Αργεντίνους. Ναι. Είναι ένας παίκτης αναγνωρίσιμος. Κάτι δεν είναι ο τυχαίος, ρε φίλε. Έτσι. Εντάξει. Είναι ένας παίκτης αναγνωρίσιμος και είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρει και την ελληνική πραγματικότητα. Πολύ καλά. Και εδώ φαίνεται πόσο γάτα, συγγνώμη που θα το πω, είναι ο Ερέρα. Πήρε βοηθό προπονητή το Ραούλ Μπράβο, ο οποίος. Δεν είναι βοηθός προπονητή. Δεν έχει καν ανακοινωθεί ακόμα ο ρόλος θα του. Θα σου πω. Ο ρόλος του νομίζω δεν έχει ανακοινωθεί. Λέμε, ρε παιδί. Είναι ρε παιδί μου στην. Είναι στο team. Στο team, ναι. Πήρε βοηθό προπονητή τον Τερζή, τον προπονητή της Βέρειας, ο οποίος ξέρει μια ακόμα μεριά παικτών. Okay. Να σου το πω έτσι. Τους Έλληνες παίκτες που έτσι και τα λοιπά. Γενικότερα βλέπω πολλές σωστές κινήσεις, τουλάχιστον στο επίπεδο της επικοινωνίας και της ουσίας όμως παράλληλα. Έχουν δηλαδή στελεχωθεί πόστα τα οποία δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και το οποίο... Πού να υπάρχουν, Μιχάλη, σιγά με εθνικές να υπάρχουν. Προφανώς, αλλά να μην το πούμε ότι γίνανε κινήσεις. Κοίταξε, ο Πάκο Ερέρα δεν ήταν πάντα πρώτος προπονητής. Όχι, έχει κάνει και τεχνικός διευθυντής. Οπότε ξέρει πόσο σημαντικές έχει περάσει από όλα είναι τα πόστα. Όλες οι θέσεις. Έχει περάσει από όλα και τα γι' αυτό πόστα. Εγώ θεωρώ ότι η επιτυχία του φετινού Άρη θα είναι άμεσα έτσι εξαρτημένη από τη συνεργασία του, πώς θέλω τον τεχνικό διευθυντή κόλλησα, Διαμαντόπουλος, ναι. Ερέρα και όλοι οι προαναφερθέντες που έχουν Ραούλ Μπράβο. Ακόμα και ο Ραούλ Μπράβο θα είναι χρήσιμο και εργαλείο ο Κολτσίδας, για τον Ερέρα. Και ο Κολτσίδας, σαν φυσικά, αυτό. Γενικός αρχηγός. Έτσι. Πάμε λίγο, έχουμε πάμε φίλο. Στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι, με ακούτε. Σας ακούμε, ακούμε φίλε. Καλησπέρα. Σας ακούω λίγο που μιλάτε και ο Βαριανός σήμερα για τον Άρη. Για τον μπάσκετ ή για τον ποδόσφαιρο. Όχι για τον ποδόσφαιρο, τα για τον μπάσκετ δεν άκουσα. Ναι, όχι, δεν σας άκουσα εγώ πιο πριν, γιατί τώρα μπήκα. Ωραία. Έχω 5 λεπτά που σας ακούω. Δεν διαφωνώ στα περισσότερα όπως θα λέτε. Λίγο θα διαφωνήσω με το θέμα του Τσόρι. Εγώ πιστεύω, αν τελικά κλείσει ο Ντομίνγκες και. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο έχει γίνει και πρόταση. Όχι, μεταξύ μας δεν επαληθεύεται το συγκεκριμένο. Ναι, δεν κι εγώ. Φιλοσοφικά έτσι, μιλάμε τώρα για το πόσο μπορεί να βοηθήσει ένας τέτοιος έμπειρος παίκτης. Έτσι ακριβώς. Και εγώ δεν πιστεύω ότι του έχει γίνει πρώτης, αλλά τέλος πάντων για να μπούμε λίγο στο κλίμα της συζήτησης, εγώ θα ήθελα έναν παίκτη στυλ Ντομίνγκες, έστω και στα 37 του, στον Άρη. Για πολλούς λόγους. Ειδικότερα τον Τζόρι, τον οποίο τον ξέρουμε, έχει δείξει τα δείγματα γραφής, η ποιότητά του είναι τρομερή, είναι ένα παιδί το οποίο δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα και σε αντιπάλους και σε συμπαίκτες για την συμπεριφορά του. Και θα ήθελα και έναν τέτοιον παίχτη σαν δεκάρι, γιατί ο Άρης δεκάρι καθαρό με αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει. Ναι, γι' αυτό λέω, ψάχνει έναν τέτοιο παίχτη. Εφόσον παίζει ο Ερέρα για στη συζήτηση πάνω, αυτό το 4-3-3 που φαίνεται ότι θέλει να παίξει, δηλαδή με ένα καθαρό εξάρι και δύο οχτάρια εσωτερικά, αν πάει σε καθαρό εξάρι τύπου Σιώπη, γιατί δεν ξέρω αν. Πιστεύω ότι ψιλοξέρετε ότι το ζητάει το Σιώπη. Κοίταξε, και ενδεχομένως. Θα ενδιαφερθεί για το Σιώπη. Είναι γνωστό ότι. Αλλά και αυτό υποθετικό. Κάτσε να ολοκλήσω ο φίλος για την τακτική. Για πες για το δεκάρι που θα κολλήσει. Αν πάει στο. Σε στυλ Σιώπη, σε εξάρι, δηλαδή τρεχαντήρι, στυλ πώς να σου πω, Βιτόλο είναι αυτή. Θέλει και ένα δημιουργό. Μπράβο, εκεί πέρα αναγκαστικά. Ας περπατάει ο δημιουργός που λέμε. Θα πάει να πάει. Εντάξει, κοίταξε, αν πούμε για τον Τζόρι Ντομίνγκες, εγώ θεωρώ ότι πάνω από 40 λεπτά
50 βαριά δεν μπορεί να παίξει. Έτσι και θα το χρειαστεί σε κάποια μάτς εδώ μέσα που θα είναι κάποιες κλειστές άμυνες τύπου Λιβαδιάς. Μπράβο, μπράβο. Ανάλογα και τον αντίπαλο. Έτσι ακριβώς. Δεν θα παίξει μάτι επιθέσεις με τον Τζόρι Ντομίνγκες, δεν θα παίξει σε ανοιχτό γήπεδο να τρέξει. Εντάξει, αφού λίγο που ξέρουμε μπάλα καταλαβαίνουμε προς τα που θέλει να κινηθεί. Αν ούμη γέννητο πας σε ένα παίχτη ο οποίος δεν είναι, γιατί και ο Κολάσο που είπατε δεν είναι δεκάρι. Δεν είναι δεκάρι, οχτάρι είναι ο παίχτης. Όχι, όχι, τον διόρθωσα τον Μιχάλη και μάλιστα έχει παίξει και με και αριστερό μπακ. Είναι παίχτης ο οποίος δεν είναι ούτε εξτρέμ ούτε δεκάρι. Είναι χαφ. Είναι παίχτης ο οποίος θα παίξει είτε πλάγια στη γραμμή είτε στον άξονα χαφ. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει πλάγια. Δηλαδή θα παίξει ως εσωτερικός χαφ. Να το πούμε έτσι. Είναι, για να οι Αριάνοι μπορεί να θυμούνται, φυσικά σε τρία κλικ καλύτερος, γιατί λίγο από μπόκα βλέπαμε, είναι τρία κλικ καλύτερος, είναι τύπου Τόχα. Μάλιστα. Τον Κολομβιανό. Που ήταν και εκείνος αριστεροπόδαρος, αν θυμάστε, αλλά ήταν πολύ αργός, δεν είχε βέβαια τη μεταβίβαση που είχε ο Γκολάσο. Εγώ βλέπω, για να καταλήξω, ότι ο Άρης κάνει πολύ καλές κινήσεις για τα δεδομένα, τα οικονομικά, τα της αλφα-εθνικής που ακόμα δεν ξέρουμε ούτε πόσες θα ανέβουν, ούτε πόσες θα πέσουν. Δεν έχει γίνει καν προγραμματισμός, καλεντάρι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι τέλειο Ιουλίου και δεν υπάρχει καλεντάρι. Αφού δεν υπάρχει καν τηλεοπτικό συμβόλαιο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει τίποτα, ναι, δηλαδή, αν τα βάλουμε όλα... Α, ναι, κάτι άλλο. Ο Άρης δεν ξέρει το budget του, γιατί δεν ξέρει το μεγαλύτερο του έσοδο, που είναι το τηλεοπτικό, πόσο θα είναι. Πόσο θα είναι και πού θα είναι ακόμα. Αν και, εντάξει, θεωρώ ότι θα πάει στην Νόβα, αλλά... Το δηλαδή, που δεν έχει σημασία, ρε φίλε, τον Μπακίρι είναι το ζητούμενο. Είναι, είναι. Γιατί αν είναι διαφορετικό να κλείσει ένα τηλεοπτικό στο 1,5 εκατομμύριο και διαφορετικό να κλείσει τα 700 χιλιάρικα. Έτσι. Δηλαδή, αν μου λέγανε εμένα τον Απρίλιο ότι ο Άρης τέλη Ιουλίου θα έχει ανακαινήσει πλήρως το βοηθητικό στο Ρήσιο. Θα έχει κάνει ένα χλωτάβητα προδιαγραφών Champions League όπως έχει το Καραϊσκάκης. Θα σου έχει φέρει μια εντεκάδα πολύ καλό παικτών, οι 8 εκ των οποίων θα παίζουν εντεκάδα και θα έχουν έρθει με πολύ καλές προδιαγραφές. Θα έχει τεχνικό διευθυντή, θα έχει ένα προπονητή έμπειρο, με περγαμινές, με καλό όνομα στην Ισπανία. Θα ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος, έτσι. Και όλα αυτά τα έκανε, και να είμαστε και ειλικρινείς, ακόμα δεν έχει τη στήριξη. Έβαλε λεφτά, αυτό. Ναι, ναι. Έχει βάλει ο άνθρωπος λεφτά και θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξουμε. Και πιστεύω ότι ο Άρης θα πάει καλά. Αν τον βοηθήσει λίγο το πρόγραμμα των πρώτων αγωνιστικών, που η ομάδα εννοείται ότι δεν θα μπορεί να δέσει σε ένα. Προφανέστατα, όταν μια ομάδα έχει 14-15 καινούριους παίκτες. Έλα ρε, όπως πέρυσι βοήθησε το Λεβαδιακό το πολύ καλό του ξεκίνημα. Ναι. Και από εκεί και πέρα έπαιζε χωρίς άγχος. Έτσι έβλεπε τον Ανιγκό να πουλάει και μούρι με τακτικές, ξέρω εγώ, με πειράματα και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι θέμα το πώς θα ξεκινήσεις, φυσικά. Θεωρώ ότι αν ο Άρης έχει ένα καλό πρόγραμμα τις πρώτες 5-6 αγωνιστικές και μπει ο Νοέμβριος, αν έχουμε μια υγιή βάση, ενώ οικονομική που πιστεύω θα την έχουμε, ο Άρης θα πάει πολύ καλά. Θα πάει πολύ καλά. Το πιστεύω δηλαδή πάρα πολύ. Μάλιστα, φίλε. Άρα ευχαριστούμε. Και να είμαστε να το ξανασυζητήσουμε. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Κοίταξε. Έτσι είναι, όπως τα λέει ο φίλος, αλλά. Υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση, η αρνητική αν θέλεις, ότι δηλαδή πάρτε και αλλιώς. Εγώ είμαι μαζί εγώ με το φίλο. Εγώ προσωπικά πάντως δεν περίμενα να έρθει παίκτης σαν τον Γιούνες. Ναι. Γιούνες νομίζω τον Γιούνες. 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 Ο Τινίσιος τι είναι. Ναι, 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 ο πρώην της Ξάνθης. Στον Άρη φέτος. Ωραία, θα σου βάλω. Θεωρώ ότι είναι μια επιλογή από το ωραία, πάνω. Ωραία, περίμενε για να σχολιάσουμε αυτό που είπε ο φίλος. 23-10-287-888, για όποιον θέλει, έχουμε ακόμα ένα μισαυράκι. Σχολιάζουμε ποδοσφαιρικό Άρη πλέον. Το γυρίσαμε τον μπάσκετ, το πήγαμε στο ποδόσφαιρο. Αρχίζει να έχει ψωμί και το ποδόσφαιρο των κίτρινων μαύρων. Λοιπόν, εγώ είμαι με αυτή την ανάγνωση. Ότι έχουν γίνει πολλά μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν γίνεται να γίνουν όλα τέλεια, ούτε μπορεί ο Άρης από μια. Ούτε όλα ομάδα θα γίνουν φέτος. Μεταξύ μας. Πριν από δύο χρόνια, τι δύο χρόνια, περίμενα, το πούμε ανάποδα. Πριν από 14 μήνες ήταν μια ερασιτεχνική ομάδα. Σωστό. Άσχετα αν έμπαινε χρήμα από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την δυνατότητα να καλύψει μια επαγγελματική ομάδα. Ήταν ερασιτεχνική ομάδα πριν από 14 μήνες. Είχε τελειώσει χρονιά στη Γάμα Εθνική. Έτσι.
Όχι, 14, συγγνώμη. 14. Ναι, 24. Γιατί ήμουν 2 χρόνια στη Β', ναι. Αλλά κατάλαβες ποιο είναι το σκεπτικό μου. Ναι, όχι, έχεις δίκιο. Ότι ξαφνικά τώρα. Ξαφνικά να θες να στελεχώσει την ομάδα, γιατί και το πρωτάθλημα της Football League είναι άσχημο. Να πω διαφορετικά εγώ. Οκ, είσαι όμορφος και τα λοιπά, ασχήμινες με τα χρόνια, γέρασες και τα λοιπά. Ξαφνικά πήγες σε ένα κομωτή, κουρεύτηκες, ξυρίστηκες. Δεν μπορεί από εκεί που απάφτωνες, ξέρω εγώ, την Παπαλάμπρενα να θες να απαυτώσεις τη Μόνικα Μπελούτσι από τη μια μέρα. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Μπορεί να φαντασιώνεσαι τη Μόνικα Μπελούτσι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να τη φαντασιώνεσαι και αλλά να την έχεις ένα ρεαλισμό. Σαν στόχο. Ναι. Δεν μπορεί να πάρει. Αλλά βολεύεσαι. Δεν μπορεί να κάνει αυτό το άλμα τόσο γρήγορα. Και με την ωραία τη γειτονιά. Ναι. Απλά υπάρχει. Έχουμε φίλο, Βασίλη. Να μην περιμένει ο φίλο. Απλά θα πω μετά την δεύτερη ανάγνωση σε αυτά που είπε ο προηγούμενο. Καλησπέρα. 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 Είναι από τα λίγα καλοκαίρια που έχουμε λίγο περισσότερο ηρεμία. Αναφέρεσαι σε Αργανός, έτσι. Τον Άρη. Ναι. Και περισσότερο αισιοδοξία παρά τη δύσκολη κατάσταση στο μπάσκετ. Εννοείται. Γιατί και στα δύο αθλήματα ο Άρης έκλεισε πολύ νωρίς το 80% του ρόστερ. Οφείλουμε να πούμε και να μην αδικούμε τον κόσμο του Άρη στο ποδόσφαιρο ότι δυστυχώς αυτό που έγινε το μάτι με την ΑΕΚ πήγε λίγο πίσω το θέμα διαρκείας, εισιτήρια κτλ. Με την πρώτη ευκαιρία γινόντας ομάδα από την Ολλανδία, δεν ξέρω ποιο είναι το πρώτο φιλικό στο Βικελίδης. Έχει κάποια με τη Λάρισα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν αναβλήθηκαν αυτά. Καλά, δεν αναβλήθηκαν όλα. Μόνο με την ΑΕΚ λόγω της. Όχι, με αυτό που είχε πει ο Κούγιας. Όχι, όχι, το πήρε πίσω. Το πήρε πίσω, εντάξει. Ο Κούγιας είναι γνωστός. Για πες, φίλε, συνέχισε. Ο φίλος μας, ο Αλέξης. Ναι, ναι, εντάξει. Ο Κουγιάς στο δεκάλεπτο μπορεί να πάρει πίσω τα λεγόμενα. Μπορεί να πει στην ίδια φράση κάτι το οποίο είναι αντίθετο ο ίδιο του αυτό με τον εαυτό του. Δικηγόρο είναι, ρε φίλε, πάμε. Όλοι οι δικηγόροι στην Ελλάδα το ίδιο κάνουν. Για πες. Ολοκλήρωσε, φίλε, πες. Ποδοσφαιρικά πώς το βλέπεις. Έπεσε. Έπεσε, μάλλον. Έπεσε ο φίλος. Ας κάνα πάρει. Ναι, κάποιο πρόβλημα θα έχει. Λοιπόν, υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση. Α, χτυπάει. Άρα να δούμε αν όντως είχε θέμα. Φίλος είναι πάλι. Έλα. Για πες, φίλε. Λοιπόν, να το πούμε ξανά, γιατί είπαμε καλοκαίρι τέτοιο που βρέχει συνέχεια και αυτά για μας είναι καλό. Καλό, καλό. Αισιόδοξο. Και όλα ξεκινάνε από τον προπονητή που έφερε ο πρόεδρος. Και να σημειώσουμε ότι πήρε παίχτες που ήθελε ο προπονητής. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τον Καρυπίδη, ο οποίος έχει ξανατρέξει ομάδα στη Super League, όπου ήταν το απόλυτο αφεντικό. Θέλω να πω ότι δεν είναι συνηθισμένος και ο ίδιος να κάνει πίσω στα θέλω ενός προπονητή. Επειδή ξέρει από μπάλα, επειδή έπαιζε μπάλα, ξέρει από μπάλα, εντάξει, ο ίδιος και πολλά χρόνια ασχολείται με το ποδόσφαιρο, είτε ποδοσφαιριστής που ήταν, είτε παράγοντας, είτε. Εφέτος άφησε. Μάλλον άφησε. Έκανε τις... Δεν έφερε παίκτες... τι να πω τώρα... στυλ Νέτο, δηλαδή... Ξέρετε... Δικούς και του παίκτες, του... κατάλαβα. Ναι, δικές του. Έφερε παίκτες που ήθελε... με αποκορύφωμα τον τελευταίο που τον ήθελε πάρα πολύ ο Ερέρα... το center back... τον Βέλεφ, πολύ... ναι. Ναι, ναι. Με πολλή αγωνία, με πολύ έτσι... ανυπομονησία θέλω να δω... γιατί επέμενε πάρα πολύ για να τον πάρει... ακριβώς συμβόλαιο για τον Άρη. Για να τα λέμε τα πράγματα. Έχω όπως... ακούσει όμως, έχω διαβάσει ότι είναι πολυθεσίτης. Ο συγκεκριμένος και πολυθεσίτης. Παίζει πολλές... και στόπερ μπορεί να παίξει και αμυντικό χάου. Εντάξει, αυτά παιδιά, αυτά όλα στο γήπεδο. Αυτά όλα στο γήπεδο. Για μένα το πιο σημαντικό για τον Άρη είναι να έχει ρεαλισμό φέτος. Εσύ, φίλε, πού θα θέλεις την ομάδα, δηλαδή πού τη βλέπεις σαν ταβάνι να πηγαίνει, ποιος θα είναι ο στόχος. Νομίζω η πεντάδα είναι στόχος. Η πεντάδα. Ναι, η πεντάδα στο χρησιμοποιούμε. Αυτή τη Super League που βλέπουμε, φυσικά θα θέλουμε να δούμε λίγο το μοντάρισμα της ομάδας, το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Ερέρα, αν θα είναι σαν αυτό που έπαιζε στη Las Palmas, γιατί λόγω του στοιχήματος όλοι ασχολούμασταν λίγο περισσότερο, λίγο με λιγότερο. Σε και τα λοιπά, ναι. Las Palmas έπαιζε μπάλα με τον Ερέρα. Φυσικά έπαιζε και μετά 2-3 χρόνια που είχε μέσα μια αρμάδα παίχτες πολύ καλούς, έχρωμους, έτσι για μην... παρεξηγηθώ. Η Las Palmas έπαιζε πολύ ωραίο επιθετικό ποδόσφαιρο. Έχω ένα φίλο που περιμένει. Ναι, σε ευχαριστούμε σε απάντηση πολύ. Σε αυτό δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο. Θα σου πω ότι ο Steve Jobs της Apple, ο γνωστός, έτσι, είχε πει ότι δεν πληρώνουμε, δεν προσλαμβάνουμε έξυπνους ανθρώπους για να τους λέμε τι θα κάνουν στη δουλειά τους. Τους προσλαμβάνουν για να μας πούν αυτοί τι θα κάνουν. Έτσι, το λέω για την πρόσληψη Ερέρα από τον Καρυπίδη.
Δείτε, θα δούμε λίγο τον, το αριστερό, το εξτρέμ, τον Γκαρσία, πού θα πάει μετά από τον Άρη. Εδώ του χρόνου θα ξαναμιλήσουμε. Ναι, είναι καλή επιλογή ο Γκαρσία. Έγινε τεκτούρα. Φίλε, λοιπόν, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 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 Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ναι, επειδή θέλετε για να ακούσω τον Κούλι εκείνη την ημέρα ακριβώς που το, όπως το είπε, και δεν ξέρω αν το ακούσατε εσείς, να πω επιλέξει τι είπε. Ποιος, ξαναπείτε λίγο γιατί δεν ακούσαμε καθαρά. Ο Κούλιας, για το θέμα ο του Κούλιας. Ο Κούλιας, ο Αλέξ Κούλιας. Ο Κούλιας. Έκανε κουλουτούμα, να πω ακριβώς τι είπε. Ακριβώς, έτυχε να το ακούσω. Πείτε, πείτε. Είπε ότι από τις δύο ομάδες που ανέβηκαν στην Αλφαεθνική, ο Όφη δεν ξέρουμε ποιος είναι ο παράγοντας του. Σαν ο πρόεδρος επιλέξει. Ναι, ναι, ναι. Από τον Άρη ξέρουμε τον κύριο Καρυπίδη, αλλά δεν ξέρουμε πόσο αξιόπιστος θα είναι στην Αλφαεθνική σαν παράγοντας. Δεν είπε κάτι μεμτό. Πόσο αξιόπιστος θα είναι στην Αλφαεθνική σαν παράγοντας. Αυτό ακριβώς επιλέξει. Κοίταξε τώρα, παρεξήγηση έγινε μεταξύ τους. Αυτό ακριβώς. Αυτά είναι προσωπικά, γιατί να σου πω κάτι. Δεν είναι κακό. Έχεις κάποια εντύπωση ότι αυτοί δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν το ξέρουν πώς αντιδράσει σε ορισμένα θέματα. Καταλάβει. Αυτό είναι όμως ο άνθρωπος. Καλά, κοίτα τώρα μεταξύ μας. Μεταξύ δεν μας. Το χωνεύω. Όχι, δεν είναι θέμα να τον χωνεύεις ή όχι. Όχι, αλλά γενικά έθιξε την ικανότητα του αν μπορεί στην Αλφα. Ο Κούλιας γενικά κάνει κάποιες δηλώσεις οι οποίες είναι λίγο απρόσεκτες ή αν θέλεις κάνει επίτηδες δηλώσεις οι οποίες θα παίξουν. Ναι, θα προκαλέσει και θα παίξουν αρκετά και μετά τα μαζεύει. Εντάξει, έξυπνος άνθρωπος είναι προφανώς. Δεν ξέρουμε ακόμη πόσο αξιόπιστος θα είναι σαν παράγοντας ο κύριος Καρυπίδης στην Αλφαεθνική. Εντάξει, εντάξει, να είχαμε να αυτό λέμε, εννοούσε, δεν είπε τίποτα κακό σε αυτή τη φάση. Εσύ πώς βλέπεις τον Άρη φέτος, κάνε ένα σχόλιο. Τίποτα, μ' αρέσει πολύ, εμένα εγώ βασίζομαι πολύ στον προπονητή. Πάρα πολύ. Σε έχει κερδίσει και εσένα, ωραία. Πάρα πολύ. Να, σαν να το δείχνει όλες αργανές. Αυτοί οι Ισπανοί έχουν μια νοοτροπία, ρε παιδιά, του νικητήνα μου. Αυτό είναι αλήθεια, φίλε. Αυτό είναι αλήθεια. Η Ισπανία, ο Ισπανός είναι εργασιομπανής, τελειομανής, θα πάρει το 100% από τους παίκτες. Έχω πολύ εμπιστοσύνη στον προπονητή. Μάλιστα. Και στον Καρυπίδη εννοείται και κακός που δεν παίρνουν διαρκείας. Έχω ξέρω ανθρώπους που έχουν. Εντάξει, είναι ακόμα νωρίς, είναι ακόμα νωρίς, να τα λέμε όλα. Χίλια εισιτήρια τώρα επιτρέπεται. Είναι ακόμα νωρίς. Θα τα ξαναδείς. Αν γινόταν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπως είπε σωστά ο προηγούμενος, θα ήταν περισσότερα, αλλά. Κοίτα, δεν έχει. Ακούστε λίγο. Λίγο ναι. Δεν έχει καμία εικόνα ο Αργιανός. Έτσι, τι ομάδα. Δεν ξέρει. Και πέρα από αυτό, να πω στις ομάδες. Εγώ θέλω τη φανέλα την κίτρινη. Καλά, εντάξει, προφανώς. Ο οπαδός έτσι πρέπει να συμπεριφέρεται. Σωστά το λέτε. Αλλά δυστυχώς. Δεν με νοιάζει, κανένα μην φέρνει. Κοίταξε. Να είστε καλά, να είστε, να τον αποδεσμεύσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ο οπαδός και στη ΓΑΜΑ Εθνική 10.000 διαρκείας έπρεπε να έχει. Να το πούμε και αυτό. Τώρα μεταξύ μας, δε φίλε, δεν μπορεί να το πεις αυτό όμως σε κάποιον ο οποίος είναι ξενερωμένος. Όχι, αλλά αυτό θέλω να πω. Όχι, θέλω να σου πω. Έτσι. Μιλάμε για παραδείγματα μεγάλων ομάδων. Βλέπετε τώρα το μου, βλέπετε Γιουβέντους και τα λοιπά. Τώρα. Ναι, δεν συγκρίνω. Δεν συγκρίνω. Απλά θέλω να σου πω. Το παράδειγμα του Άρη, το πρόσφατο παράδειγμα τη προηγούμενη ανόδου από μεγάλη ωραία, κατηγορία, χωστά, έδειξε ότι την πρώτη χρονιά ο κόσμος δεν στήριξε με διαρκείας. Πολύ. Με αυτό εισιτήρια όμως είχε στήριξη. Με εισιτήρια στήριξη. Λόγω της ομάδας. Προφανώς. Οπότε με είναι μια χρονιά. Ναι, είναι. Όλος όμως έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς. Είναι μια χρονιά. Όχι, υπήρχε όμως πολύ ταλέντο. Ναι, που ήρθε περίμενε λίγο τώρα. Θα σου το πω διαφορετικά. Γιατί υπάρχει ανάγνωση που εγώ προς τα εκεί είμαι. Yeah. Ότι ο Άρης έκανε μια επιλογή ενός έτσι, φτασμένου, αν θέλεις, προπονητή στο πορτοφόλι του. Πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, ψώνισε στο πορτοφόλι του, αλλά έναν προπονητή ο οποίος καταρχάς είναι Ισπανός, το οποίο, όπως είπε και ο τελευταίος φίλος, φέρνει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Οι Ισπανοί είναι πάρα πολύ αυστηροί στο κομμάτι της φιλοσοφίας τους. Δηλαδή, δεν βάζουν νερό στο κρασί τους για τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να θα πεθάνουν παίζοντας με τον τρόπο που θέλουν. Έτσι. Θα πεθάνουν ποδοσφαιρικά εννοώ. Εντάξει, ο άλλος το προτιμάει να χάσει. Παρά να αλλάξει την οτροπία του. Να κάνει αλχημίες και τα λοιπά. Όχι, σου λέει θα κάνω πόσες νίκες φέτος. 15, όχι, δεν θέλω 16. Θέλω 15, αλλά θα παίξω όπως θέλω εγώ. Γιατί ξέρουν ότι μακροπρόθεσμα θα κερδίσουν πολλά περισσότερα. Ακριβώς. Δεν δουλεύουν δηλαδή όπως δουλεύει ο Έλληνας προπονητής για την Κυριακή τώρα. Να βάλω τους παίκτες, να πάρω το ματς, να πάρω το χ και να φύγω. Ο άλλος δουλεύει μακροπρόθεσμα. Δηλαδή το έργο του Ερέρα, αν θέλεις, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, ούτε βλέπω το έργο του. Αλλά ξέρω το έργο των Ισπανών. Το έργο τους είναι δηλαδή βλέπουν μπροστά. Το ρόστερ που φέρνει έρχεται, ναι, έρχεται για να αλλάξει την οτροπία.
να την αλλάξει με βάση τα δικά του. Θέλω και πιστεύω. Έτσι. Τώρα, επειδή ο Άρης έχει ένα παράδειγμα τελευταίο, προ δεκαετίας, άρεσε αυτό. Άρεσε αυτή η φιλοσοφία. Άρα είναι μια καλή επιλογή ο Ερέρα. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο εδώ πέρα. Ο Ερέρα δεν ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι το τρίγωνο των Βερμούδων. Γι' αυτό εντάξει, πολύ, γι' αυτό φέρεις πολύ σωστά. Το Μουρίνιο και το Γουαρδιόλα, τους δίνεις το καλύτερο ρόστερ και χάνουνε. Γι' αυτό πολύ σωστά ο Ερέρα θωράκισε, δεν ξέρω αν θωράκισε τη θέση του. Αυτά θα φανούνε στο γήπεδο. Να είμαστε δίκαιοι. Να είμαστε δίκαιοι. Από τα ρεπορτάζ, από τις προπονήσεις και από ένα φιλικό δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Δεν βγάζω συμπεράσματα. Λέω με βάση τα άτομα που προσλήφθησαν. Καλή επιλογή, έτσι. Αλλά όλες οι επιλογές κρίνονται από το αποτέλεσμα. Σίγουρα. Και το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο η νίκη, η ήττα, η ισοπαλία. Όχι, αλλά να μην πούμε ότι ναι, αν εγώ δεν δω, αφέθηκε μόνο στο Ερέρα. Φίλε, αν εγώ δω, για παράδειγμα, ο Όγιος, παρότι έφυγε από τον Άρη νωρίς, κρίθηκε το πέρασμά του πετυχημένο. Ως πετυχημένο. Αποτυχημένο αγωνιστικά στο κομμάτι της συγκομιδής βαθμών. Πετυχημένο στις αλλαγές πλάνου και οράματος. Ο Αριανός ρε φίλε ξαφνικά είδε μπάλα, είδε την μπάλα κάτω, είδε ωραίους συνδυασμούς. Είδε και επέτρεψε μου, αν το ξαναδεί αυτό φέτος, θα... Δεν ξέρω, αν το ξαναδεί αυτό σου λέω. Αλλά θα κριθεί λοιπόν εκ του αποτελέσματος. Οι επιλογές των παικτών ήταν πολλές και ήταν επιβεβλημένο να γίνει αυτό. Αντικειμενικά ο Άρης είχε ένα ρόστερ μιας χρήσης για να ανέβει από την Β' στην Α. Και αυτό το ποδόσφαιρο, αυτοί οι ποδοσφαιριστές μάλλον δεν μπορούν, δεν είναι κατάλληλοι να παίξουν όλοι τους το ποδόσφαιρο που θέλει να φέρει ο Ερέρα. Τώρα, το αν ξέρει ο Καρυπίδης μπάλα ή δεν ξέρει. Καλά, εντάξει. Όλοι εκ του αποτελέσματος κρίνονται στο κομμάτι. Δηλαδή, βασικά είναι ανάλογα τα κριτήρια που θα βάλεις. Γιατί άμα το πάμε έτσι, θα πει ο άλλος, φίλε, ο Σαββίδης ξέρει μπαλάρα να πούμε. Γιατί έφερε δύο κύπελα στο μπακ, θα σου πει. Έτσι. Πώς τον λένε, ο υπεραισιόδοξος. Ο άλλος θα σου πει. Ρε φίλε, έδωσε 100 εκατομμύρια να πούμε, για να διαφέρει. Και έφερε, δεν ξέρω εγώ τι έφερε. Επίσης υπάρχουν και οι κολοτούμπες. Δεν μου είπες την αρνητική ανάγνωση. Η κολοτούμπα είναι ο Άρνεσεν, που είχε φέρει τεχνικό διευθυντή ο ΠΑΟΚ. Ακριβό. Έφερε παίκτες και ο Άρνεσεν ξαφνικά μετά από 3 χρόνια έχει φέρει 10 και εκατομμύρια ευρώ από μεταπωλήσεις ποδοσφαιριστών που έφερε ο ίδιος. Κατάλαβες. Στην Ελλάδα κρίνουμε πολύ γρήγορα. Καλά, προφανώς. Δεν μπορεί να κριθεί ένας προπονητής, ένας τεχνικός διευθυντής σε μια σεζόν. Τον Όγιος και τον κάθε Όγιος τον κρίνεις μήνες. Τώρα. Προφανώς. Τότε άμα ρωτούσες, ήταν πολύ, κάνανε κολοτούμπες. Κοντεύει να πέσει ο Άρης, σου λέγαμε. Ήτανε σε φάση αυτό και δεν ξέρει να κερδίζει, δεν ξέρει να παίζει κάτι τον τεχνικό διευθυντή. Αφήστε τον από τον πάγκο και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Το αρνητικό λοιπόν είναι ότι φέρνει παίκτες που δεν ξέρουν την ελληνική πραγματικότητα. Έτσι. Η άλλη ανάγνωση. Το δεύτερο είναι ότι έχει φέρει πολλούς παίκτες. Οπότε αντικειμενικά. Δεν υπάρχει ομοιογένεια εξ αρχής. Δεν υπάρχει, να πατήσει σε κάτι πάνω. Ναι. Είναι κάτι το οποίο ξεκινά από το τελείως μηδέν. Έτσι. Από αποδυτήρια θες, από στεγανά, από. Δεν ξέρω το τι συμβόλαια έχουν υπογράψει. Δηλαδή που έχω ο Γκαρσία, ο οποίος είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Πέραν του Κολάσου και του Γκαρσία που είναι για ένα χρόνο ως δανεική, νομίζω οι υπόλοιποι είναι με διετή. Ας είναι και συμβόλαια. Με αυτό σου λέω. Το ζητούμενο είναι όμως το πώς θα τους χρησιμοποιήσει αυτούς. Δεν είναι όλα θετικά. Αλλά θεωρώ ότι επιστρέφοντας μια ομάδα, επειδή έχει αυτό που λέμε την άβρα και την άβλα. Την άβλα με κάπα μπροστά να επιστρέψει και να κάνει κτλ. Είναι αναγκαίο να τα βλέπει θετικά όλα. Έτσι. Σίγουρα. Αρκεί να έχει ρεαλιστικούς στόχους. Το πάνε είναι η ψυχολογία. Εγώ θεωρώ ότι η πεντάδα δεν είναι κάτι δύσκολο για τον Άρη. Όχι. Αλλά θα γίνει δύσκολο αν γίνει αυτοσκοπός. Ναι. Αν έχει ένα καλό ξεκίνημα ο Άρης με ηρεμία κτλ. Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσει εύκολα στην πεντάδα. Λόγω φανέλα, λόγω κόσμου, λόγω αν θέλει και καλών επιλογών. Που έχουν γίνει και τα λοιπά, θα βγουν αυτές οι καλές επιλογές. Αν υπάρχει το καλό γκρίνια. Αν υπάρχει γκρίνια. Μύρλα από την αρχή, όχι δεν παίζει αυτός γιατί δεν παίζει ο άλλος και τα λοιπά, τότε ακόμα και καλές επιλογές θα βγουν κακές, θα βγουν μέτρες, θα καούνε. Έτσι, θα καούνε. Έχουμε πολύ. Έχουμε φίλο στη γραμμή. Πάμε να μην περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να συνεχίσω λίγο. Παρακαλώ. Κανείς Αριανός τον ίδιο δεν το θεωρούσε προπονητή με βάθος. Ο Όγιος ήταν ένας προπονητής ο οποίος δεν είναι δοκιμασμένος. Αλλά ένα παράδειγμα επανφύλλα, εννοείται. Ο Όγιος δεν ήταν πρώτος προπονητής που είναι στον Άρη, εννοείται. Χωρίς προοπτική. Ναι, ναι, ναι.
ήταν κάτι ρηχό, ρε. Δεν είναι όπως είναι αυτός τώρα, ο άνθρωπος οργανώνει μια ομάδα από το 0 μέχρι το 10. Έχει μεγάλη φίλε, διαφορά, το παράδειγμα ήταν ο Όγκος. Εντάξει, ναι, ήταν, γιατί ήταν αντίστοιχη χρονιά όπου ο Άρης επέστρεψε στην πρώτη εθνική, ναι, επέστρεψε με καλό ποδόσφαιρο, αλλά όχι καλό αποτέλεσμα. Καταλαβες. Η μεγάλη διαφορά. Δεν ήταν προπονητής να δει σε βάθος. Δεν έκτιζε. Εντάξει, ο Όγκος ήταν κυρίως προπονητής ακαδημιών. Ο Ερέρα είναι μπαρουτοκαπνισμένος στο ρόλο του προπονητή. Εγώ λέω, να μου πείτε και τη γνώμη σας, ο Ερέρα είδε τον Πλατέλα, και πάω στη φάση του Πλατέλα τώρα, ότι κρατούσε την μπάλα και είπε τον Καρυπίδη με τρόπο, ξέρω εγώ, κοίταξε, δεν τον θέλω αυτό, γιατί κρατάει μπάλα και δεν... κάτι τέτοιο θα έχει. Να σου πω την άποψή μου, ναι, που δεν τη βασίζω σε κάτι εγώ το οποίο είναι υπαρκτό, αίσθηση είναι, εκτίμηση, ναι. Εγώ θεωρώ ότι είδε το budget, είδε ότι ο Πλατέλας θα κόστιζε ένα χι ποσό. Και σου λέει ότι εγώ μπορώ να βρω καλύτερο. Δεν θα μ' άρεσε εμένα. Στο σύνολο τώρα, στην πράξη που απεδείχθη τους παίκτες που πήρε, δεν θα είχε καμιά θέση ο Πλατέλας εκεί μέσα. Εντάξει, αυτό υποθετικό πάλι είναι. Ναι. Όχι, εγώ πιστεύω ότι ήταν καθαρά εκτίμηση. Θέμα τακτική ήταν. Και εκτός ποδοσφαίρου ήταν και θέμα. Ο Ερέρα θέλει παίκτες ομάδος, όχι παίκτες. Θα φανεί αυτό. Πάντως η μεγαλύτερη διαφορά. Και αν θες με αυτό να κλείσουμε, πεις αν συμφωνείς ή διαφωνείς, του Όγιος για το πώς ήρθε στην τότε άνοδο του Άρη με την τωρινή, είναι ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει ιδιοκτήτη. Πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι, ενώ τότε είχε διαχειριστές. Μα και ο Ερνάντες που ήρθε τη δεύτερη φορά, αποτυχημένος έφυγε. Όχι, μα δεν κατάλαβες. Πώς το λέω. Ο ιδιοκτήτης βάζει τα λεφτά του, φίλε. Είναι όταν αλλιώς, κάποιος βάζει τα λεφτά τώρα του... Τώρα είναι όλες οι βάσεις υπάρχουν, η ομάδα να προχωρήσει. Ναι. Αλλά εγώ κάτι άλλο που είπατε, γκρίνια και μύρλα. Αυτοί είναι παιδιά που γκρινιάζουν στο γήπεδο και μύρλα. Ας μην έρθουν, δεν λέω μεγάλη κουβέντα, αλλά ηρεμήσε λίγο ρε. Ακούσω μπούρου 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 που κάτι με το παραμικρό. Κάντε υπομονή, μόνο θέλει υπομονή. Υπομονή θέλει η ομάδα. Α, αυτό να το πούμε εκ των προτέρων. Πραγματικά. Πρέπει να κάνεις υπομονή λίγο. Α, δεν, άμα μια ήττα. Ο φετινός Άρης, ο φετινός Άρης θέλει στήριξη τώρα και υπομονή κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Εγώ πιστεύω θα πάει πολύ καλά η ομάδα, αλλά ηρεμία και κοντά στην ομάδα, με αγάπη, όπως αγαπάμε τα παιδιά μας. Θα κάνουμε, δηλαδή, αλλά θέλει υπομονή. Η ομάδα είναι καινούργια, οι παίκτες όλοι θέλουν στήριξη. Και στο γήπεδο όλοι, όσοι μπορούν, γιατί οικονομικά μπορεί να μην μπορεί, όσοι μπορούν. Ξέρω ανθρώπους που μπορούν και δεν πάνε και δεν παίρνουν και διαρκείες και δεν κάνουν. Όχι αγά, μη μιλάς, τι κάνει ο Άρης. Πάνε πάρε που μπορείς. Έγινε φίλε, έγινε. Έγινες κατανοητός. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Αυτή είναι η διπλή ανάγνωση για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Κοίταξε, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Θα σου πω κι εγώ. Όταν ήρθε ο Λουτσέσκου. Όταν ήρθε ο Λουτσέσκου πέρσι στον ΠΑΟ. 29 Ιουλίου, αυτό μπορείς να κρίνεις, είναι το τι έγινε μέχρι τώρα. Ναι. Εντάξει, σε ένα μήνα θα κρίνεις άλλο, σε τρεις και σε έξι. Και ούτω καθεξής. Διαφορετικά. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από το Λουτσέσκου στον ΠΑΟ πέρσι, όταν ήρθε, αποκλείστηκε από την Έστερσουντ. Έτσι. Μην μπλέκουμε. Τις πρώτες αγωνιστικές. Μην μπλέκουμε. Μην μπλέκουμε. Άστο, ας μείνουμε σε Άρη. Μην μπλέξουμε σε. Όχι, σε θέλω συγκρίσεις. Να σου πω, ρε παιδί μου. Μην μπλέξουμε σε συγκρίσεις. Κάθε περίπτωση χρειάζεται υπομονή. Είτε η ομάδα πρωταγωνιστεί ήδη, είτε η ομάδα. Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για τον Άρη. Φτιάχνεται από την αρχή. Άλλους. Άλλοι. Πώς θα το πω. Άλλοι. Άλλο παρελθόν και λογική έχει ο Αργιανός, άλλο παρελθόν προφανώς, και λογική έχει ο Παοκτής. Δεν συγκρίνω. Σε άλλη κατάσταση είναι ο Αργιανός. Δεν συγκρίνω το ένα το 2018, με το άλλο. Σε άλλη καμία είναι ο σχέση, καμία σχέση. Οπότε, πώς να σου πω, καλές συγκρίσεις, αλλά δεν θεωρώ το ότι... Το λέω σαν κάτι. Λογική υπομονής. Δεν μπορεί ξαφνικά να περιμένεις... Λογική υπομονής, ρε φίλε... Έχει χαμηλό το καλάθι, να το πω διαφορετικά. Υπομονίας έχει ο Καρυπίδης. Ναι, εντάξει. Που είναι αυτός που παίρνει την απόφαση. Γιατί πλέον, αυτό που είπες τώρα και το σχολίασες, έτσι, πλέον είναι ο μόνος ο οποίος παίρνει απόφαση. Ακριβώς. Έτσι, όταν λειτουργείς με κοινοπραξίες, με διαχειριστές, με ανθρώπους οι οποίοι αν θέλεις είναι απλά αυτοί που βάζουν την τσούφρα και άλλοι δίπλα τους είναι αυτοί οι οποίοι τους επηρεάζουν ή ακόμα χειρότερα... Τους τα παίρνουν. Τους έχουν για μαριονέτες. Α, ναι. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, έτσι, το λέω σαν παράδειγμα. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εκεί φίλε γίνεται μπάχαλο. Έρχεται ο καθένας και σου λέει ότι ναι, πήραμε την απόφαση και έφυγε τάδε. Ποιος την πήρε την απόφαση? Πήραμε, ναι, θα σου πει ότι συμβούλιο. Την απόφαση, ναι, έγινε συμβούλιο, τον επηρέασαν.
Τώρα δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία. Τώρα υπάρχει για τον Λουτσέσκου που είπες λοιπόν ως παράδειγμα, το γεγονός ότι έμεινε και στηρίχθηκε από το Σαββίδι ήταν απόφαση Σαββίδι. Απόφαση αφεντικού. Ο ίδιος θα έπαιρνε το ρίσκο, ρίσκο της αποτυχίας, ο ίδιος και πήρε το ρίσκο της επιτυχίας με την κατάληξη της χρονιάς. Άρα. Ναι, υπομονή να κάνει ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης. Προφανώς. Ο κόσμος, φίλε, σε καμία ομάδα δεν κάνει υπομονή. Ποτέ. Ούτε στην Μπαρτσελόνα και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα το δεχτώ και θα ο κόσμος να μην κάνει ακρότητες. Αυτό συμφωνώ. Ο κόσμος να μην δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα. Ο κόσμος να στηρίξει. Ο κόσμος να. Ναι, αλλά τώρα τι υπομονή να κάνει, φίλε. Ο κόσμος θέλει να μπει μέσα 90 λεπτά να βλέπει μπαλάρα. Είναι, δεν είναι αυτό εφικτό. Μεταξύ μας τώρα. Οι γκρινιάδες θα υπάρχουν πάντα. Ο κόσμος να στηρίξει. Η υπερφύαλη θα πάντα. Ο κόσμος να στηρίξει, να το πω πολύ απλά, γιατί τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε στα χωράφια για τους χύψη λόγους. Δεν κρίνω αυτό. Και φέτος, όπως είπανε και οι τρεις φίλοι που βγήκανε, έτσι, έχει γελάσει λίγο το χιλάκι του. Καλά, έχει γελάσει το χιλάκι του με βάση τα βιογραφικά όμως. Ναι. Εγώ εκεί το πάω. Με βάση αυτά που ήρθανε, λέω. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Καλώς κάνει και το βλέπει θετικά. Ναι, είχε. Αλλά δεν είναι μόνο θετικά. Όχι, φυσικά. Εντάξει, είναι όταν είσαι ερωτευμένος, ρε φίλε, στην αρχή. Τη βλέπεις. Όλα τα βλέπεις, τη γυναίκα. Όλα καλά τα βλέπεις. Μόνικα Μπελούτσι. Ρε, και τα. Και, είναι κοντή. Σαρλίς Θέρον. Βρε, είναι κοντή. Λες ακόμα και αυτό προτέρημα. Ναι. Καλύτερα που είναι κοντή, φαίνομαι εγώ ψηλός. Έτσι και αυτό και γενικότερα είναι μικρογαμωμένοι. Ναι, ναι. Τα λοιπά. Δηλαδή, όταν είσαι ερωτευμένος, όλα καλά τα βλέπεις. Μόλις αρχίζουν τα πρώτα καυγαδάκια, μόλις αρχίζουν τα πρώτα χ, αρχίζει και πρώτες κακές εμφανίσεις. Από, αρχίζει από και μικρογαμωμένη γίνεται ναι. Κοντοπίθα. Εκεί θα σου πει από ματίγια παίκτη ταλέντο που έπαιξε πριμέρα, θα βγει μου σαπάκι. Το σαπάκι τη Β' ναι, Ισπανίας. Ναι. Καλά, σίγουρα. Άρα, ναι, καλώς αυτή τη στιγμή υπάρχει εφορία. Όχι ευκολία. Εντάξει, δεν υπάρχει φορεία, υπάρχει ικανοποίηση. Καλώς υπάρχει ικανοποίηση. Δικαίως. Αλλά... υπάρχει ικανοποίηση, εντάξει. Αλλά μικρό καλάθι και γενικότερα αυτό που είπα. Υπομονή και στήριξη. Αυτό που είναι. Έτσι, πώς να το έλα, πω. Ρε, παιδιά, τώρα, εντάξει, μεταξύ μας τώρα. Μπορεί. Το προϊόν είναι πολύ υποβαθμισμένο. Είναι. Δηλαδή. Οκ, ένας Αργιανός θα πάρει το διαρκείας για να πάει να δει τον Άρη. Δεν τον ενδιαφέρει με ποιον παίζει. Αντίστοιχα ο Παοκτής, αντίστοιχα όλες οι ομάδες. Αλλά ρε φίλε, όταν τον άλλον του ζητάς να προπληρώσει τα εισιτήριά του για να δει το Άρης Λεβαδιακός και το Άρης Πανιώνιος, εντάξει, ξέρεις τι σκέφτεται ο άλλος. Θα πονέσω τα ματάκια μου. Και θα πονέσω τα ματάκια μου με αυτό το θέμα που θα δω, όχι μόνο από τον Άρη, με τα καραγκιοζηλίκια που θα δω από τον αντίπαλο, με το τι διαιτησίες θα δω, με ποια λογική θα πάω και θα φύγω, εντάξει. Γιατί ο άλλος δεν λογαριάζει μόνο το εισιτήριο, λογαριάζει και τα μεταφορικά του, τα πάντα, λογαριάζει και τα έξοδα που θα κάνει εκεί. Θα μου πεις, λογαριάζει και τα γούστα που θα βγάλει. Λογαριάζει και την όλη φάση, ναι. Αλλά ξέρεις τι, όλοι αυτή την εποχή βρίσκονται στην εποχή του ζυγίσματος. Έτσι, τα ζυγίζουν. Εγώ νομίζω ότι η πλάσια θα γύρει στον Αργιανό στο να στηρίξει, όχι με διαρκεία στα οποία χτυπούσε. Με εισιτήρια μέσα στη σεζόν. Ναι, όχι, πρόσεξε. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο μέσος Αργιανός, αλλά εγώ δεν περιμένω να δω 12.000 διαρκείας. Αυτό δεν με ήταν τίποτα. Το νούμερο που είχε χτυπήσει τότε με. Με τίποτα. Νομίζω γύρω στα 10.000. Με Αμπρέου κτλ. Με γύρω στα 10.000 ήταν. Όσα ήταν. Τέτοια νούμερα δεν πιστεύω να τα περιμένει ο κ. Καρυπίδης. Εντάξει. Όχι, πολύ διστακτικός ο Αργιανός. Νομίζω ότι αν θα ξεπεράσει. Αλλά τα 10.000 σε όλα τα ματς κατόφλι. Νομίζω θα ότι να θα τα πρέπει τα να το δει και να το περιμένει. Ναι. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ο Άρης θα ξεκινήσει τη σεζόν και δεν θα έχει 10.000 μήνυμους σε όλα τα μάτια. Θα έχει. Θα έχει. Και αν θες, εντάξει, γιατί παίζει, αν θες να σου το πω και διαφορετικά, καταρχάς έχει χρόνια, να δει, έχει χρόνια να δει την ομάδα του Αργιανός να παίζει με τους φυσικούς του αντιπάλους. Έτσι. Έχει κουραστεί να βλέπει την ομάδα να παίζει με χωριά, ρε φίλε. Έτσι. Έτσι. Ένα αυτό. Και νούμερο δύο, Καρυπίδης είσαι. Έχεις τις επιχειρήσεις σου, έχεις τα λεφτά σου, τα έβαλες. Το να μην τα πάρεις άμεσα και να τα πάρεις σε βάθος χρόνου δεν σε χαλάει. Ο Καρυπίδης θα πρέπει να κοιτάξει να μην έχει χρέη η ομάδα. Γιατί. Ακριβώς. Γιατί. Είναι πολύ δύσκολο το financial. Ο Άρης δεν έχει, fair play πλέον. Δεν έχει τους μηχανισμούς που έχει ο Παναθηναϊκός φέτος. Έτσι. Και θα τη βγάλει φτηνά. Ενώ θα έπρεπε να έχει πέσει β' εθνική. Έτσι. Με τόσα χρέη. Με τόσους μείον βαθμούς. Με μία διοδότηση, συγγνώμη, και να παίζει πάλι στη Super League, να αλλάζει ο κανονισμός μόνο για τον Παναθηναϊκό, δεν έχει αυτή την ευκαιρία ο Άρης και υπάρχει περίπτωση ο Άρης να την πληρώσει ακόμα και για 50.000 που λέω. Ακριβώς.
Το είδαμε αυτό. Άρα θα πρέπει να είναι. Πώς θα το πω. Πολύ αυστηρός. Τύπος και υπογραμμός. Πολύ αυστηρός με τα οικονομικά του. Να πάρει αποφάσεις δύσκολες. Για να έρθει μετά και να πει ότι εγώ είμαι κύριος. Αυτό είναι το ταβάνι μου. Έρχεται κάποιος ο οποίος είναι μεγαλύτερος λεφτάς από μένα. Θα πουλήσω. Πρόσεχε. Θα πουλήσει. Όχι ξέ. Πουλήσει. Έτσι. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του να πουλήσει. Έτσι έβαλε λεφτά σε εποχές όπου κανένας άλλος δεν έβαζε. Ακριβώς. Μην ακούσω τώρα για, για περιπτώσεις ανθρώπων. Λεφτά, που... λεφτά στον Άρη έχουμε να δούμε από εποχής Κοντομινά. Να, ένα ευρώ να βάζει κάποιο να το τσέπι. Να βάλει κάποιο στην τσέπη. Ναι. Ξεκάθαρα. Το πιστεύω αυτό. 20 γιατί χρόνια δηλαδή. Όποιο έβαζε ένα ευρώ, τα έβαζε στην καρτέλα του. Ναι, ναι. 20 χρόνια. Καρτέλες. 20 χρόνια είναι. Έτσι. Δεν είναι λίγα. 20 χρόνια είναι. 20 χρόνια περάσαν το Κοντομινά. Πω, από Κοντομινά από τότε έχει βγάλει, φίλε. 10 αγκόμενες. Υπερδεκαπλά. Λοιπόν. Έχει βγάλει 10 σπυροπούλου με το Μινά. Λοιπόν, αν κάνουμε και την αποφώνηση, γιατί έφτασε κοντεύει 10, δεν κάναμε και τα διαλύματα. Καταρχάς ευχαριστούμε τους φίλους που σήμερα έτσι τελευταία εκπομπή μας κάνανε παρέα με τα τηλεφωνήματά τους κτλ. Ευχαριστούμε. Και άλλα τόσα να είχαμε να πούμε. Καλά, έχουμε να πούμε. Άλλα τόσα. Έχουμε να πούμε πολλά. Ούτως ή άλλως εμείς. Ευχαριστούμε τα έπιπλα Παπαϊωάννου που μας στηρίξανε σταθερά τα τελευταία 2,5 χρόνια με την χορηγία της εκπομπής. Ναι. Να τους ευχαριστήσουμε. Καταρχάς. Έχουμε κουράσει, αλλά αν θέλετε έπιπλα εκεί θα πάτε. Ναι, ξεκάθαρα. Μπείτε και στο eplopavlapi.gr να δείτε. Αλλά αφού ευχαριστήσουμε τον χορηγό, να ευχαριστήσουμε και το Λίμπερο. Το κλείνει σήμερα ένας κύκλος. Τρία χρόνια. Τρία χρόνια συνεχόμενα. Θα πάμε διακοπές απροσδιορίστου χρόνου επιστροφής. Θα το δούμε αυτό. Δεν θα πάμε για πολύ σπίτι μας που λέμε. Θα πάρουμε μια ανάσα. Τη χρειαζόμαστε αυτή την τη ανάσα. Χρειαζόμαστε. Θέλω να κάνω απλά ένα σχόλιο. Το σχόλιο μου είναι το εξής. Προσπαθήσαμε τα Σαββατοκύριακα σε δύσκολες ώρες να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δοτικοί. Να το πω έτσι απλά. Υπήρχαν Σαββατοκύριακα εδώ πέρα που ερχόμασταν και οι δύο ή ένας από τους δυο μας και ήταν χάλια. Ήτανε του σκοτωμού, γιατί είχε δικά του προσωπικά προβλήματα, είχε επαγγελματικά προβλήματα, έτσι. Ναι, το παλέψαμε, εγώ πιστεύω ότι με τη βοήθεια εδώ και του Βασίλου Καβαδία και οποιοδήποτε άλλο ήταν, στην παρέα μας, τους ακροατές, τον ίδιο το σταθμό, τα παιδιά τα οποία βγάζαμε για ρεπορτάζ, για σχόλιο κτλ. Το παλέψαμε να κρατήσουμε ένα τρίωρο όσο το δυνατόν πιο χαβαλέ, για την ώρα που έκανε εκπομπή. Γιατί υπήρχαν στιγμές όπου θα έπρεπε να είμαστε πολύ σοβαροί, πολύ γρήγοροι, γιατί είχαμε μια μετάδοση. Θα έπρεπε να ήμασταν προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Υπήρχαν στιγμές όπου κάναμε χαβαλέ και λέγαμε άσχετα πράγματα από NBA μέχρι ξέρω εγώ τι να είναι. Υπήρχαν στιγμές όπου έπρεπε να διαχειριστούμε, ξέρω εγώ, δύσκολες καταστάσεις. Το μακεδονικό ή ξέρω έτσι. Εγώ τραγωδία με τώρα πρόσφατα. Μου έρχονται ναι. Διάφορα. Στο μυαλό. Σε κάθε περίπτωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ώρα και οι μέρες, δυστυχώς ή ευτυχώς, ήταν λίγο αλαμπουρνέζικα. Προσπαθήσαμε όμως να κρατήσουμε το ίδιο ύφος. Δεν ξέρω αν. Να κρατήσουμε ένα απολογιστικά επίπεδο. Το λέω. Ναι. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το ίδιο ύφος. Είτε σχολιάζαμε λοιπόν ποδοσφαιρικό Άρη, είτε μπασκετικό ΠΑΟΚ, είτε ξέρω εγώ. Πολιτικά, κοινωνικά. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε όσο το δυνατόν ένα επίπεδο στο κομμάτι και ένα στυλ που το σχολιάζαμε. Έτσι. Αυτό ήταν το Αλληλούια. Θα τα ξαναπούμε φυσικά. Θα τα ξαναπούμε. Θα είμαστε σε συζητήσεις. Ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον Βασίλη τον Καβαδία. Τον Βασίλη, ο οποίος ήταν στους Big 3. Έτσι. Ο ψηλός. Είναι ο. Πώς το λένε, όχι ο ψηλός. Playmaker. Είναι. Ο Playmaker. Σωστά. Ο οποίος μας σηκώνει και εμείς καρφώνουμε. Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση. Ακολουθεί. Ο Σταμάτης ο Μουρελής. Ναι, οπότε εδώ θα ακούσετε πολλά Λίπερο. Περισσότερα για μπασκετάκι, φαντάζομαι, και για ποδόσφαιρο και για τα φιλικά. Και ό,τι γίνεται. Καλό καλοκαίρι. Και μείνετε συντονισμένοι γενικά στο Λίμπερο. Καλά πραγματάκια και για τη νέα χρονιά. Και λογικά. Θα τα λέμε και το χειμώνα. Φιλιά σε όλους. Καλό βράδυ.